Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την δογματική αντιπαράθεση που κατά τον τρόπο που ο καθένας την εκφράζει πιστεύει ότι έχει την αλήθεια. Γι' αυτό και η σημερινή συζήτηση γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ Ορθοδόξων και της Εκκλησίας Πεντηκοστής μελών. Και για να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους, σήμερα κοντά μας έχουμε από αριστερά τον κύριο Γιώβα Θεόδωρο, ο οποίος είναι Ορθόδοξος ερευνητής των γραφών. Αμέσως μετά είναι ο γνωστός πανελλαδικά και στο εξωτερικό ο κύριος Νίκος Σωτηρόπουλος, γνωστός θεολόγος, φιλόλογος. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις, διότι πράγματι το έργο σας είναι γνωστό και εκτός Ελλάδος. Έχουμε συνεχεία τον κύριο Ρούσο Ιωάννη Ιεροκήρυκα της Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Κορίνθου, ο οποίος εκπροσωπεί και την Εκκλησία της Πεντηκοστής, και έχουμε και τον κύριο Κίκερα Ιωάννη, μέλος της Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Εύχομαι πέρα από τις διαφορές και τις αντιπαραθέσεις να δείξουμε στον κόσμο μέσα σε πνεύμα πραγματικά χριστιανικό που θα μετρήσουν τα επιχειρήματα ακριβώς και να κρίνει ο κόσμος ποιος έχει την αλήθεια. Βέβαια, εγώ έχω ετοιμάσει μια εισαγωγή. Ευχαρίστως να δεχτώ και ένσταση αν κάποιος δεν ικανοποιεί η εισαγωγή. Είναι γνωστό ότι είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Λογικό είναι κάπου, όσο και αμερόληπτος να είμαι, διότι πρέπει να είμαι ειλικρινής, εκφράζω και κάποιο χώρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα διατηρηθεί η ισορροπία, δεν θα υπάρχει πνεύμα καλής επικοινωνίας και πολύ περισσότερο πιστεύω και θα προσπαθήσω να μην αδικηθεί κανείς τόσο από χρόνο όσο και από τη δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα όπως εκείνος πραγματικά πιστεύει ότι ικανοποιείται, αρκεί βέβαια είπαμε από την αρχή να υπάρχει πνεύμα ευπρεπίας. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ένα μικρό ιστορικό που ετοίμασα και επιμελήθηκα για την εισαγωγή στην εκπομπή και ευχαριστώ να δεχθώ και ενστάσεις, είναι ότι καταρχάς τρεις μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες είναι και γνωστές στην Ελλάδα, είναι η Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, η οποία δημιουργήθηκε το 1907 από τον κύριο Αμπρόσιο Τόμπλισον. Μάλιστα, τα χνάρια του ακολούθησε και ο γιος του, ο Μίλτον Τόμπλισον. Βέβαια, ο γιος του, ο Όμηρος Τόμπλισον, ίδρυσε άλλη εκκλησία με παγκόσμια ονομασία, όπως Παγκόσμια Κεντρικά Γραφεία Εκκλησίας του Θεού. Βέβαια, έχουμε και άλλη εκκλησία, πάλι στον ελλαδικό χώρο. Έχουμε την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που ιδρύθηκε το 1917 από τον Κάρολο Σέιμουρ στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη που ανέφερα είχε δημιουργήσει το Cleveland του Εχάια, το Χάιο, και μάλιστα προς τιμή του ιδρυτού 5 Σεπτεμβρίου ανεβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο όρος και έχουν εορτή, ειδική εορτή για αυτή ακριβώς την της εκκλησίας. Εδώ στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1927 μέχρι το 1939 από τον κύριο Μιχαήλ Κούνα, ο οποίος βέβαια ανεχώρησε για την Κύπρο και ανέλαβε ο κύριος Κωνσταντινίδης Πυρίδων. Μια άλλη εκκλησία είναι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία απεσπάστη από την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής και ιδρύθηκε από τον καρδιολόγο, τον κύριο Λεωνίδα Φέγκο, το 1965. Αυτό είναι ένα μικρό ιστορικό. Βεβαίως, αν κάπου δεν σας ικανοποιούν τα στοιχεία μου και θα θέλατε κάτι να διορθώσετε. Λοιπόν, θα ήθελα να απευθύνω ένα βασικό ερώτημα, ξεκινώντας για να βοηθήσω και τη συζήτηση. Όλοι πάντα όταν συζητάνε και θεολογούν, όπου και αν βρίσκονται, συζητούν μέσα βέβαια από την Αγία Γραφή. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους αγαπητούς και εκλεκτούς καλεσμένους και θα ρωτήσω βέβαια και με τη σειρά τους φίλους προσκεκλημένους, τον κύριο Σωτηρόπουλο και τον κύριο Γιώβα, όπως ρωτώ τώρα και τον κύριο Ιωάννη Ρούσο. Καταρχάς, η Εκκλησία της Πεντηκοστής έχει την ίδια Αγία Γραφή. Θα ήθελα παρακαλώ να μου τηλογήσετε την προέλευση της Αγίας Γραφής. Εννοείται την προέλευση της Αγίας Γραφής, ακριβώς το ερώτημα. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής έχει
την Αγία Γραφή, όπως έχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και κάθε άλλη Εκκλησία. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν την Αγία Γραφή. Όπως και άλλες εκκλησίες, όπως ονομάζονται, έχουν την Αγία Γραφή. Θα ήθελα λοιπόν από το δικό σας στόμα την αιτιολόγηση του πώς βρέθηκε η Αγία Γραφή στα χέρια σας. Στα δικά μας χέρια ή γενικά στον κόσμο. Στην Εκκλησία. Ναι. Εκφράζεται μια Εκκλησία. Θέλω την ιστορικότητα της Αγίας Γραφής μέσα από την Εκκλησία σας. Κοιτάξτε, η Αγία Γραφή, όπως ξέρετε, γράφτηκε, ξεκίνησε από το 1800 περίπου π.Χ. από την Πεντάτευχο που έγραψε ο Μωυσής, μέχρι περίπου το 90 μετά Χριστόν, που γράφτηκε η Αποκάλυψη από τον Ιωάννη. Ο Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιο και υπάρχουν ορισμένα χειρόγραφα τα οποία αρχίζουν από το 100 περίπου, γιατί αντέγραφε μία εκκλησία από την άλλη, και σε μία σύνοδο που έγινε της Καρθαγένης το 396 μετά Χριστόν, επειδή υπήρχαν και ορισμένα βιβλία τα οποία δεν ήταν γνήσια, έγινε κανόνας, δηλαδή είπαν ότι αυτό είναι το βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γραφή υπήρχε την Παλαιά Διαθήκη και επί των ημερών του Κυρίου, και υπήρχε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτή η Αγία Γραφή ήρθε και στα δικά μας τα χέρια. Ποιοι αποφάσισαν τότε, κύριε Ιωάννη Ρούσο, για το ποια είναι τα έγκυρα εκείνα κείμενα της Αγίας Γραφής? Η Χριστιανική Εκκλησία. Ποιον αιώνα, ποια εποχή, κατά μας. Σας είπα, το 396, το 396 μετά Χριστόν, στη Σύνοδο της Καρθαγένης. Μάλιστα. Κύριε Νίκο Σωτηρόπουλε, θα ήθελα πάνω σε αυτό να πάρετε θέση, αν έχετε κάτι να πείτε ή να συνεχίσω. Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη συγκίνησή μου, κύριε Κουτρουμπέλη, διότι θεωρώ ένα μεγάλο θαύμα το πρόσωπό σας, διότι εσείς υπήρξατε ένας μάγος, ένας σατανιστής που σας απέσπασε ο Θεός με τη χάρη του από το στόμα, ή να πω από το στομάχι του λύκου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ψυχή σας υπήρχαν καλά στοιχεία. Και έτσι η χάρη του Θεού μπόρεσε να σας αποσπάσει. Συγκινούμεθα για τη μεταστροφή σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε 12 χρόνια χριστιανός, έτσι. Μάλιστα. Και μας υπενθυμίζετε το θαύμα της μεταστροφής του Αγίου Κυπριανού. Του οποίου βέβαια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, ο οποίος ήταν και αυτός μάγος και κατάλαβε ότι η δύναμη του Χριστού είναι υπέρτερη της δυνάμεως του σατανά και επέστρεψε και έγινε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Θεός κάνει τέτοια θαύματα όπου βλέπει καλή διάθεση. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω επίσης για την τιμητική πρόσκληση να έρθω να ομιλήσω σε αυτή την εκπομπή, της οποίας έχετε την ευθύνη. Το ερώτημα που θέσατε, κύριε Κουτρουμπέλη, στους αγαπητούς εδώ, στον κύριο Ρούσο και στον κύριο συνομιλητάς της λεγόμενης Πεντηκοστιανής Εκκλησίας, στον κύριο Ρούσο και στον κύριο Κίγερα, είναι πολύ βασικό ερώτημα. Πού βρήκατε την Αγία Γραφή? Αυτό το ερώτημα να το αναλύσουμε έχει εξής έννοια. Ποια αρχή μας βεβαίωσε ότι η Αγία Γραφή είναι όντως Αγία Γραφή? Είναι θεόπνευστο βιβλίο, βιβλίο των προφητών η Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο των Αποστόλων η Καινή Διαθήκη. Και για να σταθώ στην Καινή Διαθήκη που έχει 27 βιβλία. Ποιος μας βεβαίωσε ότι 27 είναι τα κανονικά βιβλία, τα έγκυρα βιβλία, τα γνήσια, τα αποστολικά που απαρτίζουν την Καινή Διαθήκη και αυτά είναι συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά, του Ιωάννου, οι 14 επιστολές του Παύλου κλπ. Ποια αρχή μας το εβεβαίωσε αυτό? Με την ερώτηση που μου κάνατε απευθείας, βέβαια και εγώ και εμείς θα θέλαμε, δεν βρήκαμε την ευκαιρία να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Μας καλέσατε. Εφόσον είστε εδώ, ήδη με τιμήσατε και... Το πρωτότυπο, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αυτή η εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπόψη είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι. Εμείς έχουμε πει, είμαι θα ανοιχτή, όχι μόνο για το χώρο της δικής της Εκκλησίας, άσχετα αν κατ' εμάς, εντάξει, μπορεί να θεωρείστε αιρετική, όπως και για εσάς μπορεί να θεωρούμε θα εμείς αιρετική. Το θέμα δεν είναι οι θέσεις πώς εκφράζονται, το θέμα είναι ότι από αυτή τη θέση έχω καλέσει και άλλες εκκλησίες να συζητήσουμε τις δογματικές και τις θέσεις που έχουν πάνω στα δόγματα που εκφράζουν. Συνεχίστε παρακαλώ. Το εκτιμούμε αυτό ιδιαίτερο και θα προσπαθήσουμε όλη τη διάρκεια της εκπομπής να είναι ένα τέτοιο το κλίμα, ώστε πραγματικά να ωφεληθούμε και εμείς που συζητάμε, αλλά και οι ακροατές σας.
η βεβαιότητα ως προς τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, διότι δεν είναι μόνο η Καινή Διαθήκη, για να δούμε ποια είναι η αρχή, υποθέτω ο κ. Σωτηρόπουλος θα θέλει να πει ότι η Ορθοδοξία... Ακριβώς αυτό θέλω να υπό. Να τελειώσω, να επιτρέπετε. Θα θέλει να πει ότι η Ορθοδοξία, ας πούμε, έφερε την Αγία Γραφή και την διατήρησε. Η Αγία Γραφή υπήρχε ασφαλώς Παλαιά Διαθήκη πρώτων χριστιανών, όπως ξέρουμε. Την είχαν οι Εβραίοι όλη την Παλαιά Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, όπως είπα, νομίζω ότι συμφωνείτε το 396 στη Σύνοδο της Καρθαγένης, ότι έγινε κανόνας, δηλαδή ότι αυτά τα βιβλία τα διευκρίνησαν. Το ποια είναι αυτή η Εκκλησία που τα διέκρινε αυτά, πρέπει αυτή η Εκκλησία να δούμε αν μοιάζει με τη σημερινή Ορθόδοξη Εκκλησία ή αν μοιάζει με την σημερινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό. Εδώ μιλάτε για την Ορθοδοξία, άσχετα συγκριτικά, αν θα δούμε ότι αν έχει παρεκκλίνει ή ναι, αποκλίνει. Δηλαδή, όμως, αν αποκλίνει. Όχι, μέσω της απαντήσεώ σας να διευκρινίζουμε. Απαντάτε λοιπόν ότι την εγκυρότητα των κειμένων έχει αποφανθεί για την εγκυρότητα των κειμένων η Ορθόδοξη Εκκλησία την εποχή εκείνη. Όχι, δεν το είπα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη η Εκκλησία, ναι, η οποία έκρινε ότι αυτά τα βιβλία, μάλιστα, είναι τα γνήσια της Καινής Διαθήκης. Συγχωρέστε με, με ειδοποιούν ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αν έχετε καλώς, συγκρατήστε το σκεπτικό σας και να δούμε ακριβώς αν πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, με ειδοποιούν. Παρακαλώ, για λίγο. Η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, υπάρχουν ορισμένα τρανταχτά γεγονότα ότι είναι θεόπνευστος η Αγία Γραφή. Το πιο κυριότερο είναι ότι ενώ αποτελείται από δύο κύρια βιβλία, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και 66 επιμέρους βιβλία, τα οποία γράφτηκαν σε μια περίοδο περίπου 2.000 χρόνων από διαφόρων ανθρώπων κοινωνικές τάξεις, παρά τα αυτά όλοι υψώνουν ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Είναι σαν ένα άγαλμα, να το κόψουμε κομματάκια-κομματάκια, να τα πετάξουμε και όλα αυτά να τα μαζέψουμε και να κάνουμε αυτό το άγαλμα. Μετά είναι η Διαθήκη που έχει μέσα ορισμένο περιεχόμενο που μπορεί να το πάρει κάποιος όχι όταν πεθάνει, αλλά μπορεί από αυτή τη ζωή. Το οποίο θα δούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ιδιαίτερα θα τονίσουμε τις λέξεις εμείς αναγέννηση που λαμβάνουμε και το πνεύμα το Άγιο, το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός και θα το συζητήσουμε. Τώρα, ποια ήταν εκείνη η Εκκλησία το 396, η οποία διευκρίνησε ότι αυτά είναι τα γνήσια βιβλία της Καινής Διαθήκης. Κάθε μας αυτή η Εκκλησία έμοιαζε με την Εκκλησία της Πεντηκοστής. Έμοιαζε. Τότε με την... λέξη. Δηλαδή, ότι ήταν όμοια η Εκκλησία εκείνη με τη σημερινή Εκκλησία της Πεντηκοστής όπως είναι. Δια των λόγων ότι τότε, περίπου τον ίδιο αιώνα, γράφτηκε το σύμβολο της πίστεως. Εκτός από την Αγία Γραφή, το οποίο αποτελεί μία περίληψη της πίστεως των χριστιανών, το οποίο εμείς το ασπαζόμεθα ακριβώς, και για να ξέρετε τι πιστεύει η Εκκλησία Πεντηκοστής, πιστεύει την Αγία Γραφή ολόκληρη και από τις παραδόσεις συμφωνεί με εκείνες που κατά τη γνώμη μας συμφωνούν με την Αγία Γραφή. Έχω νομίζουμε... τις θέσεις μετά, και συγγνώμη, δεν θα σας διακόψω, αλλά έτσι για να ξέρετε, ναι, έχω τις θέσεις σας, θα σας διαβάσω τις θέσεις σας, θα μου πείτε ποιες δέχεστε και ποιες, ναι, δεν δέχεστε. Ως προς την ιστορία που, ναι, είπατε, το πρώτο θέμα για να μην το ξεχάσω, ναι, αν μου επιτρέπετε, η ιστορία της Εκκλησίας Πεντηκοστής πιστεύω... Την αναφορά μου λέτε, στην, ναι, εισήγησή μου. Ναι, γιατί είπατε για το 1907. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν τα φαινόμενα που έχει σήμερα η Εκκλησία Πεντηκοστής. Δηλαδή τα χαρίσματα, όχι, τα χαρίσματα των ξένων γλωσσών, προφητείας, θαυμάτων, και τα οποία, όπως ξέρετε, ισχυρίζεται, ας το πω έτσι για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, ότι συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία της Πεντηκοστής. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας αυτά υπήρχαν, τόσο το 500 μετά Χριστόν, όσο και τώρα τελευταία υπάρχουν κάτι βιβλία, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος που είχα διαβάσει, και βλέπω ότι είχε χαρίσματα τα οποία έχει η Εκκλησία Πεντηκοστής. Συνεπώς το 1907, ναι, όμως έγινε, που είπατε και είναι πολύ σωστό αυτό, έγινε μια μεγάλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος, η οποία ξεκίνησε και είναι παγκόσμια σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τις στατιστικές. Λένε ότι περίπου η Εκκλησία Πεντηκοστής μαζί με τους χαρισματικούς σήμερα πλησιάζει τα 500 εκατομμύρια. Μαζί με τους χαρισματικούς, όχι μόνο σκέτη, έτσι. Αλλά λοιπόν, επειδή θέλω να δώσω και το λόγο. Και τελειώνω, και τελειώνω. Και βλέπουμε εμείς ότι αυτό είναι αυτό που είχε πει ο Απόσταλος Πέτρος, ότι τις έσχατες μέρες, λέγει ο Θεός, τις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγει ο Θεός, θα εκχαιώ από το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θα προφητεύσουν οι ίσες και θυγατέρες σας.
Δηλαδή γίνεται μια αναστήλωση της πρώτης εκείνης χριστιανικής εκκλησίας. Θα ήθελα, αν έχει την καλοσύνη, γιατί τι συμβαίνει, να μην πλατιάζουμε. Λέμε. Δηλαδή, ερώτηση, απάντηση, ούτως ώστε, εάν θέλουμε να ανατρέξουμε σε κάποιο χωρίο της Καινής ή της Παλαιάς Διαθήκης, να μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συζήτηση. Γιατί θα συζητήσουμε ένα-ένα και όταν θα κληθείτε να τεκμηριώσετε μέσα από χωρία για τις θέσεις σας της Παλαιάς της Καινής Διαθήκης, ευχαρίστω. Yeah. Γιατί, να μην, γιατί τι γίνεται, δεν μπορεί και ο άλλος να τα συγκρατήσει, αλλά είναι και yeah. το άλλο, ότι να μην ξεφεύγουμε. Έχει πολλά θέματα. Ναι, γι' αυτό λέω. Θα ήθελα παρακαλώ το πρώτο από τον κύριο Σωτηρόπουλο, όσον αφορά για την απάντηση, παραμένω στο αρχικό ερώτημα, για την γνησιότητα και την πιστοποίηση των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ακούσατε την απάντηση, τι έχετε να πείτε από αυτού. Ναι, μετά στον κύριο... δεν εδόθη πρέπως απάντησης και ολόκληρη την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, μας εγγυήθηκε η Ορθόδοξος Εκκλησία, την οποία εκπροσωπούσε η Σύνοδος του Μεγάλου Αθανασίου, τον 4ο αιώνα. 325 μετά. Λοιπόν, επ' αυτού μπορώ να ρωτήσω κάτι. Εκκλησία, λεγόταν Ορθόδοξη. Συγγνώμη. Λεγόταν Ορθόδοξη. Η Εκκλησία, την οποία εκπροσωπούσε η Σύνοδος, λοιπόν, του Μεγάλου Αθανασίου, αυτή καθόρισε ποια είναι τα κανονικά βιβλία, τα γνήσια βιβλία. Αλλά αυτή η Εκκλησία του Μεγάλου Αθανασίου είναι αυτή την οποία παραδεχόμεθα εμείς οι Ορθόδοξοι. Εμείς δηλαδή πιστεύουμε ό,τι πίστευε ο Μέγας Αθανασίος και η περί αυτών Σύνοδος, η οποία εκπροσωπούσε την Εκκλησία της εποχής εκείνης που εγγυήθηκε την γνησιότητα, πιστοποίησε την γνησιότητα των βιβλίων. Εάν αυτό είναι έτσι, νομίζω θα το δούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Κοντρομπέλη. Θα ήθελα και την άποψη του κύριου Σιώγα, μετά να έχει κάποια ένσταση ή διαφοροποίηση και ο κύριος Ιωάννης. Έτσι, να μην είναι. Πράγματι, από την ιστορική άποψη, η Σύνοδος του Μεγάλου Αθανασίου καθόρισε τον κανόνα όλων των βιβλίων της Παλαιάς Καινής Διαθήκης. Δεν ενσωμάτωσε μόνο την Αποκάλυψη, η ενσωμάτωση έγινε το 410 στη Σύνοδο της Καρθαγένης. Αλλά άκουσα με έκπληξη τον κύριο Ρούσο, ο οποίος είπε ότι εκείνη η Εκκλησία, η συγκεκριμένη περίπτωση, οι επίσκοποι που έλαβαν μέρος. Την εποχή εκείνη, μάλιστα. Στην πρώτη, δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, θα σας αρκεθούν σε αυτές τις δύο, οι οποίες συνέταξαν το Σύμβολο της Πίσω, το οποίο αποδέχονται εδώ οι κύριοι συνοδευτές, ότι είναι όμοια. Αλλά εγώ έχω μελετήσει τους πατέρες της εποχής εκείνης και έχω μάλιστα παρουσιάσει, έχω εδώ κοντά μου την κατήχηση, τους κατηχητικούς λόγους του Αγίου Κυρίλου του Ιεροσολύμου, 4ο αιώνα. Μάλιστα. Ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα, από το βάπτισμα μέχρι την εξομολόγηση. Όλα τα θέματα πίστεως. Όλα τα θέματα πίστεως. Μάλιστα. Και είτε διαβάλω την κατήχηση του Αγίου Κυρίλου του Ιεροσολύμου, 4ο αιώνα. Να κερδευτείτε. Είτε διαβάζω Ορθόδοξη Δογματική του Τρεμπέλα, του Εμνίστου, είτε του Αντρούσο, στη σημερινή μας. Άρα, είναι η ίδια και παράδειγμα. Άρα, πέρα από την ονομασία του, πώς μπορεί να ορίσει την Εκκλησία του κάποιος, δεν έχουμε καμία ανακολουθία. Όσο στην αναφορά του κυρίου Άννη, διαπιστώνεται μια ανακολουθία στα πιστεύω και στα τυπικά σε σχέση με αυτά τα οποία λέει ότι η πρώτη Εκκλησία είχε την. Αυτή η ονομασία ως όμοια. Και θα ήθελα κάτι, ήθελα να πω, το όμοια δεν σημαίνει το ίδια. Διότι εξαρτάται τι ορίζουμε ως όμοια. Ως έννοια δεν καθορίζει επακριβώς αυτό καθεαυτό το οποίο ορίζουμε ως έννοια. Εγώ εννοώ ίδια. Το εννοώ ίδια, ίδια όταν λέω όμοια, παραδείγματος χάρη. Εάν το 325 τον ίδιο αιώνα. Δηλαδή, είπα το ότι. Δόγμα είπα... με την Εκκλησία εκείνη, αυτό είναι. Ναι, αυτό. Το όμοια το ίδιο. Σημαίνει έχουμε το ίδιο. Όχι. Να παρέμβω σε αυτό το σημείο. Το έχουμε το ίδιο πιστεύω της εποχής εκείνης του 325, το σύμβολο της πίστεως. Ένα παράδειγμα. Δηλαδή δέχεστε και την παράδοση της Εκκλησίας εκείνης. Την παράδοση μέχρι τότε. Μάλιστα. Ναι. Μέχρι τότε γιατί. Για τον εξής λόγο. Μάλιστα. Διότι όπως είναι σήμερα. Κύριε Νίκο, συγκρατήστε παρακαλώ αυτό που ρωτάω. Όπως είναι το δόγμα σήμερα της λεγόμενης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν λέγεστε όμως Ορθόδοξη. Δεν λεγόμαστε, διότι θα σφετεριστούμε το όνομα. Και γι' αυτό τα αφήνουμε το όνομα σε εσάς και εμείς κρατάμε την ουσία Ορθόδοξη. Είστε καλά. Φωσγάδια χώρα, εμείς την είχαμε και χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, μια στιγμή, δεν τελείωσα. Λοιπόν, λιγάκι, αλλά... ναι. Λοιπόν,
Υπάρχει το σύμβολο της πίστεως, το οποίο σήμερα, καθώς θα δούμε στη συζήτηση, κάθε μας, όπως το βλέπουμε, η σημερινή Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ξεφύγει τελείως, όχι μόνο από την Αγία Γραφή. Θα το συγκεκριμενοποιήσουμε μετά. Ναι, ναι, αλλά αφήστε με, γιατί δεν το είπε και ο κύριος, ορισμένα, ας πούμε, ότι σύγχυση και τα λοιπά, θα πούνε ελεύθερα, όπως είπατε. Δεν θα πλατιάζετε, σας παρακαλώ. Μα δεν πλατιάζω, αλλά δεν θα με διακόπτετε. Πρέπει να μ' αφήσετε. Δεν θα σας διακόπτω. Λοιπόν, να μην πλατιάζετε, για να μπορούν άνετα να μας παρακολουθούν. Λέει μέσα ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Σήμερα το μωρό δεν ομολογεί. Έχει θεσπιστεί ο νονός. Μην πάμε σε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Λέω λοιπόν την τότε εποχή. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής σήμερα είναι η Χριστιανική Εκκλησία. Έτσι τη βλέπουμε και γι' αυτό. Γιάννη, το θέμα ποιο είναι, σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, παρακαλώ. Ναι. Σας ρώτησα ένα πράγμα. Μου είπατε ότι η Εκκλησία εκείνη, κάτε εσάς, ναι, έτσι, ότι είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, ναι, που νομίζω ότι είσαι στην συνεχιστή. Ναι. Σας είπε εδώ πέρα ο κύριος. Το έχουμε μπροστά μας. Ναι. Γιώργας Θεοδωρός, ότι εδώ, ακόμα και αν δεχόμεθα το σκεπτικό σας, ναι, υπάρχει μια ανακολουθία της κατήχησης του αιώνος εκείνου, το σύμβολο της πίστεως δεν είναι η κατήχηση. Μα, συγγνώμη. Το σύμβολο της πίστεως δεν είναι. Συγγνώμη. Δεν είναι μια περίληψη. Γιατί έγινε το σύμβολο της πίστεως? Το σύμβολο είναι μέρος της παράδοσης, το οποίο θα συζητήσουμε αν αποδείξετε ή όχι. Αλλά εγώ σας είναι μέρος της πίστεως. Δεν είναι η κατήχηση το σύμβολο της πίστεως? Όχι. Όχι. Δεν είναι μέρος. Να απαντήσω εγώ σε αυτό το θέμα. Είναι θεολογικό το θέμα. Στο σύμβολο της πίστεως περιλαμβάνεται το δόγμα για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και την Εκκλησία και το βάπτισμα και την Ανάσταση και την μέλουσα κρίση. Να. Είναι πολλά τα δόγματα της πίστεως, περιελήφθησαν ορισμένα, για τα οποία δόθησαν αφορμές και έγιναν συζητήσεις και αποσαφηνίστηκαν από τις συνόδους. Επανέρχομαι στο θέμα το βασικό, στο ερώτημα. Εκείνη η Εκκλησία η οποία μας παρέδωκε την Αγία Γραφή είναι η Εκκλησία, είπαμε, της εποχής του Μεγάλου Αθανασίου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Μέγας Αθανάσιος και περί αυτών σύνοδος. Εμείς οι σημερινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ευθυγραμμιζόμεθα πλήρως με την πίστη της Εκκλησίας εκείνης, με την πίστη του Μεγάλου Αθανασίου και της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Λοιπόν, εσείς δεν ευθυγραμμίζεστε, διαφέρετε. Αυτό θα το δούμε. Να το αποδείξω. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Κύριε Ρούσο, για να το δούμε. Να το αποδείξω συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα να το αποδείξω. Λοιπόν, ο Αθανάσιος, ο οποίος πρωτοστάτησε στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ο οποίος έστειλε την Λάμδα Θήτα η εορταστική επιστολή που υποδεικνύει ποια είναι τα γνήσια βιβλία, γιατί κυκλοφορούσαν και βιβλία νόθα. Τα οποία έφεραν ψευδεπίγραφα, τα πλαστά, τα οποία έφεραν ονομασίες αποστόλων, ενώ δεν ήσαν όντως αποστολικά. Ο Μέγας Αθανάσιος, τον παραδέχεστε? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Θα σας παρακαλέσω μόνο ναι ή όχι σε αυτή την περίπτωση. Όχι, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να με βάλετε σε ένα κανάλι. Αν τον παραδέχεστε τον Αθανάσιο. Θα σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι ωραία συζήτηση. Όχι. Με βάλετε σε ένα κανάλι και να μου πείτε είπε ναι ή όχι. Όχι, συγγνώμη. Θα πρέπει κανείς ελεύθερα να πει την άποψη. Παραδέχεστε ότι ο Μέγας Αθανάσιος εκπροσωπούσε την αληθινή Εκκλησία? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Πολλά από αυτά, από ό,τι έχω διαβάσει, όσα έχω διαβάσει, συμφωνώ. Πιθανόν υπέρεσουν ορισμένα πράγματα τα οποία να μην συμφωνώ. Όπως και ο Απόστολος Πέτρος, όπως ξέρετε, σε μία περίπτωση λέει στον προς Γαλάτας ότι υποκρινόταν. Υποκρινόταν, αλλά ήξερε ποια είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αλλά γιατί ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί πάμε όλο αυτό το μονοπάτι, ενώ συμφωνούμε και εσείς και εμείς ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή, συγγνώμη, να τη βάλουμε κάτω και να δούμε η σημερινή Εκκλησία Πεντηκοστής μοιάζει με αυτή την Εκκλησία, η σημερινή Ορθόδοξη Εκκλησία μοιάζει με την Αγία Γραφή? Ωραία. Και εκεί νομίζω εκεί πρέπει θα πάμε, γιατί εκεί θα να πάμε. Κάνουμε δηλαδή όλη αυτή λοιπόν, την και μια ερώτηση, η Εκκλησία, και μια ερώτηση. Ναι. Το όνομα Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα απαντήσω μετά σε αυτό. Ποια χρονολογία. Σημειώστε. Θα απαντήσω μετά σε αυτό. Ποια χρονολογία η λέξη Ορθόδοξο μπήκε? Θα απαντήσω μετά σε αυτό το ερώτημα. Αλλά επειδή λέει η γραφή. Συγγνώμη κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή εδώ. Καλά είναι, ο καθένας βέβαια προσπαθεί λιγάκι να παρασύρει τον άλλον. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα συντονιστή, επιτρέψατε μου. Ναι, βέβαια, συγγνώμη. Πάντα εμένα. Εμένα στα ερωτήματά μου. Είπαμε, σα ρώτησα. Σας ρώτησα ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Γιατί, ο λόγος θα σου την εξηγήσω. Ναι. Γιατί εγώ ρώτησα, δεν ρώτησε ο κ. Σωτηρόπουλος. Ναι.
είναι ότι θέλω να μου αποδείξετε αν έχετε αποστολική διαδοχή. Είπατε προηγουμένως, έμοιας, μετά το διορθώσατε, είπατε ίδια. Σας ρώτησε ο κύριος Σωτηρόπουλος προηγουμένως εάν αποδέχεστε ακριβώς τον Άγιο Αθανάσιο. Και την εκκλησία του, τη σύνοδό του, την εκκλησία. Εκ των υστέρων είπατε εν μέρη. Εγώ βέβαια, προσέξτε, δεν θα σας δεσμεύσω με ναι και με όχι. Εδώ ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του. Είστε ελεύθερος να εκφραστείτε μέχρι το ίσως ακόμα. Όπως λένε και οι διπλωμάτες. Οι διπλωμάτες δεν λένε ποτέ ναι και όχι, λένε ίσως. Εγώ όμως θα σας συγκεκριμίσω ακόμα την ερώτηση πάλι στο ίδιο θέμα. Γιατί για να μην φανώ υστερόβλο, σας είπα την πρόθεσή μου. Η πρόθεσή μου είναι στο ερώτημα για την αποστολική διαδοχή. Έτσι. Τώρα το λέτε. Μα πιστεύω τώρα ότι. Τώρα το λέτε. Μα προσέξτε, καθένας που ρωτάει έχει κάποιο στόχο. Ανεξάρτητα εάν τον ικανοποιήσει ή τον ικανοποιήσει η απάντηση, συνεχίζει και ρωτά. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πολύ περισσότερο του δημοσιογράφου. Λοιπόν, εγώ για να κάνω ακόμα πιο δύσκολη την ερώτηση και προς όλες τις κατευθύνσεις, θα σας ρωτήσω τώρα συγκεκριμένα ιστορικά γιατί θα μπαίνω πλέον. Επειδή η παραφιλολογία ή αν θέλετε ως μη χρήσιμος όρος μπορεί να στεναχωρηθεί κάποιος, θα ήθελα να μπούμε στην καρδιά του θέματος και να πω ποιος καθόρισε καταρχάς και για σας και για σας κύριε Σωτηρόπουλο τον αριθμό των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Γιατί, τον αριθμό, ναι, προσέξτε. Γιατί μάλλον εδώ για 27 και όχι 25 και όχι, ναι, 23 αυτό και όχι 35. Αυτό το είπα στην αρχή, όπως σας είπα. Σας το είπα αυτό. Όσον αφορά αυτό που λέτε. Ξαναπαράλαβα την απάντηση. Κατάλαβα. Δηλαδή η απάντησή μου είναι ότι η γνήσια εκείνη χριστιανική εκκλησία η οποία συγκεντρώθηκε και είπε ότι αυτά είναι τα γνήσια και αυτά είναι, δεν είναι γνήσια. Συγγνώμη. Όσον αφορά την αποστολική διαδοχή που θέλετε να καταλήξετε, για να προχωρήσουμε και στη συζήτηση. Όχι, θα απαντήσουμε στο ερώτημα. Θα σας απαντάω. Επειδή είπατε τη λέξη αποστολική διαδοχή. Συνεχίσω κάτι να δω πώς ήταν η γνήσια εκείνη η εκκλησία μέσα από την Αγία Γραφή. Να πω κάτι, επειδή εγώ δεν ολοκλήρωσα. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι η ορθή απάντηση σε αυτό και μόνο το ερώτημα, ποιος μας παρέδωκε, ποια αρχή μας απαρέδωκε την Αγία Γραφή, είναι λύσεις του ζητήματός μας. Διότι, εάν εκείνη η αρχή, εκείνη η Εκκλησία που μας παρέδωκε την Αγία Γραφή, μας είπε αυτά είναι τα βιβλία τα γνήσια, ήταν η σωστή Εκκλησία, πρέπει να την παραδεχθούν όλοι οι αιώνες. Απαντήσει. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχθούν όλοι την Εκκλησία που εκπροσώπησε η Σύνοδος του Μεγάλου Αθανασίου, Μέγας Αθανάσιος και περί αυτών Σύνοδος και την οποία ενέκρινε η συνείδηση των χριστιανών, των πιστών. Εάν λοιπόν ήταν γνησία εκείνη η Εκκλησία, πρέπει να παραδεχθούμε την Αγία Γραφή. Εάν πούμε ότι εκείνη η Εκκλησία, εκείνη η Σύνοδος και που εκπροσωπούσε την Εκκλησία και εκείνη η Εκκλησία που εκπροσωπήταν από τη Σύνοδο, δεν ξέρουμε αν είναι κατά πάντα σωστή, αμέσως κλονίζεται το κύρος της Αγίας Γραφής. Αν ήταν αιρετική η Εκκλησία του Μεγάλου Αθανασίου, η Εκκλησία στην οποία ανήκει ο Μέγας Αθανάσιος και την εκπροσώπησε και η περί αυτών Σύνοδος, αν ήταν αιρετική εκείνη η Εκκλησία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη γραφή που μας παρέδωσε. Κανείς στον κόσμο δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό το ερώτημα αυτό. Ότι δεν ολοκλήρωσα. Ότι δε εκείνη η Εκκλησία του Μεγάλου Αθανασίου, ας το πούμε έτσι, που τον εμείς οι Ορθόδοξοι τον εγκομιάζουμε ως στήλο της Ορθοδοξίας. Εάν εκείνη η Εκκλησία ήταν η αληθινή και η αποδεικνύεται από τη σημερινή πίστη ημών των Ορθόδοξων, εμείς οι Ορθόδοξοι, συγκεκριμένα πράγματα, πιστεύουμε σε όλα τα δόγματα της πίστεως που πίστευε η Εκκλησία που εκπροσωπήθηκε τον αιώνα τον 4ο από τον Μέγα Θανάσιο και τη Σύνοδο. Μα ξέρουμε ότι συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα. Εμείς λέμε οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε σε όλες τις Σύνοδους, σε 7 πιστεύουμε και σε μερικές τοπικές που επικυρώθηκαν από τις 7. Λοιπόν, η πρώτη, η πιο ένδοξη είναι η Σύνοδος επί Μεγάλου Αθανασίου το 325. Ό,τι εμείς πραγματικώς πιστεύουμε ότι πίστευε εκείνη η Σύνοδος και εσείς οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί πιστεύετε διαφορετικά, φαίνεται από συγκεκριμένα πράγματα. Ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ο αρχιερεύς, έτσι γράφουν τα βιβλία. Αρχιερεύς και είχε ιερείς που τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία και πίστευαν ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού πραγματικό. Τελούσαν το βάπτισμα και έλεγαν ότι το βάπτισμα συγχωρεί αμαρτίες, άρα είναι μυστήριο. Για να αναφέρω 2-3 συγκεκριμένα πράγματα.
Εσείς πιστεύετε ότι ο Μέγας Αθανάσιος και οι επίσκοποι που συγκεντρώθηκαν και έκαναν τη σύνοδο ήταν αρχιερείς που κυβερνούσαν ιερείς? Με άλλα λόγια, πιστεύετε στην ειδική ιεροσύνη που πίστευε ο Αθανάσιος και βλέπετε η σύνοδος λοιπόν και η χριστιανή εποχή της Αγίνειας? Ναι, για να πει και μετά θα πω. Πιστεύετε ότι η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού? Άλλο φαίνεται στα μάτια και άλλο είναι. Στον Ιορδάνη φαινόταν περιστέρι, αλλά δεν ήταν περιστέρι. Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, κύριε? Να σας ρωτήσω κάτι. Ήταν πνεύμα Άγιο. Ορίστε. Αυτά που είπατε πολύ ωραία, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν συμφωνούν καθόλου με την Αγία Γραφή αυτά που λέτε. Και θα σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Απόστολος Παύλος? Ο Απόστολος Παύλος είναι μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν, γιατί εκθιάζετε τον Μέγα Αθανάσιο και δεν λέτε για τον Δεν εξεθίασα Παύλος. Τον Μέγα Αθανάσιο. Αυτόν εκθιάζεται, αλλά ξέρετε τι είπα. Εκθιάζετε τον μεγαλύτερο, τον Απόστολο. Ξέρετε τι είπα. Τι απέβαια, ότι ο Μέγας Αθανάσιος, νομίζω, αν εκπροσωπεί την αληθινή Εκκλησία, αν ερμηνε... Άκουσα πολύ καλά την είπατε. Ωραία. Συγγνώμη, ο Μέγας Αθανάσιος... Δεν θα να μιλήσω εγώ. Όχι, θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε, κύριε και κύριοι. Λοιπόν, σε αυτό που θέσατε το θέμα παντό. Ναι, ο Απόστολος Παύλος είναι ασφαλώς ανώτερος. Αφήστε να ολοκληρώσει. Δεν μου άφησε. Κάνετε ερώτηση, συγγνώμη. Δεν τελείωσε. Κάνετε ερώτηση και συνεχίζω. Είμαι διακόπτης. Να απαντήσει, ήθελετε να... Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Α, ωραία. Το πρώτο, λοιπόν, ερωτήσατε λοιπόν... Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Απόστολος Παύλος των Εθνών? Και διότι εγώ μέσα από την εμπειρία μου, από το Λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή, δεν εκθιάζει τον Μέγα Αθανάσιο και δεν υπάρχει πουθενά ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά μόνο οι Απόστολοι και ο Ιησούς Χριστός. Ένα ερώτημα. Να σχολιάσω αυτό την παρατήρησή σας. Βεβαίως. Λοιπόν, ασφαλώς ο Απόστολος Παύλος είναι μεγαλύτερος. Και ο Αθανάσιος δεν ήταν αυτό το θέμα μας. Βεβαίως. Το θέμα μας, ξέρετε ποιο είναι? Έχει άμεση ξέρετε σχέση. Ποιο είναι το θέμα μας? Και αν παραλείπετε αυτό. Κύριε Κίκερη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα μας? Κίκερας. Κίκερας. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το θέμα μας? Αν ο Μέγας Αθανάσιος και η περί αυτών σύνοδος και η Εκκλησία την οποία εκπροσωπούσε γενικότερα, ερμηνεύει σωστά τον Απόστολο Παύλο. Είναι με άλλα λόγια η αληθινή Εκκλησία. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή χρειάζεται. Επιτρέψατε μου να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Έχει την καλοσύνη να απαντήσετε. Αν ερμηνεύει σωστά τον Απόστολο Παύλο, αν είναι Εκκλησία αληθινή, να παραδεχθώ αυτό. Εάν δεν είναι Εκκλησία αληθινή, το πετάμε αυτό. Εγώ θα προχωρήσω και κάτι περισσότερο. Εγώ θα προχωρήσω πέρα από τον κύριο Σωτήρο, που δεν είμαι θεολόγος, αλλά εκφράζω και ένα προσωπικό ερώτημα, απαντήσει και στου δύο μας. Δεν ξέρω βέβαια και αν ο κύριο Ζήμα θα τα γιατί σα το λόγο δεν έχετε μιλήσει πολύ. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο Μέγας Αθανάσιος και η περί αυτών, σήμερα εσείς δεν ξέρετε για τον Απόστολο Παύλο. Διότι αυτή η πιστότητα των γραφών που εσείς ως έγκυρα και εμείς και όλοι διαβάζουν, ακριβώς εκεί είναι το κλειδί. Ότι η πιστότητα αυτή, η πιστοποίηση, ξεκινάει από τον Άγιο Αθανάσιο και τον είναι αυτό. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Ότι αυτό το κείμενο που διαβάζουμε το ξέρουμε τον Απόστολο Παύλο από τα βιβλία. Έτσι δεν το ξέρουμε προφορικά. Αλλά από αυτό ήθελα να σα ρωτήσω και εγώ κάτι. Στον κύριο Ζητρόπλα απαντήστε και μετά σε μένα. Όχι, γιατί φάνησε δεν βάλετε και εσείς ερωτήματα. Απλώς συμπλήρωσα και είπα πάνω σε αυτά τα οποία είπε και ο Ζητρόπλος. Εγώ όμως δεν βλέπω πουθενά τον Μέγα Αθανάσιο να κάνει τα θαύματα και να έχει το έργο το αποστολικό του Απόστολου Παύλου. Και αυτό εμένα δεν με πείθει όσο με πείθει ο Απόστολος Παύλος για την μεγάλη του δύναμη και την απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου και την μεγάλη ακριβώς αυτό το οποίο δημιούργησε δεν το δημιούργησε ο Μέγας Αθανάσιος. Δεν κάναμε σύγκριση. Κύριε Γκέρα, προηγουμένως έγινε σύγκριση, κύριε Κουτρουμπέλη. Συγγνώμη, προηγουμένως έγινε σύγκριση και εκθίαζε τον Μέγα Αθανάσιο και δεν. Για το συγκεκριμένο θέμα που εξετάζουμε, την εγκυρότητα, μα προσέξτε, εάν θα μιλήσουμε για ένα πρόσωπο. Πίστος εδώ, δεν μιλάμε για θέματα. Δεν καταλάβατε κάτι. Δεν καταλάβατε. Ναι, έτσι. Εάν αυτή τη στιγμή αναφέρω ναόν, ανέφερα εδώ πέρα, για να καταλάβετε γιατί μήπως δεν παρεξηγήσατε. Ναι. Ανέφερα εδώ πέρα, μισό λεπτό, ότι ο Αμβρόσιος Τόμπλισον ίδρυσε την Εκκλησία του Θεού Πεντηκοστής το 1907. Έτσι. Έρχεται κάποιο και μου λέει, κύριε Κουντουμπέλη, δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Ήταν ιστόρικος, κύριε Κουντουμπέλη. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η Εκκλησία με αυτή την ονομασία από εμάς. Εκεί δέχομαι την ένσταση, τη διαμαρτυρία ή τη διάψευση μέσα από ένα άλλο επιχείρημα. Εδώ λοιπόν συζητάμε για ένα πρόσωπο και στάζουμε γεγονός. Δεν κάναμε σύγκριση εάν ο κύριος Φερρυππίν Λεωνίδας Φέγκος είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον Αμβρόσιο Τόμπλισον. Εσείς θέσατε. Εσείς προσέξτε, δεν καταλαβαίνετε. Εμείς μιλήσαμε για την εγκυρότητα των κειμένων που κρατάτε, σας είπε όλα αυτά τα οποία είπε και σε ανταπάντηση αυτών.
θέσατε μια συγκριτική θεώρηση του προσώπου του Αποστόλου Παύλου με τον. Δεν έχει καμία σχέση. Διότι αφήσε καμία μορφή στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου και του κάνετε αυτή την ένσταση. Δεν αναφέρεται πουθενά. Έμεσα. Μα δεν καταλαβαίνω. Έμεσα. Μα πώς. Τότε θα σα πω κάτι. Γιατί του θέσατε τον Αποστόλο Παύλο και γιατί θέσατε τον ίδιο Χριστό. Διότι έβαλε το Μέγα Θανάσιο μεγαλύτερο από τον Χριστό. Μα δεν μπορεί να συγκριθεί κανένα με τον Χριστό. Μα δεν καταλάβατε τι είπατε. Σας λέω, ακούστε κύριε μου. Αυτό το βιβλίο σας ρωτάω πού το βρήκατε. Και μου λέτε το ψώνισα από τη Σόλο, το αγόρασα από τη Σόλο 22. Από το βιβλιοπωλείο Αυγή. Έτσι. Επιποβιβάζετε τα άλλα βιβλιοπωλεία όταν διευκρινίζετε το από πού αγοράζετε το βιβλίο. Μα αυτό κάνατε. Η απάντηση τη ερωτήσεω. Είπατε ότι υποβίβασε τον Αποστόλου Παύλου το πρόσωπο. Εγώ δεν άκουσα καν να αναφέρει του Αποστόλου Παύλου το πρόσωπο. Τον υποβίβασε με, όχι, τον υποβίβασε με τον εξής τρόπο. Είπε και γιατί ο Αποστόλου Πέτρου. Μια στιγμή. Είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος ότι ο Μέγας Αθανάσιος ήταν αρχιερεύς. Ο Απόστολος Παύλος, σας διαβάζω. Από την προσεβραίουσα, μια στιγμή. Σας διαβάζω από την προσεβραίους επιστολή ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε άνθρωπος επί της γης να πει ότι έχει ειδική ιεροσύνη. Τα λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος και σας διαβάζω από τη μετάφραση του Τρεμπέλα, Ορθόδοξου Θεολόγου. Διαβάστε προσεβραίους επιστολή, ζήτα κεφάλαιο, εδάφιο στίχος 23 μέχρι και το 25 και λέει: «Και ημέν πλείονες εσύ γεγονότες ιερείς δια το θανάτο κολλιέστε παραμένην. Ο δε διατομένην αυτόν εις τον αιώνα απαράβατον έχει την ιεροσύνη. Όθεν και σώζην εις το παντελές δύναται τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό πάντοτε ζώνη στο εντυχάνει υπέρ αυτών». Και το ερμηνεύει. «Όσον δε ο Ιησούς έγινε ιερεύς ύψιστος, που έλαβε την ιεροσύνη με όρκο, τόσο περισσότερο έγινε και εγγυητής και μεσίτης ανωτέρας και αιώνιας διαθήκης». Διότι όπως λέει αλλού ο ιερεύς ήταν μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη. «Και της μεν Παλαιάς Διαθήκης ιερείς έγιναν πολλοί κατά των αριθμών, επειδή εμποδίζονται από το θάνατο να παραμένουν διαρκώς εις την ιεροσύνη. Ο Χριστός όμως, επειδή μένει εν τη ζωή εις τον αιώνα, έχει διηνεκή και αμεταβίβαστον εις άλλους την ιεροσύνη». Πώς είναι δυνατόν λοιπόν 400 χρόνια μετά να έρθει ο Μέγας Αθανάσιος και να έχει κάτι αντίθετο από αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Γι' αυτό σας είπε ο Γιάννης ότι εξεθίασε το Μέγα Θανάσιο, και εκεί βέβαια πάει η συζήτηση, να εκθιάσουμε κάποιους που έζησαν το 400 μετά Χριστόν και να απορρίψουμε. Είπατε για διαδοχή και με την ευκαιρία αυτή σε αυτά που είπατε προηγουμένως. Όχι, στο ερώτημα. Αυτό, μια στιγμή. Σας είπα, συγγνώμη κύριε Γιάννη, σας είπα το σκεπτικό μου, σας αποκάλυψα ειλικρινέστατα το σκεπτικό του της ερωτησιός μου. Δεν θα φτάσω όμως εκεί. Εσείς καλείστε να απαντάτε σε αυτά τα οποία και ρωτάτε και ρωτήκατε. Μα είπε ορισμένα, έθιξε ορισμένα παραδείγματα χάρη, είπε για τις συνόδους. Το ξέρετε ότι υπάρχουν, ο κάθε αυτοκράτορας έκανε σύνοδο και ακύρωνε με τους δικούς του την σύνοδο των προηγουμένων, αντίθετε συνόδους, ενώ ο λόγος του Θεού είναι ένας. Θα ήθελα, προσέξτε, επειδή άμα πρέπει να μπορούμε να θέσουμε 10 ερωτήσεις και αν πρέπει να απαντήσουμε, όπως και εσείς θα ακούσετε, έτσι, να κάνουμε μία ερώτηση και μία απάντηση, για να καταλαβαίνουν και την ελευθερία, γιατί και εμείς αν καταλαβαίνουμε, επειδή μπορούμε να γνωρίζουμε, και σίγουρα για να είμαστε εδώ, κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε. Πολύ περισσότερο έτσι και ο Σωτηρόπουλος, ο Θεολόγος. Λοιπόν, να δώσω το λόγο σε αυτά τα οποία είπατε στον κύριο Ζιώγα και αν έχει υπάρχει ανταπάντηση στα όσα, πάλι να ρωτήσετε κάτι που δεν συμφωνείτε. Ο κύριος Ζιώγας μας παρέπεσε σε ένα εδάφιο που έχει σχέση με την ιεροσύνη του κύριου. Αλλά ξεφεύγουμε από τον κύριο στόχο. Και χαίρομαι γιατί κάνατε μια πολύ ευφιέστατη παρατήρηση ότι αν δεν υπήρχε ο Αθανάσιος, εγώ θα πω σε αυτή τη στιγμή, δεν θα πω τεμέλιο τίποτα, δεν θα είχαμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας. Αυτό το παραδέχεται ακόμη και η εταιρεία Σκοπιά, η οργάνωση των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά δεν έχω το εντυπωθεί γιατί δεν είναι διάλογος με μάρτυρους του Ιεχωβά. Όπου για να μπορέσει να στηρίξει τουλάχιστον ιστορικός, καθαρά από ιστορική άποψη, τον κανόνα των βιβλίων της Αγίας Γραφής, μας παραπέμπει στον επίσκοπο Αλεξανδρίας Αθανάσιο. Αλλά ο Αθανάσιος και η περί αυτών σύνοδος και η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος στη συνέχεια που συνεπλήρωσε το Σύμβουλο Πίστεως δεν ενέργησαν μόνο κάτω από ιστορικό πρίσμα, κύριε αγαπητοί τηλεθέτες. Ασφαλώς καθοδηγούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος που μένει αιώνια στην Εκκλησία, όπως λέει η Γραφή, λοιπόν, διατύπωσαν ορισμένες από τις βασικές αλήθειες που υπάρχουν στο Σύμβουλο της Πίστεως. Το κέριο λοιπόν ερώτημα είναι,
Αυτή η εκκλησία που εκπροσωπούσε ο Αθανάσιος και υπέρ αυτών σύνοδος, όπως και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Που είναι καθορισμένη. Που είναι καθορισμένη. Και που δεχόμεθα την απόφασή της για βασικά θέματα που έχουν σχέση με τη σωτηρία, όπως είναι η θεότητα του Χριστού, η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, η Ανάσταση, η Ιησούς κλπ. Όλα αυτά που αναφέρει το Σύμβουλο. Είναι συνέχεια της εκκλησίας που ίδρυσε ο Κύριος επί της γης, είναι μια αιρετική συναγωγή, είναι μια αίρεση απολίας. Εάν δεχθούμε ότι ο Αθανάσιος και η περί αυτών σύνοδος και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος είναι πράγματι η συνέχεια της εκκλησίας του Κυρίου και των Αποστόλων, τότε δεν έχουμε παρά να ανατρέξουμε στα κείμενα του Αθανασίου, του Κυρίλου, του Ιωάννου, του Χρυσοστόμου που έχω εδώ μπροστά μου, και θα δούμε τι λένε αυτοί για την ιεροσύνη. Πώς δέχτηκαν την ερμηνεία αυτού του βιβλίου, γιατί είπαμε αυτοί δεν τη δέχτηκαν μόνο σαν ιστορική αυτό το βιβλίο, αλλά πήραν από τους Αποστόλους και την ερμηνεία, την ορθή ερμηνεία. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είχαν την ορθή ερμηνεία, όταν βγήκε το θέμα της, το αν το Άγιο. Και διαχώρησαν κιόλας. Μπράβο, είναι κτίσμα ή είναι ομοίωσος με τον πατέρα, είπαν όχι. Αυτό ήταν το μεγάλο επιχείρημα του Αθανασίου στον Άριο. Άριε, ποιος από τους πατέρες, τους προγενές τους. Λοιπόν, ή διακήρυξε αυτό το πράγμα, κανείς. Πρώτα στηρίχθηκε στην συνείδηση της Εκκλησίας που ήταν μέχρι τότε, μετά στον Μακεδόνιο και το καθεξής για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, εκεί είναι η λιδία λίθους. Γιατί αν όντως αποδειχθεί ότι η σύνοδος του Αθανασίου και η μετέπειτα ενεργούσαν πνεύματι Αγίου και ορθοτόμησαν τον λόγο της αληθείας, ό,τι για οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα στηριχθούμε στην πίστη αυτών των ανθρώπων και όχι στην προσωπική μας άποψη. Θα δώσω εγώ την προσωπική ερμηνεία, ο κύριος Σωτρόπος τη δική του, ο κύριος Ρούσος, ο κύριος Κίκερας. Καταλάβατε, θέλει το θεμέλιο λίγο της Εκκλησίας. Κατάλαβα. Φτάσουμε στο σημείο που έχουν φτάσει οι Προτεστάντες να έχουν όλη την Αγία Γραφή στα χέρια και στο όνομα της Αγίας Γραφής και του Αγίου Πνεύματος να έχουν 2.000 διαφορετικές δισκαλίες. Μα για όνομα του Θεού. Η αλήθεια είναι μία, δεν είναι 2.000. Και όλους στο όνομα της Αγίας Γραφής και του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι στον κόσμο. Γι' αυτό είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είπατε να απαντήσω στην ίδιο. Κοιτάξτε, να συμπληρώσω κάτι για να η απάντηση να είναι πληρέστερη. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, κύριε Γιάννη, απλώς να δώσετε ολοκληρωμένη απάντηση. Εάν η εκκλησία της εποχής του Μεγάλου Αθανασίου ήταν αιρετική, αυτό είπαμε, χάνει την αξία του. Σίγουρα, αυτό είναι... Καθίσταται ένα αμφίβολο βιβλίο. Ο Μέγας Αθανάσιος και οι επίσκοποι, οι άλλοι που συνεκρόντισαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, παρουσιάστηκαν ως αρχιερείς. Αρχιερείς σημαίνει αρχηγοί ιερέων. Ότι δηλαδή παραδέχονταν ότι στην Εκκλησία υπάρχουν διάκονοι, τα λένε στα βιβλία τους. Ιερείς και αρχιερείς, τρεις βαθμοί ειδικής ιεροσύνης. Εάν λοιπόν δεν ήταν πραγματικά αρχιερεύς ο Αθανάσιος, ο Νικόλαος, ο Σπυρίδων, λοιπόν ο Αλέξανδρος, ο Αλεξανδρίας, ο Χρυσόστομος κλπ. Και αυτοί που παρουσιάζονταν ως ιερείς δεν ήταν πραγματικοί ιερείς, τότε εκείνη η Εκκλησία είναι αιρετική. Μέγα Αθανάσιο να ερμηνεύσουμε την Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος που όλοι παραδεχθήκαμε ότι είναι μεγαλύτερος από τον Μέγα Αθανάσιο, ως προς την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, λέει τα εξής στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο και στίχο 6. Αυτά που σας είπα, αδελφοί, τα μετέτρεψα ώστε να εφαρμόζουν στον εαυτό μου και στον Απολό προς ωφέλεια δική σας. Για να μάθετε με το παράδειγμά μας να μην σχηματίζετε για τον εαυτό σας φρόνημα παραπάνω από εκείνο που είναι γραμμένο και μας παραγγέλει η γραφή, για να μην φουσκώνεστε και υπερηφανεύεστε ο ένας μαθητής. Δηλαδή, ό,τι λέει η Αγία Γραφή δεν χρειάζεται κάποια άλλη ερμηνεία, διότι η πλάνη αρχίζει. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, κύριε Ζιώργο, γιατί βλέπω κάνετε. Μόνο ο Μέγας Μαχολέων που μπορούσε να πει. Για να μπορέσετε να μου απαντήσετε, πρέπει να μα. Αυτό που λέτε. Ναι, αλλά μιλάτε στον κύριο. Εγώ μιλάω και. Λοιπόν, συγγνώμη, έτσι για να μπορέσετε να είμαι ολοκληρωμένο. Σα παρακολούθησα πάρα πολύ καλά. Και εγώ σα παρακολουθώ. Λοιπόν, εάν εγώ θέλω να σα βγάλω αυτό ότι είναι αεροπλάνο, θα αρχίσω να σα το ερμηνεύω. Η Καινή Διαθήκη δεν χρειάζεται ερμηνεία. Όταν λέει η Καινή Διαθήκη ότι ο Χριστός έχει απαραβ. Παραβίαστη την ιεροσύνη. Δεν λέει παραβίαστη. Μια στιγμή. Τώρα, δεν λέει μόλις παραβίαστη. Τελειώσω, μόλις τελειώσω. Δεν μπορώ να τα συγκρατούμε όλα αυτά. Ένα και εγώ γι' αυτό τα σημειώνω. Σύντομη, μα, κύριε Ρούσο. Δεν λέει απαραβίαστη. Δεν νομίζω ότι μίλησα πολύ, κύριε Σωτηρόπουλο. Λοιπόν, δεν λέει απαραβίαστη.
Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο Ναός του Σολομώντος, υπήρχε το καταπέτασμα, η ειδική ιεροσύνη και δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει το Θεό εάν δεν πήγαινε μέσω πράγματι της ειδικής ιεροσύνης η οποία ερχόταν από τη φυλή του Λεβί. Στην Καινή Διαθήκη σας παρακαλώ να μου δείξετε μία περίπτωση να υπάρχει κάποιος ιερέας, όχι επίσκοπος, διάκονος ή πρεσβύτερος, η λέξη ιερέας να λέει ο Παπα Πέτρος πήγε στον Παπα Ιωάννη, ο Παπα Λουκάς πήγε στον Παπα Μάρκο που έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γιατί αυτό? Διότι όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, το καταπέτασμα του ναού εσκίστηκε στα δύο. Και στην Καινή Διαθήκη λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται στον Πατέρα, ημί διεμού, που είναι ο αρχιερέας. Και όχι μέσω κάποιου άλλου. Εάν λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος εσείς είστε θεολόγοι, εγώ δεν έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Θεολογία, έχω σπουδάσει στην Καινή Διαθήκη και έχει επέμβει ο Χριστός μέσα στη ζωή μου, μέσα του Ευαγγελίου αυτού. Εάν λοιπόν, γι' αυτό σας είπα για τον Μέγα Αθανάσιο, δεν τον έχω διαβάσει όλο και να είμαι ειλικρινής, έτσι. Εάν ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι είναι αρχιερεύς, σας ερωτάω, πώς είναι δυνατόν να λέει ότι είναι αρχιερεύς, όταν λέει εδώ ότι ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη εις άλλους την ιεροσύνη. Και ποιος τολμάει να πει ότι είναι ιερεύς, όταν ο Χριστός λέει ότι είναι ιερεύς? Αυτό μπορείτε να μου απαντήσετε. Κύριε Ζιώγα, θα ήθελα πάνω σε αυτό και μετά ο κύριος Σαντρόπουλος. Δεν θα απαντήσω στο θέμα της ιεροσύνης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχω όλη την άνεση, λέμε χρόνο, να απαντήσουμε. Μάλιστα. Το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Κοντροπέλη, είναι την Αγία Γραφή την ερμηνεύει ο κύριος Ρώσος, ο κύριος Ζόγας, ο κύριος Σωτηρόπουλος ή ο κύριος Κίκερας? Γι' αυτό είμαι 2.000 εκκλησίες. Την απάντηση θα μας τη δώσει η Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Απόστολος που επικαλέστηκε, όπως Παύλος. Α Τιμόθεο, Γ. Συγκράτηστε παρακαλώ. Εδώ είναι το κλειδί της ερμηνείας, ποιος ερμηνεύει ορθά την Αγία Γραφή. Μάλιστα. Και θα δούμε ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτό που έκανε ο Αθανάσιος και περί αυτός ήρθε. Αλλά θα λέει στον Επίσκοπο και Τιμόθεο, εάν βραδίνω για να εξεύρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, επεξήγησε συνέχεια, ως τις οίκος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Να το κλειδί για να κατανοήσουμε ποιος ερμηνεύει αλαθήτως στην Αγία Γραφή. Λέει ο Παύλος, πρόσεξε την πνευματική σου συμπεριφορά μέσα στην Εκκλησία του ζωντανού Θεού. Γιατί αυτή λέει, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά έχει ανάγκη από ένα στήλο, μια κολόνα. Και έχει ανάγκη από ένα εδραίωμα, από ένα πέλμα που φταίνει η μηχανική. Πάνω σε αυτόν τον στήλο που λέγεται Εκκλησία, πάνω σε αυτό το εδραίωμα, το πέλμα, στηρίζεται η αλήθεια. Αυτό έκανε ο Μέγας Αθανάσιος και υπέρ αυτόν σύνοδο. Είπε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά είναι τα βιβλία 27, εκείνα είναι απόκριφα, εκείνα είναι ψευδεκπίγραφα, εκείνα είναι ανώθα κλπ. Και αυτή είναι η ορθή ερμηνεία αυτών των βιβλίων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε και λέμε ότι όταν διαβάζουμε Χρυσόστομο, μιλάει για ειδική ερωσύνη ο Χρυσόστομος. Να είστε σίγουροι. Εδώ αυτό το βιβλίο μιλάει, κάνει μια θαυμάσια ανάλυση της ειδικής ερωσύνης μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ο Χρυσόστομος που έχει συνείδηση ότι είναι επίσκοπος με την έννοια της ειδικής ερωσύνης και όχι απλά του ποιμένωση του, μια προασκή, ας πούμε, κάποια διαπίμαση και τίποτα περισσότερο. Έτσι λοιπόν, δεν ερμηνεύει ο κύριος Ρούς ή ο κύριος Ζόγας ή ο κύριος Σωτρόπουλος ή ο κύριος Κίκερας την Αγία Γραφή σαν άτομο. Ουδείς το αποκλεί η Εκκλησία σαν σώμα Κυρίου όταν συνέρχεται σε σώμα από τους γνήσιους επισκόπους, όπως παραδέχτηκε ότι είναι ο Αθανάσιος και υπέρ αυτών σύνοδο παραδέχτηκε στην αρχή ο κύριος Ρούσος και ερμηνεύει αλαθήτως. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν ερμηνεύουμε σαν άτομα. Όταν λοιπόν θα πάμε στην Αγία Γραφή και θα δώσουμε την ερμηνεία, δεν θα είναι η ερμηνεία του κύριου Ζόγας με του ομιλούντος ή του κύριου Σωτρόπου, θα είναι η ερμηνεία που έχει η Εκκλησία 2.000 χρόνια συνέχεια. Γιατί εγώ αν ανέφερα τον Λου, τον Κύριλο, θα πάω στους Αποστολικούς Πατέρες που παραδέχεται ακόμη και η Εταιρεία Σκοπιά και θα δούμε ότι τη διδασκαλία που έχει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ιεροσύνη την είχαν και αυτούς που τους τρώγαν τα λιοντάρια στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Ο Απόστολος Παύλος την είχε. Ο Απόστολος Παύλος τον ερμηνεύει. Δηλαδή όταν λέει εδώ ότι απαγορεύεται κάποιος να πει ότι είναι ιερέας. Θα δούμε τι λέει. Δεν λέει απαγορεύεται. Λέει κάποιος άλλος, ξέρετε, ακριβώς το αντίθετο, δεν απαγορεύεται το αντίθετο. Εκτός και αυτό το στυλό, θέλετε να το βγάλουμε. Εγώ πριν απαντήσετε κύριε Σωτηρόπουλο, εγώ θα πω κύριε... Και δεν μπορώ να καταλάβω, συγγνώμη, μια απορία. Να πω κάτι το εξής. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Εγώ σας έδωσα κάτι συγκεκριμένο, δεν πήρα απάντηση, πήγαμε στον Απόστολο Παύλο. Εγώ σας είπα το εξής. Εάν αυτή η Εκκλησία, όπως ορίζεται, διότι όταν θέλουμε να ξεφύγουμε, δεν απαντάμε. Συγχωρέστε με, ένας χώρος. Δεν είσαι τι, δεν σας απάντησα. Συγγνώμη, σε πέστε μου όμως συγκεκριμένα, γιατί μπορεί να λέτε τώρα μια. Λέτε κάτι τώρα, ότι δεν σας. Να μου πείτε σε ποιο σημείο δεν σας απάντησα. Σας ρώτησα αν εκείνη την Εκκλησία την δέχεστε ή δεν την δέχεστε.
εκείνη την εποχή. Σας είπα, σας απάντησα ότι αυτή η εκκλησία που ξεχώρισε τα βιβλία και έκανε το σύμβολο της πίστος μοιάζει με την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Αυτό σας το είπα από την αρχή. Αυτή είναι η απάντηση. Εμένα, θα μπορούσε να πει και ένας καθολικός ότι η εκκλησία εκείνη μοιάζει με μένα. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά μοιάζει με μένα. Το μοιάζει, προσέξτε, είναι δικαίωμά του να το πει. Το δύσκολο είναι να απαντήσει εάν εκείνη η εκκλησία είναι η γνήσια εκκλησία. Αυτό με ενδιαφέρει. Είναι η γνήσια εκκλησία. Τι είναι? Η γνήσια εκκλησία. Τώρα επιτρέπετε να λάβω. Εγώ έχω μία πορεία. Με συγχωρείτε. Έχω μία πορεία. Αφού συμφωνούμε όλοι ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή τώρα όλα αυτά που λέμε, προσπαθούμε να φύγουμε από την Αγία Γραφή. Όχι, για να πάμε. Μια στιγμή. Είναι δέσμευση, κύριε Γραφή. Όχι, μια στιγμή. Να φύγουμε, για να πάμε να φύγουμε από την Αγία Γραφή και να πάμε στον 400 μετά Χριστόν ή στο 500 ή στο 600. Εσείς έχετε αμφιβολία ότι υπάρχουν σύνοδοι αντίθετοι μία από την άλλη. Όλο το θα σας πω. Αφού είναι γνήσια η Εκκλησία, γιατί είναι αντίθετη. Σας απαντήσω. Όχι, απαντήστε μου σε αυτό. Γιατί σας ρώτησα και έχει σημασία, κύριε Ρούσο. Ναι. Ακούσαμε και τι απόψει του λόγου, θα ξανακούσουμε, αλλά ακούστε και δική μου. Εάν η Εκκλησία δεν είχε συνέχεια και γινόταν μία νυχτή στην εποχή μας, τότε ο Χριστός... Μία νυχτή τι εννοείται? Σε μία νύχτα. Α, σε μία σήμερα νύχτα. Είναι η εποχή μας. Τότε κάτι δεν πήγαινε καλά με το Θεό μας, διότι όλα αυτά τα χρόνια άφησε στο κολαστήριο τους ανθρώπους και ξαφνικά αποφάσισε σήμερα να τους σώσει. Άρα, από την ημέρα της Πεντηκοστής και μέχρι σήμερα έχει Εκκλησία ο Χριστός. Έχει συνέχεια. Βέβαια. Μα, συγγνώμη. Συμφωνώ σε αυτό. Άρα λοιπόν, συμφωνείτε. Βεβαίως. Άρα, εμέσως πλήρως σαφώς, κάπου δεν είχατε δεσμευτεί να πείτε ότι πράγματι ο Άγιος Αθανάσιος και περί αυτό όντως ήταν η γνήσια Εκκλησία. Και ο λόγος που σας ρωτούσα ήταν διότι πρέπει να δεσμευτούμε εάν αυτή πλέον ήταν πραγματικά η Εκκλησία, έχει και το πνεύμα το Άγιο. Αν αυτά τα οποία έγραφαν ήταν θεόπνευστα. Εάν αυτά όλα τα οποία τα πάντα αλάθητα. Δηλαδή έχετε μια Εκκλησία που ορίζεται ως νοσηρά. Υπάρχει ως μη θεόπνευστη. Όπως ξέρετε, μάλιστα, και η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία ορισμένα τα διόρθωσε. Και η πρώτη, ακόμα στην εποχή των Αποστόλων. Δεν θα τα σπίτι και αυτά. Αν λοιπόν, διόρθωσε και τη διόρθωση. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή θα το πάρουμε δηλαδή ότι οπωσδήποτε, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι τελείωσε. Ό,τι μας ερμηνεύσουν το κυβερνών σώμα, αυτό είναι. Δεν θα το πάρουμε έτσι. Για να δούμε αν πράγματι η Ορθόδοξη, γιατί όπως ξέρετε η Καθολική Εκκλησία πιστεύει ότι έχει τη διαδοχή και όχι η Ορθόδοξη. Και, ναι, λοιπόν, και το ίδιο πιστεύουν και οι Ορθόδοξοι. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε η σημερινή Χριστιανική Εκκλησία, όπως είναι σήμερα, μοιάζει με την πρώτη εκείνη Χριστιανική Εκκλησία. Έχουμε πολλές ώρες, κύριε Ρούσο. Προσέξτε, είναι σημαντικό. Την Αγία Γραφή την έχουν 2.000 χώροι και λένε ότι είναι η Εκκλησία. Κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι δικαίωμά του να λέει ο καθένας ότι εγώ την ερμηνεύω εκείνη η Εκκλησία. Το θέμα είναι να δούμε πώς ήρθε στα σχήρα αυτή τη κάθε μία εκκλησία. Το είπα. Να δούμε τώρα ποια εκκλησία μοιάζει. Η εκκλησία της Πεντηκοστής. Να δούμε ποιος έχει παρεμβεί, ποιος έχει αποκλίνει, ποιος έχει συγκρίνει. Αυτό να δούμε. Αλλά για να συνεννοηθούμε πρέπει να βάλουμε κάποια βάση. Εάν βάλουμε όλα αυτά τα βιβλία, δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Εφόσον συμφωνείτε και συμφωνούμε, και το λέει και το Σύνταγμα το Ελληνικό, το κείμενο των Αγίων Γραφών παραμένει αναλύωτο. Η Ελλάδα ολόκληρη παραδέχεται αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Και το συμφωνούμε κι εμείς, να βάλουμε κάτω. Τι απλό πράγμα, να βάλουμε κάτω την Αγία Γραφή, να δούμε. Ναι, υπάρχουν ιερείς. Θα δούμε. Πώς βαπτιζόντουσαν. Ποιος είναι ο τρόπος της σωτηρίας? Η παραδοχή μας όμως, αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ταυτόχρονα πιστοποιεί ότι αυτή η πιστοποίηση προέρχεται από τη μία Αγία Αποστολική Εκκλησία. Αυτό είναι το θέμα μας. Για να πούμε, διότι αν. Ναι, αλλά μήπως αυτός κατά τη διάρκεια της συζήτησης το χρησιμοποιείτε και διαβάζουμε εδώ κάτι και λέτε, α, ναι, το λέει εδώ, αλλά ο Μέγας Αθανάσιος το λέει αλλιώς. Δηλαδή, οπότε πρέπει να απορρίψουμε κάποιον από τους δύο. Μισό λεπτό. Δηλαδή, θέλετε να πείτε τώρα ότι προηγουμένως δεχθήκατε ως γνήσια μία Εκκλησία η οποία τελικά αποκλίνει παντελώς από τα κείμενα τα οποία ενέκρινε. Αυτό το λέτε εσείς, εγώ δεν είπατε. Είστε αφού. Είπαμε ότι παραδέχεστε τη γνησιότητα της εποχής του Αγίου Αθανασίου και το συναυτό και την Εκκλησία. Να μου πείτε, κύριε Σεντρόπουλο, πάνω σε αυτό το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ιωάννης Ιωσούς, τι ακριβώς, έχετε κάποιο ερώτημα, κάποια δέσμευση, κάτι για να το απευθείτε ένα ερώτημα, για να μπορέσουμε να συγκεκριμένουμε ερωτήσεις απαντήσεις πλέον. Να μην θεωρήσουν εδώ οι εκπρόσωποι των Πεντηκοστιανών ως αγένεια αυτό που θα πω ή ως ύβρι. Λοιπόν, έχω να παρατηρήσω μία τρομερή αντίφαση. Μάλιστα. Δέχτηκαν τελικώς ότι η εκκλησία της εποχής του Μεγάλου Αθανασίου ήταν αληθινή, όχι δηλαδή αιρετική. Λοιπόν,
Αυτό όμως έρχεται σε αντίφαση με το άλλο που είπαν, ότι κακός ο Μέγας Αθανάσιος και οι άλλοι επίσκοποι παρουσιάζοντας αρχιερείς και ως έχοντες υπ' αυτούς ιερείς. Εάν λοιπόν αυτοί κακός παρουσιάζοντας αρχιερείς και έχουν ιερείς, κακώς πιστεύουν ότι η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού, κακώς πιστεύουν ότι το βάπτισμα είναι μυστήριο, κακώς τόσα άλλα πράγματα, τότε πώς είναι αληθινή η Εκκλησία? Δεν μπορούμε να λέμε από το ένα μέρος ότι η Εκκλησία της εποχής του Μεγάλου Αθανασίου, που εκπροσωπήθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν αληθινή, αλλά ο Αθανάσιος ήταν αιρετικός, γιατί παρουσιάζεται ως αρχιερεύς, ενώ δεν ερμήνευε σωστά δήθεν την προς Εβραίους επιστολή. Ο Νικόλαος παρουσιάζεται ως αρχιερεύς μύρων της Λυκίας, λοιπόν, ενώ δεν είναι το κανονικά αρχιερεύς σύμφωνα με τη γνώμη των πεντηκοστιανών. Ο Σπυρίδων παρουσιάζεται ως αρχιερεύς, ενώ δεν είναι το σύμφωνα με τη γνώμη. Αυτή ήταν αιρετική τότε. Η σύνοδος του Αθανασίου τότε, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ήταν μία σύναξη μεγάλων αιρετικών. Ανθρώπων που έλεγαν εμείς είμαστε αρχιερείς και έχουμε ιερείς κλπ. Και παραδέχομαστε ειδική ιεροσύνη και σώμα και αίμα Χριστού και βάπτισμα και άλλα και τα λοιπά μυστήρια. Λοιπόν, αυτοί τότε ήταν αιρετικοί. Μεγάλοι αιρετικοί. Συνεπώς, εάν εκείνοι ήταν αιρετικοί, δεν εξηγούσαν καλά την Αγία Γραφή και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μας παρέδωκαν γνήσια γραφή. Μπορεί να παρέδωκαν μια γραφή που υποστηρίζει τις αιρέσεις τους. Εμένα μου αρέσει, κύριε Κοντρομπέλη, μου αρέσει η αυστηρή μαθηματική σκέψη. Ένα και ένα κάνει δύο. Ερώτηση-απάντηση. Ναι, αλλά δεν είναι μαθηματική σκέψη. Άλλα να λέει ο Απόστολος Παύλος και άλλα να λέει ο Μέγας Αθανάσιος και ο κύριος Σωτηρόπουλος να απορρίπτει τον Απόστολο Παύλο και να δέχεται το Μέγα Αθανάσιο. Όχι. Αυτό δεν ξέρω καμιά τέτοια αριθμητική. Αν ο Αθανάσιος λέει διαφορετικά. Ο κόσμος, ακούστε, κρίνει. Εσείς κάνατε το ερώτημά σας. Εάν απαντήσει και πει οτιδήποτε, δεν υπάρχει ο κόσμος που θα κρίνει. Το κάθε ερώτημα. Δεν αφήνετε όμως να απαντήσω. Είπατε τις απόψεις σας. Κύριε Γιάννη, τώρα να σας δώσω την απάντηση. Κύριε Σεντρόπουλε, μπορεί να θέλει να πει για τον Απόστολο Πέτρο, δικαίωμά του είναι. Εσείς κάνατε την ερώτηση. Ρωτήσατε, θέλετε μια απάντηση επί το συγκεκριμένο θέμα. Ο κόσμος κρίνει αν μπορεί, και εσείς μπορεί να βρείτε τις δύσκολες θέσεις και να απαντάτε άλλα αντί άλλων. Κρίνει ο κόσμος. Λοιπόν, αφήστε να απαντήσω πώς κρίνει εκείνο. Παρακαλώ. Λοιπόν, απαντάω λοιπόν το εξής. Ότι από την ιστορία την επίσημη που μάθαμε στο σχολείο, ξέρουμε ότι έγιναν σύνοδοι της λεγόμενης, όπως λέει, γνήσιας εκκλησίας ο κύριος Σωτηρόπουλος. Το είπατε και εσείς προηγουμένως. Εγώ σας είπα ότι στην εποχή που έγινε το σύμβολο της πίστεως, επειδή είναι απόλυτα σύμφωνο, έτσι, ότι ήταν η Εκκλησία. Μάλιστα. Η οποία δεν λεγόταν Ορθόδοξη, ούτε και Πεντηκοστιανή λεγόταν, εντάξει. Γνήσια. Ήτανε. Ούτε δεν. Θα το συζητήσουμε. Γνήσια. Λοιπόν, βλέπουμε μετά να γίνεται ο ένας αυτοκράτορας, να παίρνει τους δικούς του, μάλιστα, να κάνει σύνοδο και να απορρίπτει την προηγούμενη σύνοδο. Αφού ήταν γνήσια, όπως λέει ο κ. Σωτηρόπουλος, γι' αυτό και εγώ όταν το 1962 αποφάσισα να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό, τα απέρριψα όλα αυτά. Και τι έκανα? Πήρα τον ίδιο το Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, και λέω, τι μου λες εδώ, Κύριε? Και αυτά που λέει τα έλαβα, την αναγέννηση και το Πνεύμα του Αγίου, όπως το λέει. Εάν αυτή ήταν ψεύτικη η Καινή Διαθήκη, δεν θα τα έλαμβανα. Τώρα, μέσα σε μια γνήσια εκκλησία, δεν είναι κακό κάποιο να μην είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Κύριε Σωτηρόπουλε, εσείς πιστεύετε στο αυτόματο διαζύγιο? Είπε ο Χριστός πουθενά ότι όποιος έρθει σε λίγο σε διάσταση με τη σύζυγό του θα μπορεί αυτόματα να χωρίσει? Ενώ ο Χριστός είπε ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας γίνεται μιχός, και όποιος νυφευτεί γυναίκα χωρισμένη γίνεται μιχός. Ποιος το έβαλε μέσα στην παράδοση αυτό? Και έρχονται οι ιερείς της Ορθόδοξης, θα μου απαντήσετε, περιμένετε. Και το έβαλε μέσα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όλοι οι ιερείς υπογράφουν το διαζύγιο αυτό. Ποιος το έβαλε μέσα και έμεινε στην παράδοση? Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε, αυτό δεν είναι λάθος? Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Το έβαλε η Βουλή, δεν κάνανε προσευχή, δεν ανοίξαν την Αγία Γραφή στη Βουλή να πούνε τι λέει ο Χριστός για το διαζύγιο. Βολέψανε μερικές καταστάσεις, βγήκε το αυτόματο διαζύγιο και έρχεται οι ιερείς και το υπογράφουν. Λέτε εσείς ότι ο Χριστός δεν θα του ζητήσει το λόγο? Να απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσετε. Να με ακούσετε όμως, Ναι, ναι, βέβαιος. Και να μην με διακόψετε. Για να μην με διακόψετε. Θέλετε να απαντήσω, κύριε Σωτηρόπουλε? Να απαντήσω, κύριε Ζιώγα, εσείς. Να απαντήσω εγώ. Καλά, και μετά ο κύριος Ζιώγας. Λοιπόν, είπατε ότι οι αυτοκράτορες συνεκάλεσαν συνόδους και η μία σύνοδος ανέτρεπε την άλλη. Εγώ δεν θεωρώ όλες τις συνόδους
σωστές. Λοιπόν, και δεν επιδοκιμάστηκαν όλες οι σύνοδοι. Δεν ήταν από τη γνήσια εκκλησία, ήδη, που λέτε. Ήδη είπα ότι 7 μόνο συνόδους ανεγνώρισε η συνείδηση της εκκλησίας. Μόνο 7. Οι άλλες δεν ήταν από τη γνήσια εκκλησία. Δεν ήταν από τη γνήσια. Τοπικές. Δεν ήταν από τη γνήσια εκκλησία. Το κριτήριο είναι η συνείδηση της εκκλησίας. Έχουν γίνει χιλιάδες σύνοδοι, έκρινε η συνείδηση της εκκλησίας, ο πιστός λαός και κλήρος μαζί, οι μυριάδες των πιστών, και είπαν οι δεσποτάδες σε αυτή την περίπτωση απεφάνθησαν σωστά. Δεχόμεθα τη σύνοδο. Οι δεσποτάδες σε αυτή την άλλη περίπτωση δεν απεφάνθησαν σωστά, απέρριψαν. Άρα πώς ήταν δυνατόν να μην αποφανθούν, αφού είπατε προηγουμένως, γιατί είπατε ότι λέω αντίθετα. Είπα να μην με διακόψετε. Ναι, να μην διακόψετε. Λοιπόν, δεν είναι η Εκκλησία η οποία κάνει λανθασμένες συνόδους. Ήταν αυτοκράτορες που συνεκάλεσαν λανθασμένες συνόδους και ήταν και κακοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας οι οποίοι συνεκρότησαν εσφαλμένες συνόδους. Η Εκκλησία, όταν λέμε, εννοούμε το σύνολο των πιστών, κλήρου και λαού. Η Εκκλησία, η συνείδηση της Εκκλησίας απεδοκίμασε τις εσφαλμένες συνόδους. Άρα τώρα λέτε αυτά που είπα εγώ. Και μόνον 7. Μα αυτά εγώ σας είπα προηγουμένως. Παραδέχεστε εσείς τις 7. Κοιτάξτε, εγώ το σύμβολο της πίστεως. Όχι, δεν σας ρώτησα για το σύμβολο. Προσέξτε, ό,τι ρωτώ θα απαντάτε. Ναι. Παραδέχεστε και τις 7 οικομενικές συνόδους. Να τα δούμε κατά θέματα. Δηλαδή, ποια θέματα πήγουν. Σας απαντάω. Ποια θέματα. Δεν θυμάμαι όλα τα θέματα. Όλα τα θέματα των 7. Για πέστε τα να σας πω. Σας ερωτώ. Σε όλα τα θέματα πίστεως, εάν αποφαίνεται καλώς ένα σύνολο χριστιανών, τότε είναι πραγματική η Εκκλησία. Πάρτε, κύριε Σωτηρόπουλε, την Ελλάδα σήμερα. Τελειώσω, είναι 10 εκατομμύρια. Αν μαζευτούν πόσοι από αυτούς πάνε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είπα, οι πιστοί είπα. Ωραία, πόσοι είναι, 200.000, το ξέρετε. Οι συνειδητοί χριστιανοί αυτοί, 200.000 του κριτήριου. Λέει η εφημερίδα, έβαλε μια στατιστική, 2% των Ελλήνων πάει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Λοιπόν, οι συνειδητοί χριστιανοί είναι λίγοι και ήσαν πάντοτε. Στην εποχή του προφήτου Ηλία, λέει η Παλαιά Διαθήκη, ήσαν μόνο 7.000 οι άνθρωποι του Θεού. Άρα συμφωνούμε. Και που ξέρετε αν δεν είναι Εκκλησία. Λοιπόν, της, το άλλο, και εσείς δεν είναι η δική σας εκκλησία. Γιατί? Να, αμέσως δεν παραδέχεστε τον Μέγα Αθανάσιο ότι είχε αρχήρωση. Μα ή τον παραδεχόμαστε ή δεν τον παραδεχόμαστε. Είναι στον παράδεισο, ας πούμε, ο Μέγας Αθανάσιος. Άλλο Άστη. Θέμα αυτό. Το θέμα είναι η ιεροσύνη δεν τη λέει η Καινή Διαθήκη, αφού τη ρυθμίζει. Δεν και λέει ή να έχουμε ή να μην έχουμε. Δεν να πάμε στην Καινή Διαθήκη. Δεν λέει για ιεροσύνη, τίποτα. Εγώ επανέρχομαι στο άλλο θέμα που έθιξες, για το αυτόματο διαζύγιο. Ναι. Το αυτόματο διαζύγιο. Μην απαντήσουμε σε αυτό ακόμα. Όχι, όχι, μην απαντήσουμε σε αυτό. Παρακαλώ πολύ. Να απευθυνθούμε και μπορεί να δημιουργηθούν στους τηλεθεατές. Δεν το κρατάω. Και εσείς να το ξεχάσετε, το θυμάμαι εγώ. Θα απαντήσω εγώ, κύριε Ζωτρούπα. Μην στεναχωριέστε. Δεν είστε μόνος εσείς εδώ, όπως και δεν είναι και ο κύριος Γιάννης μόνος. Και εσείς, κύριε Γιάννη, κάποια στιγμή αν θέλει να κάνει κάποιο ρόλο, να κάνει. Μην μείνετε απαθή. Συγγνώμη που πήρατε. Επειδή θέλω και του κύριου Γιώργα. Εγώ και εγώ να πω μερικά πράγματα. Έτσι εδώ συμμετέχουμε όλοι. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τα οποία κρατήστε παρακαλώ, κύριε Γιάννη, αυτά τα οποία θα πει για να μπορέσετε μετά. Θα σας ακούσετε και δικό μου ερώτημα μετά. Παραδέχτηκε ο κύριος Ρούς ότι οι επίσκοποι οι οποίοι συνεκρόσαν την πρώτη και δεύτερη οικουμενική. Πιο δυνατά παρακαλώ, κύριε. Παραδέχτηκε ο κύριος Ρούς ότι οι επίσκοποι οι οποίοι συνεκρόσαν την πρώτη και δεύτερη οικουμενική σύνοδο ανήκαν στη Γνησία Εκκλησία. Δεν έχει σημασία αν την ονομάσουμε Ορθόδοξη και λοιπά. Δεν έχει ούτε τον όρο Ορθόδοξη ούτε Αποστολική. Απλώς ήταν η Γνησία. Και λέει στη συνέχεια είπε ότι δεν είναι κακό αν και σε μερικά δεν συμφωνούσαν την Αγία Γραφή. Ελέγχθη από τον κύριο Ρούς, νομίζω έτσι. Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Το έχω γράψει. Είπα ότι υπάρχει περίπτωση όπως και στην πρώτη Χριστιανική Εκκλησία σε ορισμένα σημεία είχαν τα κοινά βία πρώτα. Σε θέματα πίστεως. Σε θέματα πίστεως όχι. Όχι τυπικό. Είναι αίρεσες τότε. Όχι σε θέματα πίστεως. Σε θέματα πίστεως. Για θέματα πίστεως μιλάμε τώρα. Εντάξει, τότε συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά όπως είδαμε στην Α Τιμόθεο Γ 15, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδρό μας αληθείας. Και αυτή η Εκκλησία, σε ό,τι αποφαίνεται γύρω από θέματα πίστεως, δεν κάνει κανένα απολύτως λάθος. Το λέει διτά και κατηγορηματικά ο Κυριός μας Ιωάννου Γιώτη Σιγματάρ 13. Όταν δε έλθε εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει να σας οδηγήσει, εισπάσαν την αλήθεια. Τι θα πει εισπάσαν? Εισπάσαν σημαίνει σε ολόκληρη την αλήθεια. Που σημαίνει ότι όχι τη μισή. Η γνήσια Εκκλησία, όποια είναι αυτή. Δεν εν μέρη
είναι αλάθητη και εν μέρη λαθεύει, αλλά ό,τι διδάσκει, ό,τι αποφαίνεται σε σύνοδο όπως ήταν αυτά τα θέματα, είναι αλάθητες οι αποφάσεις. Σημειώσε το παρακαλώ. Σε θέματα πίστεως. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Αθανάσιος, ο Κύριλλος... Όταν λέτε θέματα πίστεως, τι εννοείται, για να το σημειώσω. Όλες οι επιμέρους αλήθειες που απαρτίζουν την άπαξ παραδοθή σας στους Αγίους. Παραδείγματος χάρη το διαζύγιο που είπα, είναι μέσα. Το διαζύγιο είναι μέσα. Μην με διαπροσωπείτε. Εάν, παράδειγμα σας φέρνω, εάν ο Άρτος είναι απλά σύμβολο της θυσίας του Κύριου, είναι όντως μεταβάτη σε σώμα και με Κύριο. Εάν έχουμε δύο ιεροσύνης, τη γενική ή την ειδική. Λοιπόν, δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να λέμε ότι αυτή η σύνοδος όντως ορθοτόμησε το λόγο της Ελθείας και ανήκει στη γνήσια Εκκλησία, την οποία οδηγεί αλάθητα το Άγιο Πνεύμα και που είναι ο στήλος και το ιδρύμα της Ελθείας, και από την άλλη να λέμε, όχι, Χρυσόστομε, Κύριλε, Άγιε Νικόλα, στα έργα που έχετε που λέτε για ιεροσύνη, για σώμα και αίμα Κυρίου, για εξομολόγηση, εδώ δεν μας τα λέτε καλά. Θα πάμε στη γραφή. Τη γραφή δηλαδή όπως θέλουμε να την ερμηνεύσουμε ο καθένας κατά το δοκούν. Αυτό όμως είναι σε αντίθετο με αυτά που λέει η Γεγραφή. Ότι ο στήλος και το ιδρύμα είναι η Εκκλησία και οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα σε ολόκληρη την αλήθεια. Και όχι τα άτομα που υποτίθεται ότι έχουν Άγιο Πνεύμα κλπ. Παράδειγμα λέω. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Γιώγας προσπαθεί και ο κύριος βέβαια και εσείς από ό,τι καταλαβαίνετε. Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, προσπαθείτε δηλαδή να συστήσετε αυτή τη στιγμή, όπως είπε από την αρχή και ο Γιάννης, προσπαθείτε να συστήσετε τελικά αυτούς που έζησαν το 400 και ακόμα δεν έχουμε πιάσει να δούμε ένα θέμα από αυτά που έχει σήμερα η Εκκλησία Πεντηκοστής και η Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε ένα θέμα δεν πιάσαμε, να δούμε τέλος πάντων, βάσει, αφού πιστεύετε την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή, όπως την έχουμε. Δηλαδή τόσο ανερμήνευτη είναι που πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε κάποιον άλλο. Θα σας πω γιατί, πολύ ωραία κύριε Γιάννη Ρούσο. Ακούστε γιατί. Είπατε προηγουμένως, γιατί εγώ θυμάμαι τι λέτε. Ναι. Έχουμε και αυτό το καλό. Πήρα και εγώ μια φορά μετά από τόσα χρόνια από την Αγία Γραφή και έγινε άνθρωπος του Θεού. Ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρετε πόσοι ομοιάζουν προς εσάς ανά τον κόσμο που πήραν την Αγία Γραφή και όλοι εσώθησαν κατά αυτούς και σήμερα έχουμε 2.000 εκκλησίες. Και σας ρωτώ, γιατί να έχετε εσείς την αλήθεια και να μην την έχουν οι άλλοι? Κοιτάξτε, θα σας πω γιατί. Ο Χριστός έδωσε ορισμένα δείγματα. Και σε εκείνους έδωσε. Παραδείγματος χάρη είναι αναγέννηση, ξέρετε αν πιστεύουν οι μάρτυρες. Τυχοέ, ξέρετε, τυχοέ. Μια στιγμή, σας ρωτάω αυτό. Αναγέννηση, ξέρετε αν πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πιστεύουν άλλοι όμως. Όχι, αυτό το συγκεκριμένο πιστεύουν. Για τους 144.000. Συνεπώς λένε ότι όταν πριν από το 1930, γιατί και εκείνοι κάτι τέτοιο κάνουν, όπως λέτε και εσείς, ξέρετε τι κάνουνε. Λένε ότι υπάρχουν ένα κυβερνό σώμα στην Αμερική και τρώνε μασημένη τροφή. Δεν κοιτάζει, η Αγία Γραφή το λέει. Έχουν την Αγία Γραφή. Δεύτερο. Δηλαδή εσείς την ερμηνεύετε, καλύτερα από όλους. Εμείς δεν την ερμηνεύουμε, αλλά αυτό που λέει το δεχόμαστε. Οι άλλοι τι κάνουν? Οι άλλοι λένε, όσοι γίνανε από το 1931 παραδείγματος χάρη και μετά, απαγορεύεται να αναγεννηθούν. Απαγορεύεται να πάρουν μέρος στην Αγία Κοινωνία και σας λέω πού το λέει η Γραφή. Εάν βασιζόντουσαν κάτι τέτοιο όπως κάνετε και εσείς, λένε, εσείς λέτε, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Κύριλλος το 500, το 600, η Βουλή των Ελλήνων το 1970. Έκανε το αυτόματο διαζύγιο και αφήνουμε το λόγο του Θεού και λέει ο Χριστός ότι ο λόγος μου θα σας κρίνει. Μα εδώ πάλι έρχεστε και μου λέτε το λόγο του Θεού. Ναι. Και σας είπαμε από την αρχή ότι αυτός ο λόγος του Θεού, ναι, που γεννηθήκατε στην Ελλάδα, καταξιωθήκατε να είστε από Ελληνίδα μητέρα και πατέρα από ό,τι φαντάζομαι, ήρθε στα χέρια σας μέσα από εκείνη την σύνοδο η οποία πιστοποίησε για την εγκυρότητα που εσείς κρατάτε σήμερα και έρχεστε. Ωραία. Να μου πείτε. Το δεύτερο. Πάμε όμως τώρα δεύτερο. Πάμε σε αυτό. Μου είπατε λοιπόν κάποια στιγμή, συγγνώμη, κάποια στιγμή, προσέξτε, εγώ μένω στα λεγόμενα σας. Είπατε ότι κάποια στιγμή εσείς πήρατε την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη και ανακαλύψατε αυτό που ανακαλύψετε που για εσάς είναι η Ορθή Εκκλησία. Θα σας ρωτήσω το εξής. Πριν ανακαλύψετε κατά το δικό σας τρόπο την Εκκλησία του Χριστού, δεν ξέρω πού είσαστε. Η μητέρα σας είναι Ορθόδοξη? Ναι. Είναι Ορθόδοξη. Το γνωρίζω, αλλά σας ρώτησα έτσι για να δω. Πώς το ξέρετε? Το έχω πάρει στις πληροφορίες μου. Έτσι. Δεν ξέρω ότι και ο αδερφός σας έχει άλλο δόγμα. Ναι. Είναι έτσι, δεν είναι? Όχι, λάθος κάνετε. Λάθος. Είναι αναγεννημένος κι αυτός. Ξέρω ότι στην οικογένειά σας έχετε τρεις διαφορετικές σχετικές προσεγγίσεις. Η μητέρα μου είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, εσείς στην Εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και αναγεννήθηκε κι αυτός. Στην Ορθόδοξη ήταν ψάλτης, αναγεννήθηκε και έφυγε από τον κόσμο αυτό με τον Χριστό μαζί.
Και με την ευκαιρία αυτή, όπως σας είπα, βέβαια εσείς... Δεν είναι αποκλειστικό προσωπικά, απλώς έτσι το έδειξα. Εσείς βέβαια μας παρουσιάζετε, ας πούμε τώρα εδώ, όπως είπατε, σαν αιρετικούς και τα λοιπά. Πλην όμως, από δική μας πλευρά, εμείς την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη βλέπουμε εχθρικά, όπως εσείς νομίζετε. Όχι εχθρικά, ούτε μια στιγμή. Αντιπαράθεση. Δεδομένου ότι ο προπάπος μου ήταν παπάς και ο πατέρας μου, όπως σας είπα, ήταν ψάλτης, και δεν μπορώ να απορρίψω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρωτοπήρα την ευσέβεια, ας πούμε, και την εξήτηση του Θεού. Αυτό δεν το αναγνωρίζω και δεν μπορώ να το απορρίψω. Πλην όμως, όπως σας είπα, μετά όταν έβαλα την Καινή Διαθήκη κάτω και τη σύγκρινα, σήμερα η μητέρα μου συνεχίζει να παραμένει στην Ορθόδοξη Γιατί Εκκλησία. Γιατί σας ρωτήσω, θα συνεχίσω. Και μάλιστα τώρα χτίζει μια εκκλησία, τον Άγιο Νικόλαο, ξέρω ότι είναι ευσεβής, στο νησί και πολύ που καταγόμαστε. Το ξέρω αυτό, μη στεναχωρείτε. Στη Σαντορίνη. Έχω τις πληροφορίες. Λοιπόν, ξέρω ότι πολύ ευσεβής η μητέρα σας. Λοιπόν, και πίσω στεναχωριέται με αυτό. Όχι, δεν στεναχωριέται. Διότι ένα είναι ο Χριστός. Δηλαδή τώρα, όσο και να προσπαθήσουμε να τον παρουσιάσουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν είναι. Μια ερώτηση. Ένας είναι. Μια ερώτηση. Όταν λοιπόν ανακαλύψατε την αλήθεια, θέλω παρακαλώ συγχωρέστε με, καλά τα θεολογικά, αλλά καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πιο απλά. Όταν ανακαλύψατε την αλήθεια, πού είδατε ότι πρέπει να ενταχθείτε, πώς το ανακάλυψατε. Καλά, αυτό ήταν μια προσωπική φώτιση και καταλάβατε ότι εσείς έχετε από το φωτισμό του Θεού για να ερμηνεύσετε σωστά την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Πώς ξαφνικά ανακαλύψατε ότι πρέπει να ενταχθείτε με κάποιους άλλους, οι οποίοι και αυτοί έχουν τον ίδιο φωτισμό. Κοιτάξτε, έχει σημασία το νόημα, θα σα πάω πίσω μετά. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, αλλά δεν το σκέφτηκα όπως το φαντάζεστε εσείς. Ρωτάω, δεν δηλαδή, ξέρω, το σκέφτηκα. Δεν πήρα την Καινή Διαθήκη και να πω τώρα σε ποια εκκλησία να ενταχθώ. Μισό λεπτό, μην απαντήσω ακόμα, παρακαλώ. Πάμε για ήρμα στον κύριο Ρούσο για την αναγέννησή του. Θα είστε σύντομος, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που θα μπουν στην καρδιά των ερωτημάτων. Πώς αναγεννηθήκατε, σας είχα θέσει εκείνο το ερώτημα, βάσει της περιγραφής που μας είχατε πει προηγουμένως. Παρακαλώ. Ναι. Όπως σας είπα πριν διακόψουμε, δεν το θεωρώ ότι εντάχθηκα στην Εκκλησία Πεντηκοστής, ότι έφυγα από τον Παναθηναϊκό και πήγα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή από την Ορθόδοξη έφυγα και πήγα στην Πεντηκοστή. Όπως σας είπα, από μικρό παιδί ζούσα σε μια θρησκευτική οικογένεια και ο πατέρας μου ήταν ψάλτης, η μητέρα μου πολύ θρησκευόμενη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εγώ ίδιος παπαδάκι είχα πάει. Αλλά όταν έφτασα 15 ετών, μετά ξέφυγα από τον Θεό και από τον Χριστό. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Έπεσα μέσα στην αμαρτία. Και όταν έφτασα σε ηλικία 21 έτους, είχα αποφασίσει να αυτοκτονήσω. Γιατί έψαχνα να βρω αγάπη και δεν τη βρήκα. Τότε ο πατέρας μου είχε δώσει, όντας ψάλτης, όπως σας είπα, μια Καινή Διαθήκη, την οποία την πήρα και την ερεύνησα. Και όταν έφτασα στο σημείο εκεί που λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, δέχτηκα το Χριστό σαν σωτήρα μέσα στην καρδιά μου, πρόσωπο δέχτηκα. Δεν έφυγα από ένα δόγμα να πάω σε άλλο, από μια θρησκεία να πάω σε μια άλλη θρησκεία. Είπα, Κύριε, σέβομαι αυτό το λόγο σου, θα σε ακολουθήσω. Αναγεννήθηκα, έλαβα αυτό που είπε ο Χριστός στην αναγέννηση και μετά καθώς διάβαζα που λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είπε: Εγώ σας βαπτίζω μέσα στο νερό. Και ο πίσω μου ερχόμενος, του οποίου δεν είμαι άξιος να σκύψω να λύσω το λουρί των υποδημάτων, θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Ενώ προσευχόμουν, έλαβα αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος πλέον το 1966 και από τότε έδωσα όλη την καρδιά μου στον Χριστό. Και επειδή αυτό είναι ένα δείγμα που η Εκκλησία της Πεντηκοστής το βλέπω να συμβαίνει. Πώς βρήκατε τους άλλους που σας ρώτησα. Ναι, μετά έψαχνα να βρω μια εκκλησία, επειδή τότε σπούδασα στη βιομηχανική στον Πειραιά, ήταν μια Ευαγγελική Εκκλησία δίπλα. Παρακολούθησα την Ευαγγελική Εκκλησία αυτή και το βάπτισμα αυτό του Αγίου Πνεύματος το έλαβα εκεί. Και μετά στη συνέχεια ήθελα να βρω μια εκκλησία η οποία να μοιάζει με το Ευαγγέλιο. Να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιον, να έχουν την αναγέννηση, να είναι απλοί χριστιανοί όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Και κατέληξα στο συμπέρασμα, αφού διάβασα την Καινή Διαθήκη, βέβαια εξέτασα και άλλες θρησκείες, τον Βουδισμό και τον Μομεθανισμό, και είδα ότι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, κατά την άποψή μου βέβαια, έτσι σέβομαι και τη δική σας άποψη, ότι μοιάζει περισσότερο στην Καινή Διαθήκη. Έκτοτε ο Χριστός με βοήθησε στην υπηρεσία που εργαζόμουν τη Μετάξη Προμηθειών της ΔΕΗ και μετά που διευθυντής μελετών στη ΔΕΗ, με βοήθησε στις δυσκολίες, στα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισα, ο Χριστός, και πιστεύω στο Χριστό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι όσοι είναι στην Εκκλησία Πεντηκοστής θα πάνε στον Παράδεισο και όσοι είναι στην Ορθόδοξη θα πάνε στην κόλαση. Μια άλλη ακόμα ερώτηση πάνω σε αυτό και θα κλείσουμε, δεν θέλω να πλατιάσετε. Και θα σας ρωτήσω μετά κάτι άλλο πριν να πάω στον κύριο Σετρόπουλο. Γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο, θα δούμε αν θα το δεχτούμε. Έτσι θα το κρίνετε όλοι σας. Δεν μπορώ εγώ, θέλετε να το δεχτώ. Θα σας πω από ποιο που είναι. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω εξής. Αν είχατε γεννηθεί 300 χρόνια, κύριε Ρούσο, πριν,
Μας είπατε πολύ ωραία ότι αναγεννηθήκατε και βρήκατε κάποιους ανθρώπους όπως σας κρίνατε στην Εκκλησία της Πεντηκοστής. Στον ελλαδικό χώρο, αν είχατε γεννηθεί πάλι από μια άλλη μητέρα Ελληνίδα, είστε επί Τουρκοκρατίας. Μπορείτε να μου πείτε κατά τα ιστορικά γεγονότα πού θα πηγαίνατε? Κοιτάξτε, για να. Παρακαλώ πολύ, αν έχει καλοσύνη, θα περιμένω λίγα τηλέφωνο γιατί θα δούμε αν θα το δεχτούν οι καλεσμένοι. Γιατί δεν μπορώ εγώ αφαίρετα. Αυτή είναι η ερώτηση. Μάλιστα. Όχι. Το τηλέφωνο θα δούμε από ποιον, θα σας πω μετά ποιον είναι. Όχι, αυτή είναι η ερώτηση του τηλεφωνήματος. Η δική μου. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, εγώ την εμπειρία μου αυτή της αναγέννησης και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος που η Ορθόδοξη Εκκλησία το πιστεύει, διότι λέει είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα πουράνιο, δεν το έλαβα στην Εκκλησία της Πεντηκοστής. Συνεπώς, αν ήμουν 300 χρόνια πριν, πιστεύω ότι εφόσον πιστεύω την Καινή Διαθήκη και τον Χριστό που είναι ο ίδιος και δεν αλλάζει, θα το λάμβανα και τότε. Ναι, αλλά θα είστε μόνος σας όμως. Διότι δεν θα υπήρχαν άνθρωποι ή τουλάχιστον ιστορικά δεν μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι σε συγκεκριμένη εποχή εκείνη, προσέξτε, σας λέω, είναι κρίσιμο το ερώτημα. Καταλαβαίνω τι θέλετε. Θα στριμώξω όσο μπορώ. Ευχαριστώ. Το λέω, είμαι ειλικρινής. Ναι. Αυτή είναι η πρόθεσή μου άλλωστε. Ναι. Λοιπόν, δεν το κρύβουμε. Εάν λοιπόν είχατε γεννήσει πριν 300 χρόνια, έστω αν δεχτούμε την αναγέννησή σας, ιστορικά τουλάχιστον, αν θέλετε, μπορώ να σας ανατρέξω σε οποιαδήποτε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής εκείνη, δεν υπήρξαν άλλοι. Δεν υπήρχε άλλη εκκλησία τουλάχιστον σε ολόκληρο το Βαλκανικό χώρο πριν της Ορθοδόξης Εκκλησίας, πριν των Καθολικών στη Δύση και πριν των κινημάτων εκείνων στη Δύση. Μιλάμε για την ελλαδική, για τον ελλαδικό χώρο. Εάν πράγματι είχατε αναγεννηθεί, πού θα υπήρχαν εκείνοι οι ομοειδεάτες του χώρου αυτό που εκφράζεται πριν. Κουτρουμπέλη, άνθρωποι οι οποίοι να πιστεύουν σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, υπήρχαν όλες τις εποχές. Αλλά η ιστορία, σήμερα παραδείγματος χάρη, δεν γράφει την ιστορία της Εκκλησίας Πεντηκοστής της Ελλάδος, διότι βεβαίως είναι μία μειονότητα. Γράφει την ιστορία της επίσημης Ορθοδοξίας. Μια στιγμή, να τελειώσω. Γράφει την επίσημη ιστορία των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Δεν γράφει την ιστορία των που είμαστε εμείς, ας πούμε, μερικές χιλιάδες εδώ στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Στη Σουηδία όμως, που επίσημη εκκλησία είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, εκεί αναφέρεται η ιστορία της Εκκλησίας Πεντηκοστής. Συνεπώς, αν ήταν πριν 300 χρόνια, δηλαδή εσείς λέτε ότι δεν θα αναγεννιόμουν πριν 300 χρόνια, δεν υπήρχε ο Χριστός. Σε προσωπικό επίπεδο, όπως το διευκρινίζετε και το ορίζετε, εγώ θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως ότι τουλάχιστον ιστορικά, διότι είστε ακριβείς, έχω στοιχεία, μπορώ να το τεκμηρώσω αυτό. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε μαρτυρίες από Άγγλους της εποχής εκείνης. Έχουμε από Βαλκανικούς ιστορικούς, έχουμε και από Έλληνες ιστορικούς, ακριβώς και τις μειονότητες και τον αριθμό και το θρήσκευμα. Είτε Αρμένιδες, είτε άλλες προσμίξεις. Ακόμα και το που ήταν, γιατί μην ξεχνάμε. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι δεν θα μπορούσα να αναγεννηθώ πριν 300 χρόνια. Δεν καταλάβατε τι σας είπα. Τι θέλετε να πείτε. Θα μπορούσατε σε επίπεδο προσωπικό, ναι, όπως το διευκρινίσατε. Σαν εκκλησία όμως, ως μέλος της Εκκλησίας Πεντηκοστής, δεν θα μπορούσατε να είστε και να θέλατε, γιατί δεν υπήρχε στον ελλαδικό χώρο και στον βαλκανικό χώρο. Πώς το ξέρετε εσείς ότι δεν υπήρχε? Τουλάχιστον αν διαβάσετε ορισμένους που τους. Φέρτε μου ένα ιστορικό κείμενο. Εγώ θα ανακαλέσω ένα ιστορικό κείμενο. Ο Αδαμάντιος Κοραής. Μάλιστα. Ξέρετε τι έλεγε? Παρακαλώ. Μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Ο Αδαμάντιος Κοραής όμως. Ναι, το ξέρετε αυτό. Ο Αδαμάντιος Κοραής. Ο Αδαμάντιος Κοραής και όλοι. Εγώ δεν σας είπα ότι η Εκκλησία της Πεντηκοστής σώζει. Παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ σας είπα ότι ο Χριστός σώζει. Εάν σας έλεγα ότι ξέρετε, για να σωθείς πρέπει να πας στην Εκκλησία. Κύριε, παρακαλώ, δεν θέλω να μου ξεφύγει. Την Εκκλησία στην οποία ανήκει. Δεν θέλω να μου ξεφύγει, παρακαλώ. Αυτό είναι. Αυτό στριμώξατε. Αυτό είναι. Λέτε εδώ και 300 χρόνια που δεν υπήρχε Εκκλησία της Πεντηκοστής, που θα πηγαίνει. Εγώ αναγκάζετε τώρα και αρνείτε την Εκκλησία στην οποία ανήκει. Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι δικό σας. Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Εγώ σας είπα. Εδώ και 300 χρόνια. Εγώ δεν είπα. Σε ποια εκκλησία θα είχατε ενταχθεί? Διευκρίνησα στον κύριο Κουτρουμπέλη ότι όταν σώθηκα, δεν σώθηκα στην Εκκλησία Πεντηκοστής. Πριν πάω στην Εκκλησία Πεντηκοστής, αναγεννήθηκα και ακολούθησα τον Χριστό. Αυτό το είπα. Να παρέμβει και λίγο ο κύριος Γιάννης. Ναι, να ακούσω. Και εγώ. Μην στεναχωρήσετε. Παρακαλώ. Τι λέει ο Χριστός? Ο Χριστός. Το ξέρω τι λέει, απλώς το Ευαγγέλιο. Αν δύο ή τρεις είναι ηγμένοι στο όνομά του, εκεί είναι και αυτός. Και εκεί είναι η Εκκλησία λοιπόν. Λοιπόν, Άρα λοιπόν, αυτή η ερώτηση που λέτε δεν υφίσταται. Αυτό να το εξηγήσω. Ναι. Εάν είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά του, σημαίνει αν πιστεύουν σωστά.
Ναι, είναι ο Χριστός εκεί. Λοιπόν, εάν πιστεύουν σωστά, εκεί. Τότε είναι ο Χριστός εκεί. Αλλιώς είναι ο διάβολος. Όχι, αγαπητέ μου, δεν είναι ο Χριστός, γιατί θα σε απαντήσω εγώ. Ναι. Γιατί, ναι. Γιατί ναι. Και ακούστε, και χιλιαστέ είναι δεκάδες συνηγμένοι στον νόμο του Χριστού. Μισό λεπτό. Ακούστε με. Δεν θέλετε απάντηση. Πρέπει να πιστεύουν σωστά. Όχι, μου είπατε, εάν λέτε είναι δύο και τρεις συνηγμένοι. Ακούστε, θέλετε απάντηση. Σας λέω ότι όλοι αυτοί που έχουν την πασπερμία των 2.000 εκκλησιών είναι συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού. Αλλά όχι όμως ορθώς συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν κρίνετε εσείς, κύριε Κουτρουμπέλη. Μα γι' αυτό λέμε. Έχουμε. Ακούστε λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να. Δεν έχετε το απόλυτο της γνώσης. Βεβαίως δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να το κρίνω. Μπορώ όμως. Προσέχετε, αγαπητέ μου. Δεν μου λέτε δίκιο. Δεν μπορώ να το κρίνω. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ότι είναι και εκεί. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν συγκεντρώνονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για πες βεβαίως. Αυτό. Λάθος κάνετε. Βεβαίως. Και εφόσον ξέρετε και είστε βεβαίως. Και που έχετε βρεθεί, θα έπρεπε να ξέρετε ότι δεν συγκεντρώνονται στο όνομα του Ιησού προσέχτε. Χριστού. Προσέχτε. Αλλά συγκεντρώνονται στο όνομα του Ιεχωβά. Και δεύτερον. Μια στιγμή. Και δεύτερον. Ξέρετε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Μια στιγμή. Συνεπώς πώς το λέτε ότι. Όχι, δεν πιάνω, απαντάω. Και κάτι άλλο. Είπατε προηγουμένως, όχι, για τα 300 χρόνια. Για τα 300 χρόνια πάνω στο θέμα μας. Είπατε πριν 300 χρόνια. Δεν θέλω να μένω την εποχή που παρακολουθούν χιλιάδες και μυριάδες άνθρωποι. Αλλά δεν είναι σωστό να με διακόψετε. Δεν θέλω να μένουν κενά, κύριε Ρούσο. Δεν ολοκλήρωσε για να. Μια στιγμή να τελειώσω και. Ένα θέμα, η γραφή λέει κατά τάξη και ευσχημόνους γενναίων. Τα 300 χρόνια απαντάω. Είπατε ένα θέμα και δεν θα φεύγετε. Είπατε αναγεννηθήκατε. Μια στιγμή. Το 300 χρόνια για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Ωραία. Τα 300 χρόνια πριν. Στην εποχή του Χριστού ήταν και μια ομάδα λίγο πιο πέρα. Οι οποίοι κάνανε θαύματα. Και την ώρα που κάνανε τα θαύματα πάνε οι Απόστολοι στον Χριστό. Θα το θυμάστε αφού είστε μελετητής των γραφών. Λέει ότι κύριε είναι και μερικοί άλλοι εδώ πέρα. Όχι ένας. Θα το βρούμε. Να το βρει ένα. Λέει ότι ήταν και κάτι άλλο. Οι οποίοι αυτοί δεν ακολουθούσαν. Όχι, και λέει ο Χριστός. Όποιος τώρα κύριε, θα το βρω. Κύριε Ρούσο, όχι. Παρακαλώ. Σταματάμε τη συζήτηση, βρέστε το. Με όλη την ησυχία σας. Εδώ κυριολεκτούμε. Τι θέλω να πω σε αυτό. Ότι να το βρείτε. Θα το βρω. Θα το βρω. Μα τώρα μην με βάζετε σε κανάλι. Όχι, παρακαλώ. Μην βάλουμε στο. Έστω και ένα να ήταν. Γιατί με ρώτησε. Όχι, δεν το δέχομαι ότι ήταν. Μα βρέστε το παρακαλώ. Θα καθαφάω τώρα λίγο ώρα. Και κύριε Γιάννη, παρακαλώ. Μια και βοηθάτε τη συζήτηση. Είδαμε την ΑΕΤ το όνομα τη σου εκβάλλοντα δαιμόνια. Ωραία. Θα ακολουθεί η μήνυμα. Έτσι μπορεί να το πει. Διάβασε το πώ είναι. Τινά. Θα το δούμε. Τινά ή τινέ. Τινά, είδαμε τινά. Είδαμε κάποιον. Ωραία. Εγώ λοιπόν. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό. Διότι εσεί είπατε ότι ήμουν μόνο μου πριν 300 χρόνια. Ένα ρόλο. Λοιπόν, και λέει εδώ ότι ήταν ένα όπω λέει. Εγώ νομίζω ότι είναι τινέ. Μακάρι να κάνω λάθο και να έχει δίκιο ο κύριο Σωτηρόπουλο. Αυτό ο ένα έκανε θαύματα. Και δεν ήταν με τους άλλους μαζί. Μάλιστα. Και λένε οι Απόστολοι να πάμε να τον σταματήσουμε. Ή να πάμε να τον σταματήσουμε αν είναι όπως το είχα κλάβει εγώ. Και ο Χριστός είπε όχι. Όποιος δεν είναι εναντίον μου είναι υπέρ εμού. Πώς δηλαδή. Ο αιρετικός όμως είναι εναντίον του Χριστού. Ποιος είναι από τους δύο μας αιρετικός. Αυτό τα εξετάσουμε. Αυτό εξετάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι αιρετικός. Ότι είμαι ορθοδοξότατος. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να πριν θα πάρει το λόγο ο κύριος Σωτηρόπουλος, θα βρείτε το χωρίο σας. Έχουμε μία γραμμή από πύργο. Είναι κάποιος ιερέας. Θέλετε να παρέμβει ή να μην παρέμβει. Εσείς θα μου το πείτε. Εάν θα μου δώσετε την ευκαιρία να απαντήσω, φυσικά, να παρέμβει. Φυσικά, αλλά σημειώστε. Μισό λεπτό. Θα κάνει το ερώτημα αυτά που θα πει. Σημειώστε τα παρακαλώ. Ναι. Θα σα δώσω μετά χρόνο να βρείτε. Θα απαντήσετε μετά από τον κύριο Σωτηρόπουλο. Δηλαδή θα απαντήσει ο κύριος Σωτηρόπουλος και μετά όχι, έχω την ερώτηση. Θα πει ο κύριος Σωτηρόπουλος, θα γράψει και το τι θέλει ο κύριος Σωτηρόπουλος και θα απαντήσει και στα δύο. Ή θέλετε κύριο Σωτηρόπουλο να απαντήσει πρώτα στον ιερέα. Ας απαντήσει πρώτα. Ωραία. Στον ιερέα. Να είναι, έτσι είναι και το σωστό. Και όπως. Λοιπόν, παρακαλώ να έχουμε τη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Αν είναι από τον πατήρ Ευστάθιο, παρακαλώ να δεχτούμε τηλέφωνο. Εάν δεν είναι από τον πατήρ Ευστάθιο, δεν θα δεχτούμε από λαϊκό τηλέφωνο. Μ' ακούτε? Έχει κλείσει. Λοιπόν, γιατί με είχε παρακαλέσει αν μπορεί να παρέμβει. Γιατί μόνο από ιερέα, επειδή ακριβώς είναι κληρικός. Όχι από λαϊκό, διότι όλοι οι λαϊκοί θα θέλουν να εκφράσουν και από το χώρο σας και από το χώρο μας και από όλους τους χώρους. Έτσι, δεν είναι αδιανόητο. Και εσείς θα την αδειά σας, έτσι δεν είναι. Ναι, εγώ θέλω, δεν έχω να απαντήσω. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε. Ναι, παρακαλώ.
Καλησπέρα κύριε Κουτουμπέλη. Ευλογείτε, τι κάνετε. Με ακούτε. Μάλιστα. Είναι, είναι εκκλησιαστικό συνήγορο, πρεσβύτερο τη Μητροπόλεω Πύργου. Μάλιστα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Κύριε Κουτουμπέλη, πρώτα μία παρατήρηση με όλο το σεβασμό. Βεβαίως. Να μην λέμε αρχιεπίσκοπος, αρχιερέας, δεσπότης, να λέμε επίσκοπος, πρεσβύτερος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, διάκονος, για να μην δίνουμε την ευκαιρία να αντιλέγουν και να φαίνονται ότι κάτι λένε οι αδελφοί εκεί. Ας τους πούμε έτσι. Αυτό προς τον κύριο Σωτηρόπουλο περισσότερο, με τον οποίο πολύ σέβομαι. Παραδέχονται οι επίσκοπο, πρεσβύτερο, αλλά τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο δεν τον παραδέχονται ως αρχιερέα και ιερέα. Γι' αυτό ναι, κοιτάξτε, εμείς να μιλάμε. Ιερεύς και ιερεύς. Κύριε Σωτηρόπουλο, να μιλάμε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς της γραφής. Να μιλάμε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς της γραφής για να μην τους δίνουμε αντίλογο. Και μας τρώνε την ώρα. Γιατί πρέπει να μπούμε σε θέματα πιο σοβαρά. Το θέμα της ιεροσύνης, της ειδικής ιεροσύνης είναι βασικό. Διότι αν υπάρχει ιεροσύνη ειδική, υπάρχουν και μυστήρια, υπάρχει και μεταβίβαση της χάριτος και σωτηρία. Βεβαίως θα το πω στη συνέχεια, αφού υπάρχει θυσιαστήριο, θα υπάρχει και ιερατείο. Αυτό είναι έμεσα. Θα το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, μετά, ως προς το θέμα της Εκκλησίας, νομίζω δόθηκε απάντηση. Αυτοί μοιάζουν σαν την Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Αποστολική Εκκλησία. Να μην το μακρηγορήσουμε το θέμα περισσότερο. Μάλιστα. Στον ήπιο βαπτισμό. Ναι. Το λέει η Γραφή. Λοιπόν, εντάξει πάλι. Σε αντίθεση με την περιτομή. Ναι. Η περιτομή πότε γινότανε. Στην 8η ημέρα. Ωραία. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία σε αυτό το θέμα. Στα διαζύγια. Τα διαζύγια για τη σκληροκαρδία τα δίνει η Εκκλησία, μάλιστα στο δεύτερο και τον τρίτο γάμο. Ταυτόχρονα με το μυστήριο δίνει και τιμωρία. Η Εκκλησία δεν εγκρίνει τέτοια διαζύγια. Λοιπόν, επίσης, η Εκκλησία λέει ότι βαφτίστηκε ο κύριος εκεί. Δεν εγκρίνει τέτοια διαζύγια. Τα εγκρίνουν οι πολιτικοί και μερικοί ανάξιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Κύριε Σωτηρόπουλε, η Εκκλησία μετά το βάπτισμα βάζει και κανόνα που σημαίνει σε τιμωρώ. Για τη σκληροκαρδία στο δίνω και ταυτόχρονα σε τιμωρώ. Σου βάζω κανόνα. Για τον κύριο Ρούσο, λέει ότι βαφτίστηκε και κατά αυτόν τον τρόπο αναγεννήθηκε. Άρα μας λέει ψέματα ότι πιστεύει στο σύμβολο της πίστεως που λέει ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Είναι ανακόλουθος. Και έχω αυτή την εμπειρία εδώ, γιατί και εγώ επί ένα χρόνο έκανα με τους πεντηκοστιανούς εδώ και κρατούσαν οι ίδιοι πρακτικά και τη μια μέρα έλεγαν ναι και την άλλη ανακαλούσαν τα προηγούμενα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στα ερωτήματα και εμείς σαν τηλεθεατές θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Πρέπει να απαντήσω. Βεβαίως θα απαντήσω. Ούτε αλλήμον. Να απαντήσω. Καληνύχτα. Σας είπε καληνύχτα. Ναι, ναι. Όχι. Ναι. Καληνύχτα κατά παρένθεση. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν μετέχει. Δεν μετέχει. Έτσι, εμένα φάει τον χρόνο. Ναι. Απλώς έκανε μια παρέμβαση. Ναι. Έχετε όλο τον χρόνο να το απαντήσετε. Θα ακούσει την απάντηση. Έχει δέχτη, δεν την ακούσει. Ναι, να μην κάνουμε διάλογο τώρα, γιατί τότε πλέον να θα απαντήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, εννοώ γιατί δεν παρέμεινε στην γραμμή, να μην παρεξηγηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεβαστέ, κύριε, για όλα αυτά τα οποία είπατε και θα μου επιτρέψετε να σας πω πώς τα βλέπω κι εγώ και πώς τα βλέπει η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Χωρίς να κάνω χαρακτηρισμούς όπως χαρακτηρίσατε στο τέλος, ανακόλουθη κτλ. Όπως το είπατε. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι πρέπει ο κύριος Σωτηρόπουλος να χρησιμοποιήσει τους όρους πρεσβύτερος, επίσκοπος, διάκονος, διότι πράγματι στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται στο προς Εβραίους επιστολή Ζήτα κεφάλαιο, προς Εβραίους Ζήτα 23 έως 25 και προς Εβραίους επιστολή Ιώτα κεφάλαιο 11, απαγορεύει αυστηρός να πει κάποιος ότι έχει ιεροσύνη, ειδική ιεροσύνη. Γενική ιεροσύνη συμφωνούμε με την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουν όλοι. Γιατί ο μόνος ιερεύς ο οποίος υπάρχει στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Μεσσίας του κόσμου στη Νέα Διαθήκη. Και δεν χρειάζεται να πάω μέσω άλλων ιερέων όπως στην Παλαιά Διαθήκη, διότι το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε. Ενώ προηγουμένως ύστατο, όπως εξηγεί εκεί, στην προς Εβραίους θα το ξέρετε πολύ καλά. Συνεπώς, πολύ σωστά, γιατί χρησιμοποιώντας τη λέξη ιερέας και αρχιερέας, δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη τέτοιο πράγμα και έχετε απολύτως δίκιο ότι έτσι πρέπει να
χρησιμοποιήσει ο κύριο Σωτηρόπουλο. Το ότι υπάρχει θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο στην Παλαιά Διαθήκη, πράγματι ο ιερεύς ήταν υποχρεωμένο να υπάρχει, διότι έπρεπε να σφάξει το αρνί ή το μοσχάρι και να κάνει τη θυσία. Μάλιστα, λεγόταν κληρικό, διότι έριχναν κλήρο ποιο θα ήταν εκείνο ο οποίο θα έσφαζε το αρνί ή ποιο θα ήταν εκείνο ο οποίο θα θυμίαζε. Όπω ο πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ο Ζαχαρία, ο οποίο ήταν ιερεύς και λέει έπεσε ο κλήρο αυτόν να θυμιάσει. Εσείς γιατί λέγεστε κληρικός? Σας έκανε, έπεσε κανένας κλήρος? Κάνατε όπως στην Παλαιά Διαθήκη ρίχνανε κλήρο να σφάξετε το αρνί? Ο Χριστός λέει άπαξ σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και εφόσον σταυρώθηκε αυτή η προσφορά του είναι ελεύθερη σε όλους. Και δείξτε μου στην Καινή Διαθήκη που λέει κάποιος από τους Αποστόλους να ήταν ιερεύς. Ο Πέτρος ήταν ιερεύς, ο Παύλος ήταν ιερεύς. Ποιος ήταν ιερεύς στην Καινή Διαθήκη? Μόνο ο Χριστός είναι ιερεύς. Μάλιστα αν είστε σε κηδεία που να είναι Μητροπολίτης, ο οποίος θεωρείται αρχιερεύς, από ό,τι έχω παρακολουθήσει και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, λέει την ώρα που γίνεται η κηδεία, «Θεέ μου, διέ μου, συγχώρησε τον πεθαμένο». Δηλαδή, διαμέσου του Μητροπολίτη να συγχωρέσει τον πεθαμένο. Πού το λέει αυτό η Καινή Διαθήκη? Όταν ο Χριστός λέει ότι δεν υπάρχει στον Άδη ούτε μετάνοια ούτε μπορεί να φύγει, αλλά και ο μόνος, η μόνη οδός, η μόνη αλήθεια, η μόνη ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός. Όσον αφορά για την εκκλησία που είπατε, όπως εξήγησα, είπα ότι μοιάζει, εννοούσα ότι είναι η ίδια εκείνη. Μην παίρνετε από μία λέξη την οποία έφυγα και να πείτε αμέσως ότι πιστεύουμε ότι εκείνη η εκκλησία ήταν η εκκλησία της Πεντηκοστής, όχι για άλλο λόγο ή επειδή εμείς είμαστε στην εκκλησία Πεντηκοστής, αλλά μόνο για το λόγο ότι μοιάζει απόλυτα με εκείνη την εκκλησία. Για τον νηπιοβαπτισμό δεν συζητήσαμε, γιατί εμείς βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει νηπιοβαπτισμός και οποιοδήποτε εγκυκλοπαίδεια του Στεφανίδη, αν διαβάσετε, θα δείτε ότι το νηπιοβάπτισμα άρχισε πολύ μεταγενέστερα. Ακόμα και στο σύμβολο της πίστεως το λέει καθαρά. Και όπως ξέρετε, κάποιος για να μπει στην εκκλησία τους πρώτους αποστολικούς χρόνους έπρεπε οπωσδήποτε να πει το σύμβολο της πίστεως. Αλλά όμως πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία τον νηπιοβαπτισμό να το συζητήσουμε εκτενώς και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Όσον αφορά τα διαζύγια, όπως είπε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, λέει ότι η εκκλησία δεν τα αποδέχεται. Εσείς που είστε ιερές, τα υπογράφετε? Δηλαδή, επειδή το λέει η πολιτεία, θα πρέπει εσείς να πάτε αντίθετα από το λόγο του Θεού. Στο Χριστό τι θα πείτε μεθαύριο? Θα του πείτε, ξέρετε, στη Βουλή των Ελλήνων βγάλαν αυτό το νόμο. Δεν θα σας πει, ποια Βουλή των Ελλήνων? Εγώ είχα το Ευαγγέλιο. Δεν ανοίξε η Βουλή των Ελλήνων το λόγο του Θεού να δει ότι το διαζύγιο εκτός από λόγου πορνεία δεν επιτρέπεται. Και μάλιστα γι' αυτό σήμερα στην πατρίδα μας ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό των διαζυγίων? Ξέρετε πόσες οικογένειες δράματα και καταλήγουν στα ναρκωτικά εξαιτίας των διαζυγίων όλοι αυτοί οι γονείς? Μετά που είπατε ότι τους βάζει κανόνα, ποιος είστε, πού λέει η Αγία Γραφή ότι εσείς θα τους βάλετε κανόνα? Τιμωρία δηλαδή. Ο Χριστός είπε το αίμα του το πλήρωσε για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας και δωρεάν να λάβουμε τη σωτηρία και δωρεάν να τη δώσουμε. Εσείς θα τιμωρήσετε τον αμαρτωλό άνθρωπο? Όπως μου είπε κάποιος που ήρθε στην εκκλησία μας, μου λέει πήγα να ξομολογηθώ και μου είπε ο παπάς επί 2 χρόνια να μην κοινωνήσω, όταν του το είπα αυτό το αμάρτημα που έκανε. Δηλαδή σαν να πάει κάποιος άρρωστος στο γιατρό και να του πει ο γιατρός επί 2 χρόνια δεν θα φας φάρμακα ή ασπιρίνη. Ενώ το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και αν μετανοήσω σήμερα, ο Χριστός με συγχωρεί δωρεάν, όπως το ληστή δεν το έβαλε κανόνα. Του λέει, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και βέβαια το τελευταίο αναφερθήκατε στη δική μου προσωπική βάπτισμα. Τελευταίο είναι αυτό. Ναι, για να μπορούσα να απαντήσω. Ναι, ναι, τελευταίο. Εγώ όταν είπα ότι βαπτίστηκα, αναφέρθηκα στο βάπτισμα όχι του νερού. Βαπτίστηκα και στο νερό, αλλά αναφέρθηκα στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και το είπε και ο Χριστός, όταν έλαβαν το Πνεύμα του Άγιον και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Γι' αυτό το βάπτισμα αναφέρθηκα. Εσείς νομίζω ότι αναφερθήκατε στο ομολογό εν βάπτισμα του νερού. Εκεί αναφέρεται στο νερό. Το έκανα και αυτό, διότι όταν βαπτίστηκα μωρό παιδί, ούτε με ρωτήσανε, ο νονός μου αξιωματικός του ναυτικού ήταν άθεος και όταν μετά πίστεψα στον Χριστό και του μίλησα, με κορόιδευε. Σαν ονός, αλλά και εν πάση περιπτώσει ούτε η Αγιαγραφή νομίζω, θα το εξετάσουμε, ούτε το σύμβολο της πίστεως λέει ο νονός. Λέει ομολογώ εγώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών.
Σας αγαπώ, συγχωρήστε με που τα είπα έτσι. Ε. Όχι, καλά κάνατε, απαντήσατε. Τώρα όμως θα δώσω την ευκαιρία στους καλεσμένους, τον κύριο Συντρόφο και τον κύριο Ζιώκα πρώτα, που ζητάει το λόγο. Είπατε βαφτιστήκατε και σε Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Μωρό. Μωρό. Ναι. Το αποδέχεστε το βάφτισμα. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πλαγιάσω. Τι εννοείται από το αποδέχεστε. Εάν το δείξετε ως δηλαδή, βάφτισμα εν Χριστώ, αυτό το νερού του βάφτισμα. Επειδή είναι μωρό, ναι. Το θεωρώ ότι δεν ήταν άκυρο. Δεν ήταν άκυρο. Ήταν άκυρο. Α, ήταν άκυρο. Έτσι. Αυτό, εντάξει, θα ήθελα να κάνει μια διευκρίνηση πρωτού να ομιλήσει ο κύριος Ρούσος να μας πει όταν λέει βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος τι εννοεί και πώς εκδηλώνεται αυτό το βάπτισμα. Αν είναι κάποιο ορατό. Αν έχει την καλοσύνη, εξηγήστε του για το βάπτισμα όπως το εννοείται για να μπορεί να απαντήσει πλέον σφαιρικά σε όλα αυτά. Όχι όμως, κοιτάξτε, έχουμε έρθει εδώ, είμαστε 22 λεπτά και από τα 22 τα 17 έχετε μιλήσει εσείς προσωπικά. Δεν έφυγα από τα θέματα. Όχι, δεν θα μπορούσα να ξεφύγω. Κύριε Ζιώγα, θα σας δώσω και εγώ το λόγο. Όχι, κύριε Ζιώγα, συγγνώμη. Μπορούσα να μην απαντήσω σε αυτά τα θέματα. Ένα λεπτοδάκι θέλω να μας απαντήσετε σε αυτό. Λοιπόν, στο ερώτημα. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό σας απαντώ. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει διάφορες... Αφή, συγγνώμη που κάνω την παρέκβαση. Να μου πείτε συγκεκριμένα στην δική σας περίπτωση σας είπα. Αφήστε την Καινή Διαθήκη. Να μου πείτε εσείς την προσωπική σας εμπειρία. Αυτό σας το είπα. Σας είπα λοιπόν ότι η ημένα αναγέννηση που έγινε, έγινε με το Πνεύμα το Άγιο και στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος... Τι εννοείτε με αυτό το νόμο. Όπως ακριβώς έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, έτσι ακριβώς συνέβη και σε μένα. Δηλαδή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, με γέμισε και άρχισε να προσεύχομαι σε ξένες γλώσσες, τις οποίες ποτέ μου δεν είχα μάθει. Να μιλάτε, όχι να προσεύχεστε. Να προσεύχομαι ή να ερμηνεύω. Είναι γλωσσολαλία. Γλωσσολαλία. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, με εσάς που ισχυρίζεστε ότι είσαστε αναγεννημένοι, ότι είσαστε βαπτισμένοι στο Άγιο Πνεύμα. Προσπαθείτε, έχω εδώ την εφημερίδα Χριστιανισμός που είναι από αδελφούς, δεν έχει σημασία αν και αυτοί αναγεννημένοι. Είναι ντοκουμέντο δηλαδή αυτό που διαβάζω. Εφημερίδα Χριστιανισμός με τίτλο «Η Πεντηκοστή Διαμέρωση των Αιώνων». Είναι η απάντηση σε αυτό που είπατε. Παρακαλώ, θέλω να διαβάσετε πολύ καλά, καθαρά. Εδώ μιλάμε με στοιχεία, δεν αυθαιρετούμε. Γιατί αμφισβητήσατε κάποτε και είπατε αν εδώ και 300-400 χρόνια είχατε βαπτιστεί. Τι θα συνέβαινε. Πού θα ήταν συνταγμένος. Και όσον αφορά για το επιχείρημα και δύο και τρεις συνηγμένοι, υπάρχουν χιλιάδες που είναι τρεις και δύο συνηγμένοι. Εντάξει, και αν έκανα τον ατυχή παραλληλισμό με τους μάρτυρες Ιεχωβά, επειδή είναι πρώτοι. Αλλά και εκείνοι δέχονται ωστόσο ως κτίσμα, αλλά τον δέχονται, δεν είναι μόνο σήμερα. Ως Αρχάγγελο Μιχαήλ, έτσι. Ναι, το πρώτο χτίσμα. Όταν εσάς σας παραδέχομαι, όχι σαν τον κύριο Καραμπέλη, αλλά σας παραδέχομαι σαν τον. Ας πάμε στους καθολικούς και οι καθολικοί μας έρχονται στο αίμα του Χριστού. Τι να συζητήσουμε. Καθολικοί μάλιστα. Όταν εσείς τώρα δεν τον παραδέχεστε ως αρχιερέα, αν αποδειχθεί ότι είναι όντως αρχιερέας, μοιάζεται με τους. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ο κύριος Γιώγας έχει τον λόγο, παρακαλώ, με όλη την ησυχία σας να αναπτύξετε τα επιχειρήματα σας. Είναι εδώ, λέει, η Πεντηκοστή Διαμέρωση των Αιώνων. Είμαι από την επίσημη εφημερίδα μιας άλλης εκκλησίας, αλλά είναι αδελφή τους εκκλησίας. Της Πεντηκοστής πάντως. Εντός πραγματικής, η ιστορία της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος από την εποχή των Αποστόλων έως σήμερα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δίνει απάντηση στο ερώτημα που έχει. Κάνει μια αναδρομή δηλαδή. Για να δούμε. Θα μου διαθέσετε 5 λεπτά. Όχι 5 και 10. Χρειάζεται αρκεί να είναι σαφέ. Θα το σχολιάσουμε. Αν αυτά που ισχύουν αυτοί οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότητα. Υπάρχει ανακολουθία. Ή φτάνουν σε σημείο να κάνουν διαστροφές. Κάποια απάτη, λέω τη λέξη απάτη, θα δούμε και θα την αποδείξω. Ή με τη μέθοδο της απομονώσεως μια φράση από έναν πατέρα οδηγούν τον αναγνώστη εκεί στα που θέλουν να τον οδηγήσουν. Μάλιστα. Νομίζω με τη λέξη αυτή ξεφεύγεται λιγάκι, αλλά σας συγχωρώ. Θα το αποδείξει. Αν δεν το αποδείξει, θα πει ότι αν αυτά που εμείς ισχυριζόμαστε ότι ναι, όχι, αν αυτά που ισχυριζόμαστε εμείς και τα βλέπουμε, δεν σας λέμε ότι είστε πατεώνας. Σας σεβόμαστε αδελφούς. Ας μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη πατεώνας, τη λέξη δόλος ή σκοπιμότητα. Δεν είπα τη λέξη πατεώνας. Μα την απάτη την κάνουν οι απατεώνες. Μισό λεπτό, θα το δούμε αν υπάρχει. Α πούμε εδώ, σκοπιμότητα. Εγώ δεν λέω ότι επειδή. Κουδρομπέλη, παρακαλώ θα τη δείξω και αν δεν είναι απάτη θα ζητήσω δημοσίου συγγνώμη. Αλλά θα ξέρουμε τι σημαίνει απάτη. Κύριε Ζώδα, θα επιτρέψετε κάτι, επειδή να μην παίζουμε με τις λέξεις. Εάν κανείς κάνει απάτη είναι απατεώνας, όπως είπε ο κύριος Ρούσος. Είναι σε πνευματική διάσταση. Η γραφή λέγει πολύ πλάνη εισήλθον εις τον κόσμο. Και εννοεί τους αιρετικούς. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ομολογούν τους κλπ. Εμείς ομολογούμε. Προσέξτε, άλλο θα είπω εγώ. Όχι, μα αυτό που λέτε. Ξέρετε, δεν αφήσατε τον ολοκληρώσω. Αλλά λέτε το μισό γι' αυτό. Όποιος λέει μία. Και δεν σας λέω πατεώνα, επειδή λέτε το μισό. Λοιπόν, όποιος λέει. Μα δεν είπα εγώ ότι. Είπατε ότι πολλοί πλάνοι σύνθεση στον κόσμο. Εμείς ομολογούν τη Ιησού Χριστό ερχόμενα στην αρχή. Εμείς το λέμε αυτό. Μα άφησε να ολοκληρώσω. Αν με άφηνε να ολοκληρώσω, δεν θα έθετε στο ερώτημα αυτό. Η γραφή λοιπόν η ίδια.
η οποία δεν διακρίνεται για ψευτοευγένεια, χαρακτηρίζει πλάνους, δηλαδή απατεώνες, ανθρώπους που έχουν μία έστω αίρεση. Εάν λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αίρεση, είμαστε απατεώνες. Ή αν εσείς οι Πεντηκοστιανοί έχετε αίρεση, είστε εσείς απατεώνες. Μα το είπατε ο ίδιος, ότι το διαζύγιο προηγουμένως. Το διαζύγιο δεν το δέχεται. Είστε απατεώνες επειδή δεν το δέχεστε. Το αυτόματο διαζύγιο δεν το δέχεται η Εκκλησία. Όλοι το υπογράφουν, κύριε. Το νομοθέτησαν αμοραλιστέ. Και το προσυπογράφουν οι παπάδες. Ακοινώνητοι. Δεν το υπογράφουν όλοι οι ιερείς. Πολιτικοί. Και αυτοί οι ιερείς οι οποίοι το εγκρίνουν δεν είναι εντάξει. Θα δούμε αν είναι όλοι το. Δεν είναι η Εκκλησία. Όλοι το εγκρίνουν. Όλοι το υπογράφουν. Έχει κανόνες η Εκκλησία. Τα βιβλία, οι νόμοι της Εκκλησίας δεν τα εγκρίνουν αυτά. Συγχαίρεται. Από όλους τους ιερείς της Ελλάδος. Συγχαίρεται την Εκκλησία με τους εκπροσώπους. Δεν με ενδιαφέρει και όλοι να είναι. Κύριε Ρούσο, εγώ εκφράζω την Εκκλησία, είμαι μέλος της Εκκλησίας. Μα εσείς δεν υπογράφετε διαζύγια. Μισό λεπτό. Από τους ιερείς δεν είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σύνολο κλήρους και λαού. Ναι, αλλά τα διαζύγια και οι μεν άξιοι είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, οι δε ανάξιοι είναι νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Λοιπόν, οι συνειδητοί χριστιανοί δεν τα εγκρίνουν αυτά. Έχει επιδάλει η Εκκλησία. Άρα είστε πεντηκοστιανός, σωστά. Όχι, δεν είμαι πεντηκοστιανός. Μάλλον, αφού το λέτε. Θεός φυλάξει. Θα τα πούμε αυτά, κύριε Ρούσο. Να παραδιαβάσετε, κύριε Ζιόγα, παρακαλώ. Ναι, και θα ήθελα να παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Ναι, που θα κάνουμε. Και θα σας απαντήσω και εγώ μετά πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος. Πραγματικά, ο Παράκλητος σε όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές, προσέξτε εδώ με ενδιαφέρει, συντρόφευε και πλήρωνε, γέμιζε δηλαδή με Άγιο Πνεύμα, τους ειλικρινείς αναζητές χριστιανούς. Θα δούμε τώρα ποιους αναφέρει στη συνέχεια ως ειλικρινείς χριστιανούς. Και ότι τους γέμιζε με Άγιο Πνεύμα. Για να δούμε ποιος αναφέρει. Λοιπόν, αρχίζει το αναφέρει καλά από την 50η γενέθλια ημέρα. Φτάνουμε και λέει 155 μετά Χριστόν. Ο Πολύκαρπος Σμύρνης, το μαρτυρολόγιο του χαρακτήρισε ως αποστολικός διδάσκαλος και πρόφητης. Είναι γεγονός αυτό. Όταν δεν συνελήφθη επί δύο ώρες προσευχόμενος δεν μπορούσε να ελέγξει το στόμα του. Τι εννοεί με τη φράση δεν μπορούσε να ελέγξει το στόμα του, κύριε Ρούσα? Κοιτάξτε, εγώ δεν το έχω γράψει αυτό. Πιστεύω ότι θα εννοεί, όπως σας είπα, ότι άρχισε να μιλάει γλώσσες. Νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος. Αυτό εννοεί. Έτσι, αυτό νομίζω ότι αυτό θα εννοεί. Αυτό εννοεί. Αυτό. Εδώ έχω το κείμενο όπως ακριβώς είναι. Ας το διαβάσουμε. Και λέει τώρα. Τον δε επιτρέψαν, ζήτησε από τους στρατιώτες όταν πήγαν να το συλλάβουν να το επιτρέψουν να προσευχηθεί αυτό. Το λέει, να λέει, προς το προσεύξεστε αδεώς, δηλαδή να προσευχηθεί χωρίς να τον εκκληρώσει. Για προσευχή ζήτησε. Τον δε επιτρέψαντον σταθείς προσήφξατο, δηλαδή προσευχήθηκε, πλήρησον τις χάρες του στο Θεού, ούτως ως επί δύο ώρας μη δύναστε σιωπήσε, όχι ελέγξει το στόμα, και εκπλήτεστε τους ακούντας, πολλούστε μετανοήν επί το ελληλεθένε, επί του τον θεοπρεπήν πρεσβήτη. Επειδέποτε κατέπαυσε την προσευχή, μνημονεύσασα πάντων των και πόποτε συμβιβλικών των αυτών, μικρώντε και μεγάλων, ενδόξων και αδόξων, και πάση στην κατά την οικουμένη εκκλησία, και λοιπά, όταν ήρθε η ώρα, τον συνέλαβαν. Με λόγια απλά, ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί. Και στις δύο ώρες, λέει, προσευχήθηκε για μικρούς και για μεγάλους, για ενδόξους, για ασήμους, για όλη την εκκλησία, την τοπική, την παγκόσμια εκκλησία. Και ήταν τόσο πολύ η θέρμη του, λέει, που δεν μπορούσε να σιωπήσει. Δηλαδή, ενώ ακατάσχει την επιθυμία που λέμε να ολοκληρώσει την προσευχή του. Αλλά, όπως σωστά είπε ο κ. Ρούσος, υπονοούν με αυτό, αυτοί που γράψαν, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι αναγεννημένοι και βαπτισμένοι στο Άγιο Πνεύμα, στείλουν τον αναγνώστη να βγάλει το συμπέρασμα ότι είχε γλωσσολαλήσει. Απόδειξε ότι δεν ούσε γλωσσολαλήνει, ότι ήταν κατανοητά αυτά που είπε. Εγώ δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο αυτό, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Μέσα στο βιβλίο το έχετε διαβάσει όλο. Δεν αναφέρει πουθενά άλλου μέσα αυτό το βιβλίο αν έχει γλωσσολαλήσει. Πουθενά, κανείς αυτό. Το μαρτύριο του Πολυκάρπου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και τώρα θα... Άρα, μισό λεπτό. Εδώ βλέπουμε πλέον έναν δόλο. Έναν πατερικό χωρίο το διαστρέφουν οι πεντηκοστιανοί. Εδώ θα δούμε την απάτη όμως. Αυτό που είπα η απάτη στην αρχή και την επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό. Λέει 160 μετά Χριστόν. Συγγνώμη, έχω να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Λέει αυτοί οι πεντηκοστιανοί, λένε ότι προσευχήθηκε δύο ώρες, δεν μπορούσε να σταματήσει. Το είπαμε και σε αυτό. Ναι, προσέξτε. Διότι λένε δεν μπορούσε να ελέγξει τη γλώσσα του. Δηλαδή του ήρθε γλωσσολαλιά και δεν μπορούσε να σταματήσει. Ανεξέλεκτη δηλαδή κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Η γραφή όμως λέει ότι και πνεύματα προφητών, προφήτες υποτάσσεται, ότι τα χαρίσματα υποτάσσονται στον προφήτων αυτά και μπορεί να διακόψει. Και γι' αυτό ο Παύλος λέει, μιλάει ένας, να συγγίσει, να μιλήσει και δεύτερος. Μπορούσαν να ελέγξουν και αυτοί που γλωσσολαλούσαν τη γλωσσολαλιά
και να σταματήσουν για να μιλήσει κι άλλος. Δηλαδή, αυτό συμφωνούμε. Παρεμηνεύουν και τη γραφή. Όχι, κοιτάξτε. Στην εκκλησία και στην εκκλησία. Θέλω να το διαβάσετε κι εσείς. Θέλω να το διαβάσω. Θέλω να διαβάσω και θέλω να διευκρινίσω το εξής. Το χωρίο παρεμηνεύουν και τον Παύλο. Θέλω να διευκρινίσω από αυτού το εξής. Γιατί εσείς δεν ξέρω αν έχετε πάει στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Εγώ είμαι τώρα 25-30 χρόνια στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Όλα γίνονται κάτω από έλεγχο. Και βεβαίως αυτό που αναφέρεται στην προφητεία. Λέει τα πνεύματα των προφητών. Μια στιγμή να τελειώσω. Τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Όταν το πνεύμα το Άγιο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, άρχισε να μιλάνε ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδε σε αυτούς να λαλούν. Και τους πέρασαν για μεθυσμένους. Και ως προς την τάξη μέσα στην Εκκλησία είναι η επιστολή προς Κορινθίους που λέει πώς τα χαρίσματα αυτά να εκτελούνται στο εδάφιο το οποίο αναφέρατε. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να μην υπάρχει κανένας να ομιλεί ξένας γλώσσας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί είμαστε. Τώρα θα φτάσω στο σημείο. Πάντα κατά τάξη. Κύριε Σαντρόπουλε, θα φτάσω στο σημείο που εδώ μίλησε η Αγία Πάτη. 160 μετά Χριστόν. Ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας δηλώνει. Αυτά τα δηλώνει που θα διαβάσω τώρα ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας. Όπως γράφει η εφημερίδα, χριστιανισμός. Το πετυχίζει τον ξεχρίσμα στο Αγίου Πνεύματος. Τώρα, το 160 δηλαδή, είναι δυνατόν να δεις μεταξύ μας άντρες και γυναίκες που εξασκούν τα χαρίσματα του Πνεύματος, προφητεία γλωσσολαλιά. Διαβάστε το και εσείς θα δείτε. Προφητεία γλωσσολαλιά, τι λέει εδώ πια στη συνέχεια. Διάλογος προστρίφνα 82-1. Ορίστε εδώ έχω το διάλογο. Λοιπόν. Προστρίφωνα μισό λεπτό. Μην το χάσουμε. Μπροστά μου το είχα. Εδώ είναι το κείμενο, το αρχαίο. 82. Παραγάρι μην και μέχρι νυν τώρα προφητικά χαρίσματα εστίντε λέει για τους γυναίκες. Απλά το αρχαίο. Προφητικά χαρίσματα. Υπάρχει πιθανά μετά τη λέξη γλωσσολαλιά. Όχι. Εδώ τι την έχουν. Γλωσσολαλιά. Εξού κλπ. Άρα λοιπόν ενώ στο κείμενο δεν μιλάει για γλωσσολαλιά ο Ιωαστίνος ο Μάρτυρας, προσθέτουν τη λέξη γλωσσολαλιά για να εξαπατήσουν τον άγνωστο. Εδώ είναι απάτευτη, παιδιά. Η Αγία Γραφή λέει Αποκάλυψη ΚΒ 18 και 19 ότι όποιο προσθέσει ή αφαιρέσει θα τον φάει το σκοτάδι. Κόλα. Ούτε και ένα μια κεραία, όχι μια λέξη, όλο γαλάζει μια έξτρα. Πρόσθεσαν εδώ. Είπατε έτσι, είπατε. Για να υποστηρίξετε τη γλωσσολαλιά. Μέσα να χωρίσω. Κοιτάξτε. Είναι καταβάλλεστα εδώ. Ποια πε εσύ και θα πω. Παρακαλώ, κύριε Γιάννη. Να απαντήσω πάνω σε αυτό. Βεβαίω. Δηλαδή θέλει να πει εδώ ο κύριο Γιούβα ότι δεν υπάρχουν τα χαρίσματα όπω τα λέμε σε όχι, ότι διαστρέφουν τα κείμενα. Εδώ μιλάμε για συστηματική παραπλάνηση. Συγγνώμη και συνεχίζω. Εδώ το κείμενο. Συγγνώμη και συνεχίζω. Παρακαλώ. Δηλαδή. Πώς γίνεται μια προφητεία, ας μας πει ο κύριος Γιούβας που ξέρει. Να ολοκλώσω λιγάκι πώς γίνεται μετά. Μια προφητεία, όχι εδώ, απαντήστε. Πώς γίνεται μη μια προφητεία. Πώς γίνεται μια παραπλήρωση. Θα σας απαντήσω μετά. Αλλά μην με διακόπτετε, παρακαλώ, φέρτε λίγο. Να ολοκλώσω, θέλω να σας απαντήσω. Το θέσω το ερώτημα σας. Λοιπόν, θέλω να σας απαντήσω. Το γράφω το ερώτημα σας. Πώς γίνεται μια προφητεία, θα σας απαντήσω. Μα μου ερωτήσατε. Σας ζήτησα την άδεια για 5 λεπτά. Με ρωτήσατε τι να σας πω. Γιατί αυτό που λέτε είναι απάτη. Μια στιγμή. Τώρα θα σας δείξω. Θα σας πω γιατί λέτε. Αφήστε με να σας εξηγήσω μια στιγμή. Διαβάζω όταν κάποιος προφητεύει εδώ ότι προηγουμένως πρέπει να μιλήσει σε ξένες γλώσσες. Σας το διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Προηγουμένως πρέπει να μιλήσει σε ξένες γλώσσες. Πού το λέει. Μια στιγμή. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Κεφάλαιο. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Ιώτα Δέλτα. Προξέθηκε τι είπατε. Όποιος προφητεύει ναι. Πρώτα πού είναι και τηλεθεατές. Αυτό είπα. Σαφή. Για να το εδώ. Λοιπόν. Λέει εδώ στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στο κείμενο. Στίχος. Από το ένα. Από το ένα. Διώκετε την αγάπη, ζητούτε δε, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ίνα. Προφητεύετε. Τι σημαίνει ίνα. Για να προφητεύετε. Διανά, έτσι. Για να. Διανά. Διαβάστε σας παρακαλώ στο κείμενο το εδάφιο. Για πέστε μας και εμάς να παρακολουθούμε, ναι. Κύριε Ρούσο. Ναι. Ναι, ναι. Ξέρετε τι πάτε να αποδείξετε. Όχι, όχι, μια ξέρω. Όχι, θα το δείτε. Πρώτα πρέπει να γράψω αυτό το είπα. Σας το είπα. Αν το βρείτε αυτό. Ναι, λοιπόν, λέει. Μέσα στο κείμενο. Στο εδάφιο. Να κάψω εγώ το πτυχίο της θεολογίας. Το καταθέτετε. Ναι, ναι, ναι. Γράψτε το. Ναι, ναι. Δεν ακούσαμε, δεν χρειάζεται. Ακούνε όλοι. Διαβάστε το πέντε. Διαβάστε το πέντε στίχο. Διαβάστε το πέντε στίχο. Θέλουν δε εμάς λαλήν γλώσσες. Μάλλον δε είναι προφητεύετε. Τι λέει εδώ. Θέλω να λαλείτε γλώσσες. Για ποιο σκοπό.
γιατί τα λένε χάρη. Τώρα μας εξαπατάτε. Εδώ, εδώ. Διαβάστε το. Προσέξτε. Διαβάστε το. Όχι, μισό. Θέλω να λαλείτε με γλώσσες, γιατί τα λένε χάρισμα το έχει πράγμα του. Πολλά τα χάρισμα, δεν είναι μόνο το. Είναι έτσι. Βλέπετε λοιπόν. Να ολοκληρώσω, κύριε Ρουσό. Όχι, εγώ την ένστασή μου. Δεν είναι σοβαρό. Θέλω, λέει, όλοι εσείς να λαλείτε με γλώσσες. Απευθύνθηκε αυτός που μιλούσαν. Ναι. Κέτι, λέει ο Παύλος, ότι μη πάντες γλώσσες λαλούσει. Εδώ, μη φεύγετε από εδώ. Ναι, δεν φεύγω. Θέλω τι όχι, θα πει, μάλλον δε ή να προφητεύω. Μάλλον δε, προτιμώ όμως περισσότερο το άλλο χάρισμα, να προφητεύω. Όχι, κύριε. Το είναι δηλαδή, τώρα το τορτουμπάρετε. Όχι, μάλλον. Εδώ λέει, σας το διαβάζω, κοιτάξτε γιατί το είπατε ότι είστε θεολόγος. Από το θέλω. Το είναι σημαίνει, θέλω. Τι από σημαίνει είναι, το είναι, τι σημαίνει, το είπατε προηγουμένως. Είναι τελικός σύνδεσμος και εξαρτάται από το θέλω. Σημαίνει διανά. Θέλω να, θέλω. Σημαίνει διανά. Προσέξτε. Άρα εξαπατάει ο κύριος Γιώχας. Και λυπάμαι που χρησιμοποίησε τη λέξη. Και λυπάμαι που χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Δεν ξέρετε γράμματα, κύριε Ρουσού. Εγώ δεν ξέρω. Να ξέρετε γραμματική και συντακτικό. Λοιπόν, συντακτικό ξέρω. Εδώ ο Παύλος εκφράζεται. Προσέξτε. Σας το διαβάζω για να δείτε πώς το είπατε. Το είναι αυτό από που εξαρτάται. Από ποιο ρήμα. Η τελική αυτή πράταση. Κοιτάξτε. Μάλλον δεν είναι να προφητεύετε. Από ποιο ρήμα εξαρτάται. Σας ρώτησα προηγουμένως. Ό,τι σας ρωτώ από ποιο ρήμα εξαρτάται. Κοιτάξτε, εσείς είπατε. Ό,τι σας ρωτώ από ποιο ρήμα εξαρτάται. Η πρόταση μάλλον δεν είναι να προφητεύετε. Από ποιο ρήμα είναι η πρόταση. Εδώ είναι η μονογιά τη λέξεω. Βέβαια, αν δεν κάνουμε γραμματική, κύριε Καθένα. Τι μιλάμε, τουρκικά μιλάμε. Το πτυχίο δεν το καταθέσατε. Πρέπει να το καταθέσετε, νομίζω. Θα το καταθέσετε. Όπω θέλει ο καθένα. Θα το καταθέσετε. Γιατί αυτό που λέτε εσεί. Ότι κάθε λέξη, κύριε μου, έχει μια ετοιμολογία. Δηλαδή τι. Τι, γιατί τη μιλάς τη γλώσσα, για να μιλάς και το γλώσσες. Έχει ένα μάλλον εκεί, προσέξετε. Το μάλλον το καταλάβατε. Το μάλλον, ξέρετε τι σημαίνει. Ναι, προτιμώ όμως, αντί να μιλάτε γλώσσες, να προφητεύετε. Περισσότερο, όχι, να προφητεύετε. Όχι, εσείς το ερμηνεύετε. Συγγνώμη. Εσείς το ερμηνεύετε. Κύριε Κουτρουμπέλη, συγγνώμη. Οι λέξεις, να δούμε τη λέξη είναι. Η λέξη είναι, τι σημαίνει, το είπε προηγουμένως, αλλά μετά το κάλυψε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Δεν λέω ότι το έκανα πάλι. Εγώ. Τον σέβομαι. Λοιπόν, είπε το είναι. Σας ανακαλώ στην τάξη. Είπε το είναι. Σημαίνει να διανά. Να είστε τίμιος συζητητής. Δεν είπατε σας το, δεν είπατε, το είναι, το είναι, δεν είπατε το διανά. Το είναι, είναι τελική, εισάγει τελική πρότιση. Δεν σημαίνει διανά, το είπατε. Ναι, αυτό σημαίνει. Σημαίνει, ωραία. Αυτό. Το διαβάζω λοιπόν. Πρόσεξε θέλω όμως, δε πάντες. Από η τελική αυτή πρόταση, συντακτικά σου μιλώ. Από ποιο ρήμα εξαρτάται. Το θέλω. Αυτό θέλω. Θέλω μάλλον ή να προφητεύετε. Σας θέλω σας το μάλλον, προτιμώ προσέξτε. Μάλλον να προφητεύετε. Προσέξτε, αυτό τώρα καλή μια στιγμή. Αλλά προφητεία. Η προφητεία είναι ανώτερη γιατί η οικοδομή στην μια στιγμή, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί πάτε πολύ μακριά. Το λέει καθαρά εδώ. Σας το διαβάζω και ερμηνεύω το ίνα, όπως το είπατε, διανά. Λέει εδώ, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες. Μάλλον δε για να προφητεύετε, όπως το είπατε. Απλό δεν είναι. Αν ήταν έπρεπε να έρθει η λέξη πάντα σημαίνει. Για να προφητεύετε. Μάλλον Έλληνες είμαστε. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει το μάλλον τώρα. Κύριε Ρούσο, θα έπρεπε να έχει τη λέξη πάντα για να προφητεύετε. Και όχι για να. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι σημαίνει το μάλλον. Το μάλλον σημαίνει προτιμώ και δεν μιλάμε όλοι μαζί. Η αγνώριστη γλώσσα έχει προπόνηση την ερμηνεία ή τον προφητικό λόγο. Συγγνώμη, δεν τον ξέρω και ο και συνεπώς το να καταθέσετε. Όχι όλοι μαζί. Και συνεπώς το πτυχίο σας καταθέστε το. Όχι, θα το καταθέσετε εσείς. Εσείς δεν είμαι εδώ, κύριε Ρούσο. Συγγνώμη, διαφωνώ. Ριζικά διαφωνώ μαζί σας. Και αν θέλετε, μπορούμε να. Ο τρόπος που ερμηνεύετε διαφωνώ. Μπορούμε να ακούσουμε και γλωσσολόγους ακόμα και άλλους φιλόλογους. Για να δείτε ότι έχει δίκιο. Είναι τι σημαίνει. Κύριε Κοντρομπέλη, ακούστε εδώ να δείτε, διακρίνει αυτόν που λαλεί γλώσσες με αυτόν που προφητεύει. Είναι στο στίχο 2. Λέει, ο λαλών γλώσσι ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Αυτός που λαλεί με μια γλώσσα ακατάληπτη και λοιπά μυστηριώδη. Όταν είναι από το Άγιο Πνεύμα. Ναι, δεν λαλεί για τους ανθρώπους, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τίποτε. Αλλά ευχαριστούμε. Λαλεί καλύτερα να μην ξεφεύγουμε σε τέτοια, γιατί αναγκαζόμαστε να απαντάμε και αμαρτάνουμε. Ουδείς γαρακούι, κανείς λέει δεν καταλαβαίνει από αυτόν που γλωσσολαλεί. Πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Με το χαρίσμα του πνεύματος λαλεί μυστήρια που τα καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν οικοδομείται. Ο δε προφητεύων. Φεύγουμε από αυτόν που λαλεί γλώσσες. Ακούστε αυτό που σας λέει. Διάκριση. Ο δε προφητεύων. Αυτός όμως που κηρύττει με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα πει προφητεύων. Αυτό θα πει προφητεύων. Αυτός που κηρύττει με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα πει προφητεύων. Ακούστε.
ανθρώπης λαλή οικοδομήν και παράκληση και παρηγορία. Επεξηγεί. Ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων άλλος αυτός. Εκκλησία νοικοδομία. Κατάλαβα ότι έχετε άδικο, κύριε Ρούσα. Προσέξτε αυτό. Εγώ παρακαλώ να ακούσω τι λέτε εσείς σε αυτό. Εκεί επίση που αναφέρει τα χαρίσματα, κάνει διάκριση. Μη πάντε γλώσσε λαλούση, μη πάντε προφητεύωση. Άλλη κατηγορία των γλωσσολάλων, άλλη των προφητών κλπ. Λοιπόν. Κοιτάξτε, επειδή εγώ τα έχω ζήσει και τα έχω δει. Εδώ δεν διαφωνώ για τα βιώματά σας. Σύμφωνα. Διαφωνώ για τις εξηγήσεις σας, συγγνώμη. Κοιτάξτε, εσείς έχετε δίκιο τώρα, διότι όπως είπαμε τώρα δεν μπορείτε, είστε παρέα. Αλλά εδώ λέμε τι λέει εδώ. Εγώ το έχω πει. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχετε εσείς προσωπική εμπειρία αν επί αυτών των πραγμάτων. Τι αν έχω αναγεννηθεί πραγματικά. Έχετε προσωπική εμπειρία επί του συγκεκριμένου θέματο. Και εσείς, κύριε Σωτηρόπουλε, και εσείς, κύριε Ζιούπα. Καταρχάς, δηλαδή γλωσσολαλιά και προ. Καταρχάς, μισό λεπτό. Ναι. Πρέπει να σας πω ένα πράγμα. Επειδή η εμπειρία η δική μου σας πληροφορώ σας καλύπτει όλους. Έτσι, και θα σας πω γιατί σας καλύπτει όλους, αγαπητοί μου. Διότι εάν εγώ κάνω αυτή την εκπομπή εδώ, την κάνω γιατί υπηρέτησα τον Σατανά, τον είδα η δίσωμαση και όχι έναν συγκεκριμένο, αλλά δαιμόνια ολόκληρα. Και έβγαλα μάλιστα τις προάλλες και ένα άλλο σατανιστή. Σας πληροφορώ ότι τα επιχειρήματα. Πέρα από τις δογματικές αντιπαραθέσεις των εμπειριών και των βημάτων του καθενός, με δαιμονισμένες, με ανθρώπους που υπηρέτησαν τον διάβολο σε όλους τους χώρους και που δεν έχουν σχέση με δογματικό. Ήρθε κάποιος εδώ που τον παρουσίασα, ο άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει η Ορθοδοξία, δεν ξέρει τι σημαίνει η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και όμως σας πληροφορώ ότι αυτοί οι άνθρωποι και τα δαιμόνια που υπηρέτησαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χωρίς να κάνω προπαγάνδα, μπορώ να τους φέρω εδώ πέρα. Αυτή η τρέμει ο διάβολος, αυτή ομολογεί. Σας λέω, άνθρωποι που υπηρέτησαν τον Σατανά και δεν έχουν σχέση. Δηλαδή το Ευαγγέλιο δεν το έχουν ανοίξει, το μόνο που το έχουν πάρει για να το πατάνε κάτω. Πληροφορώ. Οι δαιμονιζόμενοι. Όχι οι δαιμονιζόμενοι της Εκκλησίας, αγαπητέ μου. Ποιοι είναι. Ρούσο. Δεν μιλάμε για αυτούς που πάνε και ζητάνε βοήθεια την Εκκλησία. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμίας. Ναι. Ούτε εξορκισμούς, ναι. Ούτε πετραχίλια, ούτε τίποτα. Ναι. Σας πληροφορώ όλοι. Σας πληροφορώ. Την Εκκλησία την Ορθόδοξη. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο όσο και να σας φαίνεται, γιατί είναι προσωπική εμπειρία. Υπήρξε δαιμονισμένος στη Γαλλία, ο οποίος τον διάβαζε καθολικός ιερεύς. Προσέξτε, αυτό είναι συγκλονιστικό. Το συζητάγαμε και με τον Τιμόθεο Κρήτης. Και πράγματι τον έβριζε το δαιμόνιο τον καθολικό ιερέα. Έτσι, εμένα μου αρέσει να μεταφέρω ακριβώς. Αλλά δεν συνέβαινε τίποτα. Κάποτε λοιπόν ο Τιμόθεος Κρήτης, μια και θέλετε να δείτε ποια εμπειρίες που λέμε, πριν γίνει Κρήτης, είχε εξορκίσει σαν ιερέας, όχι σαν αρχιερέας, γιατί είναι Μητροπολίτης δηλαδή. Δεν σας αρέσει ο όρος. Λοιπόν, ένα παιδί και του πέρα κερατά τράγω. Θα σου βγάλω τρίχα-τρίχα τα γένια που ήρθε σε μένα εξορκίσει. Μίλησε ο πειρασμός. Αυτό πέρασαν χρόνια. Πέρασαν χρόνια, έφτασε και πήγε στη Γαλλία. Προσέξτε. Όταν πήγε λοιπόν στη Γαλλία, τον παρακάλεσε ο καθολικός και του λέει: εσύ είσαι Ορθόδοξος, εμείς πάμε για ένωση. Σας λέω τώρα ακριβώς πώς δεν έχει διαβάσει ένα παιδί. Και πήγε, τώρα έγινε συγκίνηση, γιατί μέσα από έκανα μιλήσεις, όλη την έδρα έχω μιλήσεις, με είχε καλέσει και ο Τιμόθεος Κρήτης, σε αίθουσες κάτω, στα κανάλια κτλ. Ή οι δημοσιογράφοι. Και όταν πήγε λοιπόν και τον επιτίμησε, χωρίς να ξέρει καθόλου ελληνικά, ξέρετε τι είπε το δαίμονας, σας μιλάω εγώ, αφού είμαι πρώτο Θεός στους ανθρώπους. Σας μιλάω, ξέρετε τι είπε ο δαίμονας. Ρε παλιοτράγο στα ελληνικά, ήρθες ακόμα και εδώ να με βασανίσεις στη Γαλλία στα ελληνικά. Θέλω να σας πω βιώματα χιλιάδες. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, θα μπορούσα να σας πω, ξέρετε. Οπότε τι θέλετε να πείτε. Όχι, με αυτό τι θέλετε να πείτε. Θα σας πω προσωπικές μαρτυρίες. Όχι, τι θέλετε να πείτε. Θα σας πω ότι. Δεν μου απαντήσατε όμως. Τι θέλετε να πείτε με αυτό. Κάτι θέλετε να πείτε. Τι θέλετε να πείτε. Ότι βιώματα ο κάθε άνθρωπος έχει. Αυτά όμως με το Σατανά τι σχέση έχουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη τα ιχνή. Και σταμάτησε ο Θεός να δίνει τα γνήσια και ο Σατανάς δίνει τα. Άλλο θέλω. Αυτό θέλετε να πείτε. Θέλω να πω άλλο πράγμα. Ότι ο διάβολος στις μέρες μας καίγεται και ομολογεί μία εκκλησία. Και αυτή είναι ορθόδοξη. Αυτό όμως εσείς δεν το αποδέχεστε διότι είναι μια προσωπική μαρτυρία. Σας λέω όμως είναι βίωμα. Όπως και το δικό σας βίωμα. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Το δικό σας βίωμα δεν το αρνούμε σαν βίωμα. Εδώ δεν μετράει το βήμα του καθενός μας. Γιατί και εγώ είμαι στο ένα. Ο κύριος Σιώχας με ρώτησε για το δικό μου βίωμα. Και εγώ σας ρώτησα. Εγώ απάντησα πάνω σε σας ερώτησα, ήθελα να δείτε κιόλας ότι την εποχή που αναγεννηθήκατε, αν σας έκανα μια μετάθεση πριν 300 χρόνια,
δεν θα υπήρχε η εκκλησία αυτή που σήμερα ανήκεται. Ναι, αυτό απάντησα. Σα απάντησα. Λοιπόν, για να μην επανέλθουμε στο ίδιο. Ναι, αυτό σα απάντησα. Δεν μου απάντησατε. Όχι, βέβαια. Σα είπα και το παράδειγμα ότι και ένα να ήταν. Όχι, δεν μου απάντησατε γιατί σα είπα εγώ αυτή τη στιγμή ανακαλώ και έρχομαι αύριο στην εκκλησία σα να μου βρείτε μια ιστορική μαρτυρία που να υπάρχει στο βαλκανικό χώρο. Μια εκκλησία που ονομάζεται Εκκλησία Πεντηκοστή. Μία, ένα ιστορικό σύγγραμμα. Εάν υπάρχει κάποιο ο οποίο. Να υπάρχει ιστορικό σύγγραμμα. Έχει τι εμπειρίε. Τι γεννοσολαλιά. Εμπειρίε των χαρισμάτων. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μου πείτε είναι. Και τα χαρίσματα που είχε ο Άγιος Νεκτάριος ή ο Άγιος Πυρήνας ότι ήταν στην Εκκλησία Πεντηκοστής. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν. Σήμερα στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία όπως είναι σήμερα. Προσέξτε, υπάρχει κάποιο. Εγώ είχα ακούσει μόνο στην Πάρο. Υπήρχε... Εδώ γράφει. Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Έτσι. Υπάρχει ο κύριο Λεωνίδα Φέγκο, ο άνθρωπο είναι επιμένα, ιεροκήρυγα και λέει ότι εμεί είμαστε η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία έχει ένα όνομα προ τα έξω. Καλό ή κακό, είτε και τη φοβή. Σήμερα έτσι μα γνωρίζουν. Σας παρακαλώ, να ακούστε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που εντάσσονται εκεί μέσα λένε ότι εδώ πέρα είναι η εκκλησία που νομίζουν ότι είναι η ορθή εκκλησία. Ναι. Και σας λέω, αυτή η εκκλησία αγαπητέ μου δεν υπήρχε ούτε με αυτό το όνομα, ούτε με τον τρόπο και τα μυστήρια και τα τυπικά. Όλα αυτά τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά, γιατί δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα. Ναι. Θα πούμε τι πιστεύετε, θα αναιρέσουμε αυτά που πιστεύετε. Θα πείτε και σε αυτά που πιστεύουμε και αν θέλετε να τα αναιρέσουμε. Έτσι. Λοιπόν, για να δει και ο κόσμος τι εκφράζει, τι εκφράζουμε, να δείτε τι θα παραδέσει. Σας λέω ότι εάν μου φέρετε ένα ιστορικό κείμενο, ναι. Είτε από Άγγλους, διότι η Ελλάδα. Αυτό το σημείο είναι βεβαίως, κύριε μου, η Ελλάδα τουρκοκρατεί το πριν 300 χρόνια. Ναι. Αυτό σας διαφεύγει. Και υπόψη υπάρχουν τρία πράγματα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ναι. Τα των Ελλήνων λόγος, τα των Εβραίων. Νόμος και τα των Εβραίων φόβος και τον Τερανορωμαίο νόμος, το Ρωμαϊκό δίκαιο. Δυστυχώς, όσο και να θέλουν μερικοί, υπήρχε το φιρμάνι το τουρκικό, το οποίο κατέγραφε όλα τα γεγονότα. Και υπήρχαν και Άγγλοι πρόξενοι, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και έχουν καταγράψει. Σας λέω, και μπορώ να σας δανειστώ βιβλιοθήκες ολόκληρες, ποιες ήταν οι κάτοικοι σε. Είτε Αρμένοι, αυτό Αρμένοι, συγγνώμη. Ξεχνάω. Κόπτες. Όχι, Αρβανίτες. Που ήταν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχει χαρτογραφηθεί πλήρως η Ελλάδα, όχι στα 300 και στα 400 χρόνια. Πουθενά δεν αναφέρεται. Πέρα από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που ήταν ακόμα και στα βουνά. Πριν την επανάσταση του 1821 και όλα τα χρόνια της, τα 400 χρόνια σκλαβιάς, ούτε σε ένα τουρκικό φιρμάν, γιατί ήταν υποκατοχή. Που να αναφέρει ότι υπήρχε μια δραστηριότητα μιας Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, υποκατοχή, τουρκική κατοχή, που να είχε ένα ιδίωμα διαφορετικό από Ορθόδοξο. Όχι μόνο δεν υπήρχε Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ούτε καν μαρτύρων Ελλάδα, πουθενά. Αυτό ήταν και ο συνόδημα βασική μου καπέτσα. Συγγνώμη, στην αναγέννηση. Αυτό που σας ρώτησα. Παρακαλώ, για ρωτήστε. Ξεχάσετε το ρώτημα. Για ξαναπέστε το. Όχι, θα το συνεχίσουμε εμείς. Απλώς. Είπατε, αλλά εκτός από αυτό που σας ρώτησα. Για να ακούσουμε. Το ξεχάσατε. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, ξαναθυμίστε το μου. Εδώ είμαι, θα. Δεν φύγαμε. Για να ακούσουμε. Ναι. Μιλήσαμε προηγουμένως για τα χαρίσματα. Μάλιστα. Και σας είπα, εσείς έχετε προσωπική εμπειρία περί του προφητικού λόγου. Απαντήστε μου. Εγώ προσωπικά ούτε προφήτης είμαι, ούτε γλωσσολαλιά. Άρα λοιπόν, πώς μιλάτε για ένα χάρισμα το οποίο ούτε καν ξέρετε πώς. Εγώ με συγχωρείτε. Μίλησα για την ερμηνεία που προσπάθησε να κάνει ο κύριος Ρούσο και συμφώνησα με τον κύριο Σεντρόπ. Μην διαστρέφει τα λόγια μου. Δεν διαστρέφω τα λόγια. Εγώ δεν έχω εμπειρία. Σα ρώτησα να μου απαντήσετε και δεν μου απαντήσετε. Τι δεν απάντησε, ναι, δεν απάντησε τώρα. Δεν με ρώτησα αν έχω εμπειρία. Δεν με ρώτησα αν έχω εμπειρία. Δεν έχω εμπειρία. Δεν καταλαβαίνομαστε. Όχι. Να απαντήσω εγώ. Μήπως δεν καταλαβαίνομαστε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιλά για ένα θέμα. Πού με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε αγαπητέ μου. Να μιλάω για όλα τα θέματα, ξέρετε, διότι γνώμονα συζήτησης είναι η γραφή, δεν είμαι εγώ, ούτε εσείς. Να απαντήσω εγώ. Εσείς ισχυρίζεστε, οι Πεντηκοστιανοί, ότι έχετε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Η γραφή το υποστηρίζει, όχι Πεντηκοστιανοί. Εγώ, η Αγία Γραφή εγώ, το υποστηρίζει. Η Γραφή δεν μιλάει για τους Πεντηκοστιανούς. Οι Πεντηκοστιανοί εμφανίστηκαν με τα γένεια. Μιλάει για μια χρυσοστή εκκλησία που να μοιάζει. Το υποστηρίζει. Λοιπόν, που να μοιάζει. Εγώ όμως, όχι η Εκκλησία Πεντηκοστή. Προσέξτε τι είπα. Εσείς είπα. Η Αγία Γραφή λέω. Δεν πήγα στη Γραφή εγώ. Η Γραφή μέσα. Ξέρω τι λέει. Α, αφού το ξέρετε, άρα λοιπόν. Και δεν αρνούμε ότι εκείνοι οι άνθρωποι είχαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άλλο λέω εγώ τώρα, να προσέξετε τι λέω. Εσείς οι Πεντηκοστιανοί ισχυρίζεστε ότι έχετε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι.
και ότι μέσα στην Πεντηκοστιανή Εκκλησία εκχύνονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο στην Πεντηκοστιανή, δεν το έχουμε. Αλλά πού? Δεν το έχουμε. Υπάρχουν χαρισματικές κινήσεις. Α, είναι σημαντικό. Να το κρατήσουμε, να το κρατήσουμε αυτό. Δεν το μιλάμε για πολλές εκκλησίες τώρα. Μιλάμε για πολλές εκκλησίες. Από παλού. Ωραία. Να το σημειώσω αυτό. Βεβαίως, πολλές εκκλησίες που έχουν την αλήθεια. Και θα σας πω ποιες είναι αυτές. Κύριε Σωτηρόπουλο, κρατήστε το αυτό, παρακαλώ. Πολλές εκκλησίες. Το κρατώ είναι βασικότατο. Βεβαίως. Κύριε Κοντροπέλη. Για πέστε μου γι' αυτό, δεν απαντήσετε ακόμα. Θα απαντήσει. Ακούστε τώρα. Εδώ είπε κάτι προηγουμένως ο κύριος Ρούφος, προσέχω ακριβώς τι λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά πλατιάζεται και δεν είναι δυνατόν να τα συγκρατήσει όλα και να απαντήσει κανείς. Σημειώνεται, θα σας δώσω ένα χαρτί. Να μιλάμε μέρες. Το σημειώνεται. Να μιλάμε μέρες. Εδώ για να μην... Και ο καιρός είναι σταλμένος εστί. Εδώ έχουμε, γι' αυτό είμαστε όλη τη νύχτα. Εσείς είπατε ότι αναγεννηθήκατε, λάβατε Πνεύμα Άγιο και αναγεννηθήκατε πρωτού ακόμη μπείτε στην Εκκλησία των Πεντηκοστιανών σαν άτομο. Το είπα. Ξέρετε όμως τι διδάσκει το Ευαγγέλιο που λέτε ότι ερμηνεύεται σωστά? Για πες. Ότι το Πνεύμα το Άγιο το έστειλε στην Εκκλησία. Αφού εσείς δεν είχατε μπει στην Εκκλησία ακόμη, έστω την Πεντηκοστιανή που τη θεωρείτε σωστή, δεν μπορείτε να πείτε ότι λάβατε Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν το έστειλε ούτε στον κόσμο ούτε στις αιρέσεις. Τα ακούτε αυτό που λέει? Το λέει ρητός στη γραφή. Βεβαίως, Πνεύμα το Άγιο εξεχήθηκε εις τα έθνη. Συγγνώμη. Το Πνεύμα το Άγιο το έστειλε στην Εκκλησία. Ναι. Να σας απαντήσω. Έθνη... Για μέσω της Εκκλησίας. Να σας απαντήσω επάνω σε αυτό. Ναι, ναι, σας γιατί ρωτήσατε κάτι. Ο Χριστός είπε το Πνεύμα το Άγιο ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Και οι αιρέσεις δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Παύλος, αλλά έχουν το Πνεύμα το πονηρό και ακάθαρτο. Αυτό ενεργεί μέσα στις αιρέσεις και δημιουργεί διδασκαλίες δαιμονίων κλπ. Το Πνεύμα το Άγιο το έστειλε στην Εκκλησία. Έπρεπε πρώτα να πείτε και να αποδείξετε ότι είστε στη μία Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός και κατόπιν να ισχυριστείτε ότι έχετε Πνεύμα Άγιο, διότι έξω από την Εκκλησία δεν δρά το Άγιο Πνεύμα αλλά το Πνεύμα το πονηρό. Αυτό λέει ο Παύλος, αυτό λέει η Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, μην λέτε ότι έχετε Πνεύμα Άγιο, γιατί υπάρχει και Πνεύμα αυτό... πονηρό. Αποδείξετε πρώτα ότι είστε μέλη της Εκκλησίας. Γιατί τώρα θα μας κάνετε να πιστέψουμε, δηλαδή. Να τελειώσω. Ζούσε... Μα... τελειώσω. Μα μας βρίζετε, να κύριε. Να τελειώσω, δεν σας βρίζω. Άμα σας πω ότι είστε δαιμονιζόμενο. Εγώ πιστεύω ότι τώρα εσείς τώρα μας βρίζετε ότι έχουμε πνεύμα κάθαρτο και να μην απαντήσω, θα σας απαντήσω. Εγώ είπα λόγια της γραφής. Δεν είπατε, τα στραβώσατε. Τα διαστραβλώσατε την Αγία. Το Άγιο το έστειλε στην γραφή. Το δούμε αυτό. Δεν μου λέτε κύριε Κουτρουμπέλη, δεν είναι αληθές αυτό που είπα ότι το Πνεύμα το Άγιο το έστειλε στην Εκκλησία? Μισό λεπτό. Μια στιγμή θέλω να απαντήσω. Αυτά που είπε είναι σοβαρά. Μισό λεπτό. Θα συγκεκριμένο πίσω. Λέτε ότι σας έβρισε. Είπατε προηγουμένως, κύριε Ρούσο, ότι λάβατε το Πνεύμα το Άγιο πριν να ανακαλύψει την Εκκλησία, ναι ή όχι? Το είπε. Σαφέστατος. Θα γυρίσω πίσω την κάμερα, προσέξτε. Προσέξτε να δείτε τι θα πείτε. Το είπα αυτό. Το είπα αυτό. Ωραία. Άρα... Και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Όχι, ότι έβαλα το πόνι. Είπε ότι έλαβα το πονηρό πνεύμα. Αφήστε αυτό. Αφήστε αυτό. Κατά την άποψή σας. Αφήστε αυτό. Κατά την άποψή σας. Αφήστε αυτό. Εγώ δεν προχωρώ εκεί. Παύλος το λέει. Την Εκκλησία δρά και θαυματουργεί. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να λάβετε Πνεύμα Άγιο εκτός Εκκλησίας, κύριε Ρούσο? Όταν πώς μπορείτε της Εκκλησίας, τι εννοείτε, στο κτίριο? Παρακαλώ, πάδε. Παρακαλώ, ακούστε. Ακούστε. Εσείς λάβετε Πνεύμα Άγιο εντός Εκκλησίας, τι εννοείτε? Εννοούμε τον πνευματικό χώρο, ναι, που έχει την σωστή πίστη, την δηλαδή άπαξ παραδοθήσατε. Δηλαδή που σε εσάς να έρθω να μου το δώσετε? Όχι, θα σου κάνω ένα ερώτημα. Όχι, αυτό να μου απαντήσετε. Θα είναι απάντηση. Σε εσάς να έρθω. Θα είναι απάντηση. Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Θα είναι απάντηση. Μια στιγμή, να σου κάνω ένα μια στιγμή, μια στιγμή, γιατί είπατε τώρα για πολλά χοντρά πράγματα και αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Αντίθετα είπα. Όταν ο Κορνήλιος έλαβε. Αυτό που είπατε. Είπα. Όταν πρώτα-πρώτα που είπατε για κάθαρτο πνεύμα. Ο Χριστός είπε το εξής. Εγώ είμαι που σας βαπτίζω με Πνεύμα Άγιο. Ούτε ιερείς, ούτε αρχηγός. Είναι άλλο θέμα. Μια στιγμή. Αυτό είναι. Ο Χριστός. Αυτό για είναι. Τον ο Χριστός. Πού το λέει? Δείξτε μας. Θα το βρούμε μετά. Εγώ θα σας δείξω ότι. Εγώ θα σας διαβάσω ότι δεν το λέει. Κοιτάξτε τι λέει το Ευαγγέλιο για αυτό που είπατε. Για να δείτε. Μια στραβή διδασκαλία. Οι Απόστολοι τι είναι, ο Χριστός ο ίδιος είναι? Δεν εβάπτιζαν. Μόνο ο Χριστός βαπτίζει, έτσι δεν είπατε? Όχι, με πνεύμα. Το είπατε αυτό. Με πνεύμα Άγιο. Το είπατε με πνεύμα Άγιο κανένας.
Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Κατάθε... πνεύμα, αφήστε, να, αφήστε να μιλήσει και κανένα άλλο. Με το ζόρι, δηλαδή, οπωσδήποτε έχουμε κάθαρο το πνεύμα. Σίγουρα. Επειδή το λέτε. Εσείς το λέτε. Ή έχετε εσείς ή εμείς. Τώρα το λέτε σωστά. Δεν μπορεί και δυο. Τώρα το διορθώσατε. Εσείς είπατε πρωτύτερα. Τώρα πολύ ωραία. Εσείς είπατε πρωτύτερα. Τώρα το διορθώσατε. Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ακούστε, αφήστε να διαβάσω κι εγώ. Ότι τα χαρίσματα είπαν υπάρχουν και του πιτσοκουστιανού και του ορθοδόξου. Παντού. Εγώ και μόνο σε αυτό σα πληροφορώ που είπατε ότι υπάρχουν πολλέ εκκλησίε. Ήδη από αυτό να πιαστώ, εγώ θα, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε, το κράτησα. Αυτό το κυριότερο. Σε αυτά όμως που είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, τα αντιγραφικά, κοιτάξτε τι λέει. Δεν είναι αντιγραφικά. Θα το δούμε, θα σας το αποδείξω. Μα θα σας το αποδείξω τώρα. Εγώ τι είπα. Κατά δε. Παρακαλώ, πέστε κάτι να πω και ο κύριος Γιώργας. Λέει εδώ ο Χριστός, κατά δε την τελευταία. Είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο, 37 στίχο. Κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη τη εορτή, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον. Εάν κάποιο διψάει, ας έρχεται προς εμένα και ας πίνει. Όχι στον παπά, όχι στο ξεκανέναν, ούτε στον κύριο Σωτηρόπουλο. Εσύ ερμηνεύεις. Συνέχιζε. Λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, ναι. Καθώς είπε η γραφή, ζωντανά ποτάμια θα βγουν μέσα από την κοιλιά του, από τα σπλάχνα. Τα ερμηνεία του, έτσι. Όχι, τι? Εκ της κοιλίας αυτού. Εκ της κοιλίας αυτού, έτσι λέει. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίο έμελον να λαμβάνουν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Οι πιστεύοντες ορθώς, όχι οι αιρετικοί. Βεβαίως. Αυτοί που δεν έχουν ιεροσύνη, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν κατευθείαν στον Χριστό, αυτοί που είναι πραγματικοί ορθόδοξοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το οποίο έμεναν να βάλουν οι πιστεύοντε σε αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτσι δεν εδοξάστη. Όσον αφορά για το ακάθαρτο πνεύμα που είπε, που είναι η μεγαλύτερη βλαστημία, διότι όποιο πει για τον Χριστό, έτσι του είπανε, του λέει: έχει το Βελζεβούλ, το ακάθαρτο πνεύμα έχει και τα κάνει τα σάπια. Εμεί δεν είμαστε ο Χριστό. Κοιτάξτε, το είπανε αυτό. Μιλάμε για την Εκκλησία. Ποια από τις δύο εκκλησίες είναι η Εκκλησία. Είπανε ότι αυτό που είχε ήταν ακάθαρτο πνεύμα. Και ο Χριστός είπε ότι όποιος πει λόγο κατά του Υιού θα συγχωρηθεί σε αυτός. Γιατί αν εγώ δεν έχω ακάθαρτο πνεύμα. Και ο κύριος Σωτηρόπουλος λέει ότι είναι ακάθαρτο πνεύμα αυτό που έχω λάβει. Είναι ακριβώς αυτό το αμάρτημα. Είναι και θα σας πω και θα σας απαντήσω. Τώρα το λέτε αυτό. Το είπα και τώρα το λέω. Όχι, στην αρχή δεν το είπατε. Τώρα. Και τελειώνω. Γιατί έχω δοκιμάσει και δεν. Για να μην έχει αμφιβολία ο κ. Σωτηρόπουλος, είπε: αν εσύ είσαι πατέρας και το παιδί σου ζητήσει ψωμί, δεν θα του δώσεις πέτρα. Εάν ζητήσει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό. Εάν σου ζητήσει ψάρι, δεν θα του δώσεις φίδι. Και αν εσείς που είστε πονηροί, δίνετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο σε αυτούς που του ζητούν. Συνεπώς, εγώ πρώτα ζούσα με στην αμαρτία. Είναι τέκνα το διαβόλου. Κύριε Καραμπέλ, Κουρτρουμπέλη, ζούσα μέσα στην αμαρτία. Πόρνευα, κάπνιζα, έπινα, ζούσα μέσα στη νύχτα πριν γνωρίσω τον Χριστό. Σου τα έλεγε ορθοδοξία, θα κάνεις. Προσέξτε. Ισόρτε κύριε Σιντρούπη. Προσέξτε. Λοιπόν, μια στιγμή. Όχι. Θέλω, ό,τι αναγεννηθήκατε, θα σας φέρω από τον Ναϊρόμπι ανθρώπους που πήγανε σε άλλους χώρους και αναγεννηθήκατε. Δεν είναι η προσωπική μαρτυρία. Το ακάθαρτο πνεύμα που λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος, εγώ δεν μιλάω για εκκλησία τώρα. Το ακάθαρτο πνεύμα δηλαδή που λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος, μου σταμάτησε τη μοιχεία, την πορνεία, το τσιγάρο, το ποτό και μου βάλε να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Και στη ΧΟΕ, ακούστε κύριε, μισό παρακαλώ κύριε Σωτηρόπουλο, και στη ΧΟΕ. Μιλάνε και έχουν γλωσσολαλιά και έχουν αναγεννηθεί στο Άγιο Πνεύμα. Και στους φωτισμούς. Λοιπόν, εδώ προηγουμένως. Η ΧΟΕ είναι, γιατί η ΧΟΕ κατ' εμέ είναι ένα βήμα μεγαλύτερο από την τυπική Ορθοδοξία. Γιατί όχι. Και να ρωτήσω κάτι. Πού κάνει λάθος. Μισό λεπτό. Πότε ξαφνικά ανακαλύφθηκε αυτή η Εκκλησία, ξέρετε πότε. Ή δεν είναι χωριστή αυτή από ό,τι λένε και από ό,τι ισχυρίζονται. Δεν καταλαβαίνω. Λένε ότι είναι μέσα στην Ορθόδοξη όχι, Εκκλησία. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Έτσι λένε. Μα πρώτα απ' όλα θα σας φέρω το βιβλίο εδώ πέρα και του κυρίου που είναι επίσημο. Του κριτικού. Όργανο, του κριτικού, πώς λέγεται. Του κυρίου Αντώνιου Αλεβιζόπουλου, το οποίο έχει μέσα αιρέσει. Επίσημο. Την έχει στη ότι αυτή είναι η εργασία του. Αλλά όχι, η εργασία του εκφράζει την Εκκλησία και ο Σωτηρόπουλος. Μα εκφράζει την Εκκλησία, αλλά εγώ σας λέω τι πιστεύουν οι ίδιοι. Πάνε στους ιερείς, κοινωνάνε. Είναι μέσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Κοινωνάνε, εξομολογούνται. Μην το βλέπετε αδειάσουμε. Θα σας απαντήσω. Εσείς είπατε οι ιερείς καταργούνται. Σας απαντώ σε αυτό. Τότε και κατά τη δική σας γνώμη είναι αιρεσίες. Σας απαντώ επάνω σε αυτό το εξής. Σας απαντώ, δεν τους υποστηρίζω. Απλώς σας είπα ότι είναι ένα μεγαλύτερο βήμα από την τυπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ΧΟΕ
σε αυτό το σημείο κάθε μας κάνει λάθος. Δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται. Με λίγα λόγια, θα έρθουμε. Ναι. Είπατε για εκκλησίες. Το κρατώ αυτό το πράγμα, το κρατάτε και εσείς κύριε Σωτηρόπουλε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Ναι. Αυτό. Το βασικότερο είναι. Το βασικότερο. Δηλώσετε εκκλησίες, δεν παρακαλέσετε με τίποτα πιστεύω. Όχι, αυτό είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Το ξαναλέω. Κύριε Ζιόγκα, γιατί έχει ντοκουμέντα εδώ και δεν διακόψα. Ναι, με την εξής. Διάβασα δύο σημεία, πέρασαν 40 λεπτά. Έγινε πιστεύω ότι κάποιο πνεύμα επισύλθε εδώ μέσα, δημιούργησε όλο αυτόν τον αποπροσανατολισμό. Θα μου αφήσετε 5 λεπτά, το έχω σαν απέτηση. Ωραία, δεν διακόπτουμε καθόλου. Ισότητος χρόνο. Και δεντολογία, δημοσιογραφική, εντάξει. Ωραία. Χωρίς να με διακόπτω. Μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις. Είπα και άλλοτε, αλλά όχι να με διακόπτω. Θα πω ότι είναι ενέργεια πλάνη σαν με διακόπτω. Δεν θα ρωτήσετε λοιπόν. Θα ψήξετε τα επιχείρηματά σας. Λοιπόν, εδώ κάνουμε κριτική. Αλλά έχουμε ελληνικά, ξέρουμε και λοιπά. Στην εφημερίδα τη Εκκλησία Πεντηκοστή. Ναι. Που λέγεται Χριστιανισμό και είναι τι αριθμό φίλου έχει αριθμό φίλου. Τα έχει μπροστά, α πούμε. Για να ξέρουμε τι λέμε εδώ πέρα. Είναι τη αριθμό φίλου 100 Μάρτου του 92. Ακριβώ. 175 μετά Χριστόν. Απαρχή μοντανιστικού κινήματος. Ο Βήτα Στεφανίδης, η κλασική ιστορία γράφει. Ο μοντανισμός δεν είναι το αίρεσε άλλα σχήμα, διότι δεν έφυγε τη δογματική διδασκαλία. Οι μοντανιστές ορθώς ονομάσαν παλαιοχριστιανοί. Είχαν εκστάσεις, οράσεις, προφητείες, είχαν τη γενική ερωσία, η ερωσύνη ήταν όλοι ιερείς. Ήθελαν τη διατήρηση της αυστηρότητας. Αυτά τα λέει εδώ μέσα ο Στεφανίδης. Πάντως τους μοντανιστές συμπαραθέτουν σε αυτούς που προσθέτουν τον πρόλογο, ήταν ειλικρινείς χριστιανοί και του συντρόφιβε και του πλήρωνε το Άγιο Πνεύμα. Και πάλι για το 207, οι μοντανιστές αποχωρούνται από την Εκκλησία λόγω του ότι μερικές εκκλησίες δεν είχαν το κάλεμα του γενικού συμπαρθένου στις χείρες. Ο Τριτυλιανός γίνεται μοντανιστής και αποχωρείται από τις εκκλησίες. Αυτά λένε οι πεντηκοστενοί. Δηλαδή άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος πληρωμένοι κλπ. Οι μοντανιστές. Για να διαβάσουμε τώρα τι λέει πλέον η ιστορία και η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Για τους μοντανιστές που υποτίθεται ότι είναι πληρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα, ειλικρινή χριστιανή. Και που δέχτηκε ο κύριος Ρούσος. Δέχτηκε την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Να δούμε τι αποφαίνεται η πρώτη και δεύτερη. Και να δούμε τώρα αν είχαν το Άγιο Πνεύμα. Για αυτήν την κατοκαρία των πιστών. Πνεύμα, άλλο δαιμονικό σαν Άγιο Πνεύμα. Διαβάζουμε από την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου. Είναι εδώ μπροστά. Να μην τη διαβάζω, τη διαβάζω από εδώ απευθείας. Από το περιοδικό. Ο μοντανός λόγω αμέτρου επιθυμίας, φιλοπρωτείας, ανοίξε στην θύρα προς εαυτόν, στον αντικείμενο, το διάβολο δηλαδή. Ενεπνεύστε από πνεύμα πλάνης και περιεθών εις κατοχή δαίμονος και ψευδέκσταση. Ήρχισε να ενθουσιά και να λαλεί και να ξενοφωνεί. Προφητεύουν δίθεν διαφορετικά από το κατά παλιά παράδοση και διαδοχή έθιμων της Εκκλησίας. Από όσους ήκουσαν τότε τα νόθα εκφωνήματα, άλλοι μέλη της ανασκητούνται εναντίον του ως ενεργουμένου, δαιμονοπλήκτου και κατεχωμένου από πνεύμα πλάνης και ταράσσοντος τα πλήθη των επετήμων και των εμποδίζων να ομιλεί. Μηχανιστής ο διάβολος στην απώλεια των παρικών διήγερε και εξέκαψε την κοιμισμένη ενός προς την αληθινή πίστη διάνοια των μέχρι το σημείο να ξεσηκώσει και άλλες δύο γυναίκες, την Πρίσκυλα και τη Μαξιμίλαδη, και να τους γεμίσει με ενόθο πνεύμα ώστε να λαλούν παράφρονα και άκυρα και αλλοπρόσωλα όπως ο προμηνευτής. Οι πιστοί της Ασίας συνελθόντες πολλάκι τους εκήρυξαν βεβήλους και απεδοκίμησαν την αίρεση. Ο Πεντηκοστός Αποστολικός Κανόν και ο 7ος Κανόν της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και ο 25ος Κανόν της Παρθέκτου Συνόδου αποφέρονται τα εξής. Ευνομιανούς και μοντανιστάς και σαβηλιανούς και τα σάλας αρέσεις ως Έλληνας δεχόμεθα, ως ειδωλολάτρες δηλαδή δεχόμεθα. Ο δε πρώτος εκτός εκκλησίας. Εννοείται. Πρώτος κανόν του Μεγάλου Βασιλείου αποκηρύσσονται στο βάπτισμα των μοντανιστών λέγει. Τι ναούν λόγων έχει το τούτο βάπτισμα εν κριθήνε το βαπτιζόντων εις πατέρα και ιών και μοντανών και πρίσκυλα. Αυτή είναι η θέση σαφέστατη κατηγορηματική για αυτούς που τους λένε ενεργούμενα του Αγίου Πνεύματος πεπληρωμένα. Συνεχίζω. Να κάνω μια παρατήρηση. Όχι, μην διακόψω, κύριε Σωτηρόπουλε. Όχι, να ολοκληρώσει. Και θα απαντήσει και θα ξανά. Είναι σοβαρό αυτό το σημείο. Θα στερήσουμε τα λεπτά. Ο μοντανός παρουσιάστηκε ως παράκλητος, ως πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό οι μοντανιστές βάπτιζαν στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Μοντανού. Ταύτισε δηλαδή ο Μοντανός, τόσο πλανεμένος ήταν και δαιμονισμένος. Ταύτισε Αγίου Πνεύματος και προσώπου. Ταύτισε τον εαυτό του με το Άγιο Πνεύμα και οι ηλίθιοι μοντανιστές βάπτιζαν στο όνομα όχι του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, του Πατρός και του Υιού και του Μοντανού και της Μαξιμίλας. Και της Μαξιμίλας, μιας ψευδοπροφήτηδος. Αυτός τους μοντανιστάς τους λένε ότι είχαν το πνεύμα του Άγιο, τις γλωσσολαλίες κλπ. Αυτό το λέμε εμείς. Εδώ, εδώ. Το λένε. Οι αδελφοί σας. Οι
305 μετά Χριστόν. Απαρχή κινήματος των καθαρών. Ο Αρνόλντιος Μπρέσκια τους αναφέρει ως γλώσσας λαλούντας. Και δεχόμενο ότι πάντα υφίστανται προφήτες και προφητείες. Δηλαδή γλωσσολαλία και προφητικό χάρισμα. Για να δούμε τώρα η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που συνέταξε το πίστο, το σύμβολο της πίστος, το οποίο αποδέχονται εδώ οι κύριοι, να δούμε τι λένε για αυτούς τους υποτιθέμενους ότι λαλούσαν Αγίου Πνεύματι, όπως φαίνεται ότι λαλούσαν πνεύματι, λοιπόν, και καθάρτο. Για να ακριβώς. Εμείς κηρύττουμε οι Ορθόδοξοι και πιστεύω ότι η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος όρισαν για τους καθαρούς. Αργά, οι δε καθαροί και αυτοί των απεσχισμένων. Αργά να ακούει ο κόσμος. Οι δε καθαροί αυτοί που είχαν τη γλωσσολαλία. Των απεσχισμένων νησί. Διότι οι μεν αρχοί του χωρισμού διασχίσματος γεύονται, ξεκίνησαν πρώτα σαν σχηματικοί, οι δε της Εκκλησίας αποστάντες ούκ έτι έσχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εαυτούς. Ούτε του βαπτίζειν, ούτε του χειροτονήν ήχουν εξουσίαν. Ούτε η δύνατο χάρη Πνεύματος Αγίου εταίρης παρέσχειν. Εις αυτή εκπεπτόκαση, διό ως παραλαϊκών βαπτιζομένους, τους παραυτών εκέλευσαν ερχομένους από την Εκκλησία, το αληθινό βαπτίσμα τη εντός της Εκκλησίας ανακαθέρισε. Είναι από τον πρώτο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που εκφράζει την απόφαση των δύο συνόδων. Αυτά είπε η πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Μέσα δε στην πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας και ο Νικόλαος ο Μύρων. Λένε εδώ, 290 μετά Χριστόν. Ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας, Νικόλαος Μύρων και Σπυρίδων Τριμηθούντος αναφέρονται ότι κατέχουν θαυμαστά χαρίσματα θεραπείας και θαυμάτων. Έτσι. Ενώ σε αυτούς τους τρεις, που δεν λέτε προσωνύμι Άγιος. Λοιπόν, λένε ότι έχουν θαυμαστά χαρίσματα και οι οποίοι συμμετείχαν μέσα στην πρώτη και δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο και καταδίκασαν τους αυτούς που προανέφερα. Ταυτόχρονα οι ίδιοι έλεγαν ότι έχουν ιερωσύνη ειδική. Πώς γίνεται από τη μια πλευρά φάζουν να έχουν χαρίσματα. Θαυμαστά μάλιστα. Οι ίδιοι το ομολογούν εδώ. Και από την άλλη να λένε ότι ήταν αιρετικοί γιατί δεχόταν ειδική ιερωσύνη. Εγώ τα θεωρώ τουλάχιστον αυτά τα πράγματα ότι κάθε πάει καλά. Κρίνει ο κόσμος, κύριε Κοντροπέλη. Θα ήθελα να απαντήσω. Θέλω έτσι να πω κάτι υπερθάλαμαστο για τον Άγιο που μνημόνευσε προηγουμένως εδώ ο κύριος Ζώγας, τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος μετήχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν αρχιερεύς. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ένα συνεχές θαύμα, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Πασκάλ. Λοιπόν, διότι το σώμα του αδιαλόβητο, ολόκληρο, αταρήχευτο, διατηρείται επί 16 αιώνες μέχρι σήμερα και ευωδιάζει και θαυματουργεί, εκβάλλει δαιμόνια κλπ. Και ξέρετε, δαίμονας δεν βγάζει δαίμονα. Λοιπόν, εκείνος δεν είναι ο αληθινός χαρισματούχος. Ερωτώ, έχετε να αναφέρετε ένα πεντηκοστιανό ή ένα ευαγγελικό ή ένα Ιεχωβίτη ή ένα άλλο Προτεστάντη, ο οποίος μεταθάνατον διατηρείται ολόσωμος αταρήχευτος και ευωδιάζει ή διαλύεται μεν το σώμα, αλλά τα λιψανά του, τα κοκαλάκια του μοσχομυρίζουν και βγάζουν. Και μένει αδιάφθορος και αδιάφθορος. Έχετε να αναφέρετε ένα παράδειγμα. Αν αναφέρετε ένα χιλιαστή, ένα πεντηκοστιανό, ένα σαββατιανό, ένα προτεστάτη που διατηρείται ολόκληρος και ευωδιάζει ή διαλύεται και τα οστά του ευωδιάζουν και βγάζουν δαιμόνια και επιτελούν θεραπείες, θα σας παραδεχθώ. Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα μεταθάνατον. Δεν μου λέτε. Γιατί ο διάβολος, όσου ζεις σε πλανά, μεταθάνατον, φεύγει. Δεν κάνει του Θεού και μόνο. Μεταθάνατον δεν αντιδοξάζει ο Θεός τους ανθρώπους του. Μεταθάνατον κύριε, μόνο ενεργεί ο Θεός. Νομίζω ότι είναι μονότερμα τώρα η συζήτηση έτσι. Θα απαντήσετε. Σας είπα ότι ήθελα να πείτε, αλλά φύγαμε από το θέμα των χαρισμάτων και είπατε για το ευώδιασμα. Μισό λεπτό ακόμα. Κάτι σημειώσω. Κράτησε και θέλω να απαντήσω. Θέλω να απαντήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό ότι εν ζωή μπορεί να πλανηθεί ο άνθρωπος. Ενώ μετά θάνατον, τον αντιδοξάζει ο Θεός και εκεί πλέον φαίνεται όχι πλέον η δύναμη
δύναμη του σώματος, αλλά η δύναμη του πραγματικά του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλώ. Θέλω να απαντήσω. Ναι, θα απαντήσω. Θα απαντήσω στον κύριο Ζόχα και μετά στον κύριο Σωτηρόπουλο. Δεν είναι ο κύριος εδώ πέρα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό επιμένω. Σημειώστε, κύριε Γιάννη, σε παρακαλώ, γιατί κοιτάξτε, να ολοκληρώσει το κοστέρι του κύριου Ζιώβα. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πάνω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και είναι σαφής εδώ ο λόγος της γραφής, δεν χρειάζεται καν ερμηνεία σε τούτο το σημείο. Σε άλλον, λέει, δια του πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον πίστης, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον ενεργήματα δυνάμεων, σε άλλον προφητεία, σε άλλον γλωσσολαλία. Είδατε. Για το προηγούμενο θέμα λέτε τώρα. Όχι, που θίξαμε. Φύγει και το προηγούμενο. Για το προηγούμενο δεν το λέτε αυτό. Προφητεία, όχι. Ερμένη αναφέρεται. Γι' αυτό δεν αναφέρεται. Αναφέρω κυρίως για αυτό που θα ακούσεις τώρα. Πάντως και για το προηγούμενο λέει σε άλλον προφητεία, σε άλλον γένη γλωσσών. Αυτό που λέγαμε. Και σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων. Τι σημαίνει? Όχι πάντα προφητεία και γλωσσολία. Τι σημαίνει? Ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος ήταν αυτό που λέει εδώ, διακρίσεις πνευμάτων. Γλωσσολαλούσε ο ένας, ερμήνευε ο άλλος. Γλωσσολαλούσε κι ο άλλος. Και εκείνος που είχε το χάρισμα των διακρίσεων, τι έλεγε? Αυτός γλωσσολαλεί με το Άγιο Πνεύμα. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός γλωσσολαλεί με τη δύναμη του Πονηρού Πνεύματος. Αυτό θα πει διακρίνει. Άρα λοιπόν και στην πρώτη, στην αποστολική εποχή, το διάβολος να πλανήσει τους ανθρώπους, γλωσσολαλούσε διαμέσου ανθρώπων και έκανε και διάφορα άλλα σαν τα σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι, όχι, όχι άλλο. Εντός της Εκκλησίας όμως δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί είχε δώσει το ειδικό χάρισμα Θεός να διαχωρίζεται η πλάνη από την αλήθεια. Σε αυτό συμφωνούμε. Υπήρχε ο χαρισματούχος που έλεγε. Αυτό μιλάει με το πνεύμα το Άγιο, αυτό με το πονηρό. Υπήρχε εξασφάλιση δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί να μα πείτε ότι εντάξει, επειδή γλωσσολαλείτε εσεί οι πεντηκοστιανοί, ότι σίγουρα γλωσσολαλείτε από το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει γλωσσολαλία από το πονηρό πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα υπάρχει επίσης. Λοιπόν, ακούστε. Επίσης υπάρχει. Βεβαίως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ξέρετε. Άρα, μια στιγμή. Το Άγιο Πνεύμα στιγμή, τώρα, μέσα στην Ορθόδοξη. Α τελειώσει και να απαντήσω. Ποιο λαλεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Λαλεί κανένα αρχιεπίσκοπο? Λαλεί ο κύριος αρχιεπίσκοπος, λαλεί ξένες γλώσσες, έχει ξέρει τι σημαίνει? Δεν ήρθαμε σε αυτό το θέμα. Θα σας απαντήσω για την γλωσσολαλία. Ορισμένα χαρίσματα, να απαντήσω, ναι. Ορισμένα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος υπάρχουν όλους τους αιώνες. Μπράβο. Είναι αυτά. Α, ωραία. Να σας πω μερικά. Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Βλέπω τώρα λέτε τα ίδια. Προσέξτε, ορισμένα, όχι όλα. Ναι. Ποια σταμάτησαν? Η γλωσσολαλία το λέει και ο Χρυσόστομος, σαφώς. Όχι, όχι, όχι. Η γραφή λέει ότι δεν θα σταματήσουν. Πού το λέει αυτό? Αμέσως. Πράξεις των Αποστόλων. Πού λέει ο Πράξεις των Αποστόλων. Να ολοκληρώσουμε. Τελικά εγώ δεν απάντησα. Ούτε στο δεύτερο. Μιλάνε συνέχεια και δεν. Τώρα μιλάει, δηλαδή επί 30-40 λεπτά τώρα συνέχεια. Να απαντήσουμε και κύριε, μου φαίνεται ότι μισό καιρός να ολοκληρώσει μία απαντήση. Μπορούμε να έχουμε λέει, συνέχεια. Λέει, αρχίζει ένα κατάφορο ψεύδος. Η γραφή είπε. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ότι κάπου διαμαρτύρεστε. Λέει αλλά, ναι. Ότι η γλωσσολαλιά θα σταματήσει. Πού το λέει? Εγώ δεν είπα ότι θα σταματήσω. Ότι δεν θα σταματήσει. Ότι δεν θα σταματήσει. Αμέσως. Αν βρεις χωρίο που να λέει η γλωσσολαλιά δεν θα σταματήσει, έχεις δίκιο. Βρες το. Λοιπόν. Αν το βρεις και ο δεύτερη φορά το πει. Βρέσε το και να αρχίσει μέχρι να το βρείτε να σας δώσω το χρόνο. Όχι, όχι, αμέσως, αμέσως. Εδώ, εδώ. Ότι δεν θα σταματήσει στον αιώνα η γλωσσολαλιά. Όταν μίλησαν με ξένες γλώσσες οι Απόστολοι. Όχι αυτό που σε ρωτώ, θα βριζάσαν τα παραμύθια. Θα βρεις ότι η γλωσσολαλιά δεν θα σταματήσει. Κύριε Σωτηρόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά με δικτατορία δεν μπορούμε να σας πει. Όταν μου λέτε ότι είναι παραμύθια, πριν μιλήσω, είναι προδιαθέτεται τον κόσμο ότι εσείς είστε σοφός και εμείς είμαστε παραμύθια. Πάω να το διαβάσω και μου λέτε. Μα αφού δεν το διάβασα ακόμα. Το διάβασα. Κύριε Σωτηρόπουλε, υπάρχει κρίση. Πώς το ξέρετε, βέβαια δεν υπάρχει κρίση στους ακροατές. Αφού θέλω το διαβάσω και μου λέτε. Θα ειδείς ότι δεν θα το βρεις. Κύριε Σωτηρόπουλε, είναι σαφές το ερώτημά σας. Θα διαβάσει πράγμα που δεν είναι απάντηση. Δεν πειράζει, αφήστε το, θα το κρίνει ο κόσμος. Ελληνικά ξέρουμε. Σας πειράζει να το διαβάσετε? Όχι καθόλου, διαβάστε. Χάνεται ο χρόνος.
Ο χρόνος είναι. Τι θα διάβαζε, ποιο θα διάβαζε. Ο χρόνος είναι. Ποιο θα διάβαζε. Εξαγοραζόμενο. Ποιο θα διάβαζε, ποιο θα διάβαζε. Δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρετε πώς λοιπόν το λέτε παραμύθι. Δεν θα διάβαζε. Θα μας αφήσει να μιλήσουμε. Δεν θα διάβαζε αυτό που ζητώ, γιατί δεν υπάρχει στη γραφή. Μα κατά τη γνώμη σας δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Θα το σκίσετε, είπατε το πτυχίο. Την πρώτη φορά δεν το σκίσατε με το γυναίκα. Τώρα να δούμε αν θα το σκίσετε. Λοιπόν, εδώ όταν οι Απόστολοι έλαβαν το πνεύμα το Άγιο την ημέρα τη Πεντηκοστή, στι πράξει των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο. Πράξει των Αποστόλων. Δεύτερο κεφάλαιο. Μισό λεπτό, πράξεις των Αποστόλων. Μισό λεπτό. Έχω μια μικρή εδώ πέρα. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο. Ναι, 200. Λέει στο. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Θα σα παρακολουθήσω. Το 17, ελά. Ναι, θα διαβάσω από το 4. Δεύτερο κεφάλαιο, είπατε. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο. Στίχος 4. Μισό λεπτό. Ξέρετε το κεφάλαιο, το βρούμε λίγα γιατί εδώ πέρα. Κεφάλαιο δεύτερο, είπατε. Κεφάλαιο δεύτερο, στίχος 4. Στίχος 4, είπατε. Είναι η Πεντηκοστή. Και λέει, και πλήστησαν, λέει, όταν έγινε το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής, που και στην Ορθοδοξία το γιορτάζουν σαν από τις μεγαλύτερες γιορτές, και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Στο 12 στίχο λέει, εθαύμαζαν δε πάντες και απορούσαν, άλλος προς έλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο, ποιο δηλαδή αυτό, το ότι μιλάνε ξένες γλώσσες. Άλλοι χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκίνινων, ότι είναι μεθυσμένοι. Μεθυσμένοι. Σταθίστε ο Πέτρος με τον 11, ύψωσε την φωνή αυτού και ελάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ. Αυτό ας είναι γνωστό σε εσάς και ακούστε τους λόγους μου. Διότι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εις νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο, αυτό που βλέπετε μπροστά σας, είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιεήλ. Το είχε προφητεύσει ο Ιεήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα. Τι είχε πει, το λέει στο 17 στίχο. Και στις έσχατες μέρες. Σήμερα είναι οι έσχατες μέρες. Α, λάθος. Στάσου, ναι, τελειώσω και θα το διορθώσετε. Για να αφήσω τον Αγίου, κύριε Σιδηρόπουλε. Και στις έσχατες μέρες, λέγει ο Θεός. Έχει και. Θα εκχαιρεί. Μια στιγμή, σημειώστε ό,τι θέλετε. Έχει και. Σημειώστε εδώ ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, σημειώστε, κύριε Σιδηρόπουλε. Και στις έσχατες μέρες, λέγει ο Θεός, θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Και θα προφητεύσουν οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια. Και ακόμη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν δες ημέρες εκείνες, θα εκχαίω από του πνεύματός μου. Και θα προφητεύσουν. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε, ότι μπορεί πράγματι κάποιος να επηρεαστεί από το ακάθαρτο πνεύμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ότι υπάρχει το πνεύμα της διάκρισης. Αλλά υπάρχουν όμως και τα γνήσια. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε ο Θεός και άρχισε ο διάβολος να δουλεύει. Συνεχίστε και θα πάτε. Διότι εδώ πέρα λέει καθαρά, τις έσχατες μέρες θα εκαίω από του πνεύματός μου. Ολοκληρώστε. Αυτό το λέει καθαρά. Αυτό είναι που λέει. Παρακαλώ. Και μετά και το πτυχίο του εδώ. Έσχατες ημέρες. Γιατί καλά, που το απάντησε μισό λεπτό και είπα, αν θέλετε, θα φέρουμε και φιλόλογο εδώ. Δηλαδή τι έχει άδικο. Θα φέρω και λεξικό. Να το φέρετε. Μα το είπε ο ίδιος. Το ερμήνευσε ο ίδιος το ίνα. Είπε ότι σημαίνει διανά. Όχι απλά. Δεν είναι το πάντα όπως το είδες εσείς. Εσείς είπατε πάντα. Σε μέσα ως πάντα, κύριε. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε, και εμείς είμαστε επιστήμονες. Και δεν είμαστε θεολόγοι επιστήμονες. Είμαστε θεολόγοι που παλαιότερα και έχουμε μελετήσει την ελληνική γλώσσα. Και εμείς πτυχίο την ελληνική γλώσσα τη χειριζόμαστε καλά. Δεν την ξέρει μόνο ο κύριος. Άλλο διανά και άλλο πάντα. Όχι, στο προηγούμενο θέμα λέω για το διανά. Να πάνε σε διάβολο. Λοιπόν, ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε. Να μην δημιουργείς εντυπώσεις ψεύτικες. Το είναι εκείνο εξαρτάται από το θέλω και με το μάλλον σημαίνει. Καλά είναι να λαλεί κανείς με γλώσσες, αλλά προτιμώ να λαλεί με ψεύτικα. Αυτή είναι η άποψή σας. Κρινόμεθα, κύριε. Όποιος έχει Καινή Διαθήκη δεν έχει παρά να το ανοίξει. Όποιος ξέρει γραμματική κρίνει, κύριε. Το ανοίγει, το διαβάζει και το. Κύριε, μας βλέπουν και ακαδημαϊκοί. Μας βλέπουν πανεπιστημιακοί. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, άρα μπορεί να κρίνουν. Δεν απάντησε στο έσχατε. Να απαντήσω. Ο κύριος Σωτηρόπουλος τελείωσε με άρεστα φιλολογία. Και με άρεστα όχι με 8,5 απλώς. Με 9,9. Άρα λοιπόν. Εμείς, εγώ ξέρετε το πτυχίο μου στο Πανεπιστήμιο, ξέρετε με πόσο το πήρα. Φιλολογίες.
Έχει σημασία. Με το αντικείμενο, που σχολιάζουμε. Και άλλο να είσαι λογική. Πάντως θεολόγος δεν ήμουν. Είπα, τελείωσε με άριστα 9,9 φιλοσοφική. Μπορείτε να μου βρείτε πολλούς στην Ελλάδα που να τελειώνουν φιλολογία με 9,9. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω επάνω σε αυτό. Τη λέξη Ίνα, τον ρώτησα από την αρχή να την ερμηνεύσει ο ίδιος. Και την ερμήνευσε. Και είπε Διανά. Μην το ξεχνάμε εκεί. Προτιμώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, μα είστε. Προτιμώ. Πρόσεξε. Προτιμώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, αφήστε το. Αφήστε το. Άστε να νομίζει ότι έχει δίκιο. Αφήστε το να πιστεύω ότι έχει δίκιο. Και εγώ εξημερίζομαι, κρίνομαι και εγώ μαζί σα. Τι άλλο θέλετε να πω. Τι άλλο να πω. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ο κύριο Γιώγα. Όχι, αυτό θα συνεχίσω λίγο. Ο κύριο Γιώγα, κύριε Σωτηρόπουλε, και μετά θα σα το λέω. Όχι, σε αυτό το έσχατε σημαίνει. Έχει σχέση και με αυτό. Και με αυτό που θα διαβάσω. Εγώ. Επ' αυτού θα ήθελα να πω το εξή. Θα ήθελα να μα δώσετε μια άλλη εκπομπή να φέρω τον ίδιο το συντάκτη αυτού του δημοσιεύματο. Ο οποίος είναι και πατρινός και είναι πλήρης γνώστης και έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο επάνω σε αυτό το θέμα. Τον εγκομιάζετε, έτσι. Διότι. Και ας γράφω αυτές τις διαστροφές. Κοιτάξτε. Και τσαπάτες. Εγώ την άλλη τη μελέτη. Είναι πλήρης γνώστης, όπως γράφει απατηλά πράγματα. Εγώ βασίζομαι, όπως σας είπα, και θα ήθελα τη βάση. Εδώ όμως, συγγνώμη, κύριε Ρούσο, συγγνώμη τώρα. Προηγουμένως και ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Κίκερας, είπε ότι εμείς δεν συμμεριζόμεθα. Είναι ξέχωρο κομμάτι. Τώρα ξαφνικά δεν το μοιάζει. Μα αυτό πειμένει, κύριε μου. Δεν πειμένει, όχι. Αλλά τι κάνει. Αυτό δεν πειμένει. Είναι ένας συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει. Όχι, δεν είναι ούτε δίδασκα. Αρθρογραφία. Κάθετα αυτά που εσείς δεν σας αντιπροσωπεύετε. Αυτό που έχει γράψει έχει όλα τα στοιχεία. Εγώ αυτά τα στοιχεία που λέτε, ούτε αυτά τα βιβλία που έχει φέρει ο κύριος, εγώ έχω την Αγία Γραφή. Δηλαδή θέλει να πει ο κύριος Γιώγας ότι σταμάτησαν σήμερα τα χαρίσματα. Εκεί θέλει να καταλήξει. Μετά, κύριε Σωτηρόπουλε. Μετά, κύριε Σωτηρόπουλε. Κύριε Κοτρομπέλη, συγγνώμη. Όλα θα γίνονται κατά τάξη. Θα συνεχίσει ο κύριος Γιώγας. Είπε το εξής. Ότι η γραφή λέγει ότι τα χαρίσματα, η γλωσσολαλιά. Δεν στον θα σταματήσει. Στον έσκατο καιρό, λέει εδώ. Δεν θα σταματήσει. Του είπα να βρει χωρίο που να λέει πράγματι η γραφή ότι δεν θα σταματήσει η γλωσσολαλιά. Δεν βρήκε τέτοιο χωρίο. Βρήκε ένα άλλο χωρίο, το παρεμήνευσε. Ο προφήτης Ιωήλ προφήτευσε ότι στις έσχατες ημέρες θα εκχύσει ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιο. Λοιπόν, αυτό έγινε την εποχή των Αποστόλων. Ο Πέτρος ερμηνεύει και λέει αυτό έγινε. Η εποχή των Αποστόλων είναι έσχατη, κυρία, εν σχέση προς την Παλαιά Διαθήκη. Δεν σημαίνει ότι είναι και το τέλος του κόσμου. Ακούστε την απάντηση. Θέλω να απαντήσω όμως, γιατί δεν είναι έτσι. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Αυτό, λέει, που βλέπετε σήμερα στην αποστολική εποχή είναι αυτό που προφητεύτηκε ότι στους εσχάτους καιρούς θα εκχύσω το πνεύμα μου. Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο τον έσχατο καιρό. Λέει η αρχή της προς Εβραίους επιστολής. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλή σας. Ακούτε. Εν της πατράσιν, εν της προφήτες. Επεσχάτου των ημερών τούτων. Επεσχάτου. Τώρα στον τελευταίο καιρό. Έσχατο καιρό, άφερε. Έσχατο καιρό. Μίλησε δια του Ιούτου. Η εποχή του Χριστού θεωρείται έσχατος καιρός εν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Όχι έσχατος που λέμε εμείς ότι κοντά στη συντέλεια του. Σας απαντώ λοιπόν πάνω σε αυτό ότι δεν είναι έτσι και τα διαστρεβλώνει εφόσον είπε ότι διαστρεβλώνω. Εφόσον είπε ότι τα διαστρεβλώνω. Κοιτάξτε γιατί το. Σας παρακαλώ, διαβάζετε το 38 στίχο. Να τελειώσω. Συγγνώμη. Άλλο λέει ο Παύλος. Γλώσσε το αντίθετο από ό,τι είπε εκεί. Γλώσσε λέει παύσονται. Το σημειώνω και αυτό. Γλώσσε παύσονται. Σας παρακαλώ. Θέλω κάτι ότι είναι τις τελευταίες ημέρες. Τι λέει. Συνέχεια στο ίδιο κεφάλαιο για να το αποδείξει ο κ. Σωτηρόπουλο ότι αυτό που λέει είναι αναλυθές. Στο Β' σκοτιστή με τα στραφή. Μιάστε, παρακαλώ. Μιάστε, με αφήστε. Δεν θα γίνουν αυτά. Β' για διαβάστε το άλλο. Διαβάστε το παρακαλώ. Στο Β' κεφάλαιο. Στη συνέχεια. Σε ποιο χωρίο. Στο στίχο. Τη στίχο 20. Των Αποστόλων. Μισό λεπτό. Και πυρ και ατμίδα καπνού που λέει. Ναι, και θέλω δείξει λέει τέρατα εν το ρονό άνου και σημεία επί τη γη κάτω. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Πότε θα γίνουν αυτά, κύριε Σωτηρόπουλε. Γίνανε. Θα απαντήσω. Γίνανε. Θα προσέξω. Ο ήλιο και το 20 υπάρχει. Ο ήλιο θα στέλνει μεταστραφή σκότο και η σελήνη αίμα. Έγινε αυτό. Πριν έρθει η μέρα του κυμαίου. Δεν έγινε. Όταν. Όταν η μέρα η μεγάλη του κυρίου η επιφανία. Όταν με τον σταύρωση του Χριστού δεν έγινε η μέρα σκότο. Αυτό, κύριε Κοτρομπελίνα. Γελάτε. Γελάτε. Ξέρετε γιατί. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Κοτρομπέλη, κοιτάξτε να δείτε. Το
48 στίχο. Ναι. Στο, συνέχεια, καταλήγοντας ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του, λέει, τι να κάνουμε, λέει, οι άνδρες αδελφοί, λέει στο 37, αφού άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου. Και ο Πέτρος είπε στο 38, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σας παρακαλώ, διαβάζετε το 39. Ναι, και λείψεις το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γάρ εστίν η επαγγελία και τη τέκνη ημών και πάση τη εις μακράν όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Διότι η υπόσχεση είναι προς εσάς, στα παιδιά σας και σε όλους τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Εδώ μιλάει για την Πεντηκοστή. Δεν λέει καθαρά λοιπόν ότι είναι συνέχεια. Δεν λέει καθαρά, όχι. Πεντακάθαρα. Ότι είναι μέχρι σήμερα. Ας τα αφήσουμε, τότε στην κρίση των αγροτών. Στην κρίση του κόσμου. Ότι είναι μέχρι σήμερα. Αφού το λέει. Όταν λέει πάντα στους μακράν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τις εγγύς και τις μακράν, ξέρετε τι σημαίνει. Εδώ είναι αγράμματοι οι άνθρωποι. Τις εγγύς σημαίνει στους μακράν. Γιατί λέει ότι είμαστε αγράμματοι. Να δείτε γιατί σας λέει. Να σας τα αποδείξω. Να το πούμε κι εμείς ότι είναι αγράμματος. Πέστε το. Δεν το λέμε, το ψευόμαστε. Ακούστε το αγράμματος. Το αγράμματος. Όχι, δεν ήρθαμε να βριστούμε εδώ πέρα. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν λέει ότι είναι ορθόδοξος ευσεβής. Δεν ξέρετε τα ιερά γράμματα. Έτσι νομίζετε εσείς. Λοιπόν, τις εγγύς, ξέρετε τι σημαίνει τις εγγύς. Κύριε Σωτηρόπουλε. Τις εγγύς σημαίνει στους Ισραηλίτες που ήταν εγγύς του Θεού. Ήταν ο περιούσιος λαός που είσαι στον Ερυθρό. Και τις μακράν εννοεί στους εθνικούς, τους Ιδρουλάτες. Και όταν λέει όταν τα τέκνα. Δεν λέω ότι. Δηλαδή τα παιδιά σταματάει. Όχι. Πού σταματάει, πού σταματάει. Για πέστε μου τώρα το χρονικό όριο, πού σταματάει. Εγώ σας είπα έξα. Σας είπα έξα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Η φωνή του Κυρίου. Η Αγία Γραφή το προσδιορίζει. Δεν το προσδιορίζει. Δεν το προσδιορίζει. Το προσδιορίζει. Δεν το προσδιορίζει. Να σας το διαβάσω κι αλλού. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, εκεί που είπατε θα πάψουν, λέει πότε θα πάψουν. Όταν έρθει το τέλειος. Βλέπω το ξέρετε κιόλας και το κρύβετε. Γιατί το κρύβετε. Δεν το είπατε προηγουμένως. Αυτό είναι άτιμο. Γιατί το κρύβατε. Είναι άτιμο. Μα δεν το είπατε προηγουμένως. Γιατί το κρύψει. Δηλαδή κρύβει το ωραίο της. Το είπατε το μισό προηγουμένως. Δεν μ' αρέσουν οι ατιμείς. Να είμαστε τίμης. Ωραία. Ναι, αλλά όταν λέτε τους άλλους αγράμματος είναι τιμή σου. Είσαι αγράμματος διότι βλέπεις τις εγγύς και τις μακράν. Να έχεις την ταπείνωση. Λοιπόν. Να έχεις την ταπείνωση. Εντάξει, εσείς είστε γραμματισμένος. Εγώ δεν έχω. Εσείς είστε γραμματισμένος και εμείς είμαστε αγράμματος. Μιλήσει και λίγο ο κύριος Γιώργας, μισό παρακαλώ. Έχει δικαίωμα, του έχω περάσει το λόγο. Αυτό. Μισό, δεν έχει ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Δεν τον έχουμε αφήσει να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Είναι σκόπιμο. Πιάνομαι πραγματικά. Είναι σκόπιμο. Έτσι, έκθετος απέναντί του, δεν έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Σωτηρόπουλος τον έκοψε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος τον έκοψε και έβαλε αυτό. Όχι 5 λεπτά, 35 λεπτά, μια ώρα έχετε. Είπατε για 5 και έχετε 40 λεπτά. Μισό λεπτό, κύριο. Διάλογο κάνετε με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Αλλά μια στιγμή για να ολοκληρώσει το θέμα σε αυτό. Μόνο αυτό και τελείω. Όχι, γιατί θα σας απαντήσει τώρα ο κύριος Σωτηρόπουλος. Μετά να ολοκληρώσει και αν δεν ικανοποιείται θα σας απαντήσει. Και είναι η απάντηση στο τόσο σοβαρό αυτό θέμα. Θυμίζω πάλι τον πρόλογο. Πραγματικά ο παράκλητος σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές συντρόφευε και πλήρωνε τους ειρηνικούς αναζητές χριστιανούς. Γραμμένος από υποτιθέμενους αναγεννημένους και βαπτισμένους χριστιανούς αυτό το άρθρο. Μάλιστα. Σε επίσημη εφημερίδα μιας μεγάλης ομάδας πεντηκοστιανών. Πάμε. 407 μετά Χριστόν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον παραθέτει σαν έναν γεμάτο από πνεύμα. Πεθαίνει στην εξορία, αφορισμένο. Στην πρώτη ομιλία του στην Πεντηκοστή δηλώνει: στον αιώνα είναι μαζί μας ο Παράκλητος και έτσι μπορούμε να έχουμε πάντα Πεντηκοστή. Όταν λέει να έχουμε πάντα Πεντηκοστή, κύριε Ρούσε, πώς καταλαβαίνετε τη λέξη. Ναι, δεν εννοεί το δόγμα. Τι να έχουμε. Δεν εννοεί το δόγμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Μα να έχουμε, δηλαδή, μήπως εννοεί και τη γλωσσολαλία. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να εννοεί. Γιατί στο κείμενο δεν μπορώ με αυτό. Συγγνώμη. Δεν λέει να έχουμε. Κοιτάξτε. Συγγνώμη, στο κείμενο δεν λέει να έχουμε. Πεντηκοστή δεν είναι μόνο η γλωσσολαλία. Ακούστε. Στο κείμενο λέει να εορτάζουμε. Κι άλλο να έχουμε. Στο κείμενο τι εννοεί. Να εορτάζουμε. Πού, ποιο. Το κείμενο το έχω μπροστά. Τη Καινή Διαθήκη. Το Χρυσόστομο. Από το Χρυσόστομο είναι αυτό, παρμένη η φράση αυτή. Και λέει να κάνουμε τη γιορτή. Εκεί λέει μέσα η παράθεση. Λέει μπορούμε να έχουμε πάντα Πεντηκοστή. Το έχουμε, πηγαίνει το μυαλό.
αυτό που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπονοείται. Προσέξτε τι λέει. Εδώ όμως το κείμενο. Το κείμενο λέει εορτή Πεντηκοστή. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που γράφει. Να εορτάζουμε την Πεντηκοστή και να μην έχουμε την πείρα της Πεντηκοστής. Αυτό λέει. Αυτό το λες εσύ. Όχι, με αυτό λέει. Την εορτή να έχουμε χωρίς την πείρα. Φτάσουμε και σε αυτό. Μην βιάζεστε. Όχι, λέω. Προτρέχετε. Εσείς τι λέτε, μαζί. Θα το σα το απαντήσω. Δεν με αφήνετε, με διακόπτετε. Λέω, σκόπιμα αλλάζουν το ρήμα εορτάζω που έχει το κείμενο του Χρυσοστόμου με το ρήμα έχω για να αποπροσανατολίσω τον αγρό και να νομίζω ότι. Είπα μια διαστροφή αυτό. Πλαστογραφία, πε το καθαρά ελληνικά. Και να λέμε τα πράγματα μετά στο ερώτημα Χρυσόστομο σε αυτό για τη γλωσσολαλία. Γιατί λοιπόν λέγει δεν γίνονται σήμερα θαύματα, αυτό το ερώτημα το θέτει στα τέλη του γύρω στο 390. Ο Χρυσόστομος θέτει ένα ερώτημα στου χριστιανού που βαπτιζόντουσαν. Και τι του λένε, ας πούμε, Ιωάννη Χρυσόστομο, που λέμε δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Εδώ σας παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα. Τα λέει ο Χρυσόστομος αυτά. Γιατί από πολλού το ακούω αυτό και αναζητούν την εξήγησή του διαρκώς και πάντοτε. Γιατί λέγανε αυτοί οι μερικοί. Όσοι βαπτίζονταν τότε μιλούσαν όλοι ξένες γλώσσες και τώρα δεν μιλούν πια. Δεν μιλούν πια. Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια ότι τώρα δεν μιλούν πλέον. Είναι ερώτηση αυτό. Γιατί δεν μιλούν τώρα ενώ πρώτα μιλούσαν, σου λέει στην αποστολική εποχή. Άρα έπαψε. Ας πάθουμε. Ας γιατί δεν μιλούσαν. Ας λέει την απάντηση τη λέω Χρυσόστομος. Και αυτή εκφράζει και εμένα και όλους μας δουλειά. Για πες το γιατί. Ας μάθουμε πρώτα τι σημαίνει. Όλα τα χαρίσματα, όχι μόνο γλώσσες. Γλώσσες, για τις γλώσσες μιλάω εδώ. Ας μάθουμε πρώτα τι σημαίνει ότι μιλούσαν γλώσσες και ύστερα θα πούμε για την αιτία. Τι σημαίνει λοιπόν ότι μιλούσαν ξένες γλώσσες. Εκείνος που βαπτιζόταν μιλούσε αμέσως τη γλώσσα των Ινδών, των Αιγυπτιών, των Περσών, των Σκυθών, των Θρακών και ένας άνθρωπος ήξερε τότε πολλές γλώσσες. Και αυτοί που βαπτίστηκαν σήμερα, αν βαπτίζονταν τότε, θα τους άκουγες αμέσως να μιλούν διάφορες γλώσσες. Αν βαπτίζονταν τότε, όχι σήμερα όμως. Για ποιο λόγο λοιπόν περιορίστηκε και εξαφανίστηκε τώρα αυτή η χάρη, εξαφανίστηκε δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Τότερο πνευματικά. Και πιο ανέστητο και τρόμαζαν και έμειναν με ανοιχτό το στόμα μπροστά σε όλα τα υλικά πράγματα και δεν είχαν ακόμη καμιά γνώση για τα πνευματικά χαρίσματα. Ούτε γνώριζαν τι ακριβώς είναι η πνευματική χάρη που μόνο με την πίστη μπορούσε να την κατονίσει κάποιος. Γι' αυτό γίνονταν θαύματα. Γιατί από τα πνευματικά χαρίσματα άλλα είναι αόρατα και κατανοούνται μόνο με την πίστη. Και άλλα με κάποιο σημάδι αισθητό για να τα δουν οι άπιστοι. Και το να μιλεί κάποιος διάφορες γλώσσες είναι βέβαια και αυτό χάρισμα της πνευματικής ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δίνει και αισθητό σημάδι που εύκολα το καταλαβαίνουν και οι άπιστοι. Γιατί η γλώσσα, επειδή την ακούμε, είναι κάποια φανέρωση και απόδειξη της αόρατης ενεργείας που γίνεται μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει: και στον καθένα δίνεται το χάρισμα που είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων μας. Εγώ λοιπόν δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω μάθει να πιστεύω στον Κύριο και χωρίς να μου δώσει κάποιες αποδείξεις. Γιατί εκείνος που δεν πιστεύει χρειάζεται εγγύηση. Όποιος έχει καλό καταλαβαίνει. Εγώ όμως που πιστεύω δεν χρειάζομαι εγγύηση. Ούτε θαύματα. Το ίδιο ισχύει και εμένα. Αλλά και αν ακόμη δεν μιλήσω ξένη γλώσσα, γνωρίζω ότι καθαρίστηκα από τις αμαρτίες. Εκείνοι όμως τότε δεν πίστευαν και δεν είχαν κάποια απόδειξη. Γι' αυτό τους έδινε αποδείξεις σαν εγγύηση της πίστης την οποία πίστευαν. Συνεπώς τους έδινε αποδείξεις όχι γιατί ήταν πιστοί. Όχι γιατί ήταν πιστοί, αλλά γιατί ήταν άπιστοι ώστε να γίνουν πιστοί. Έτσι και ο Παύλος λέγει: οι αποδείξεις δεν χρειάζονται στους πιστούς, αλλά στους απίστους. Βλέπετε ότι το να σταματήσει ο Θεός να παρουσιάζει θαύματα είναι απόδειξη όχι γιατί δεν μας τιμά, αλλά γιατί ακριβώς μας τιμά. Γιατί το να έχει κανείς αυτό, επειδή θέλει να αποδείξει την πίστη μας ότι πιστεύουμε σε αυτόν χωρίς εγγύηση και θαύματα. Εκείνοι βέβαια, αν δεν έπαιρναν πρώτα κάποια εγγύηση και κάποια απόδειξη, δεν θα πίστευαν στο Θεό για τα όλα πράγματα. Εγώ όμως και χωρίς αυτά πιστεύω. Με όλη μου την καρδιά. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία που δεν γίνονται τώρα θαύματα. Χρυσόστομος, άρα λοιπόν, ήθελα να απαντήσω λοιπόν τώρα σε αυτό. Λοιπόν, απαντάω λοιπόν το εξής. Καταρχήν, δηλαδή δεν γίνονται θαύματα τώρα. Την εποχή που έλεγε ο Χρυσόστομος. Τώρα γίνονται. Ανηρέθη ο Χρυσόστομος. Η γλωσσολαλιά, όχι. Εδώ μιλάει για θαύματα. Θαύματα λείπατε. Λείπατε για θαύματα. Δεν γίνονται λέει θαύματα τώρα. Άρα κατέληξε ότι σήμερα δεν γίνονται θαύματα. Άρα όλα τα θαύματα που γίνονται και στην Παναγία. Δεν γίνονται θαύματα σήμερα. Όχι. Δεν είδατε τέτοιο πράγμα. Ξαναδιαβάστε το. Για τη γλωσσολαλιά λέει. Όχι, λέει θαύματα. Τα γλωσσολαλιά και τα μεγάλα. Αναλυτικά τη γλωσσολαλιά. Διαβάστε το πάλι, κύριε. Διαβάστε το πάλι. Συγγνώμη, προηγουμένως εγώ δεν ήθελα.
πάλι. Να συγχαρηστώ του λίγου αυστηρού χαρακτηρισμού του κ. Σεντρόπουλου, αλλά τώρα και θα σα πω πάλι εδώ πέρα δεν προσέχετε. Δεν διαστρέφετε, δεν προσέχετε. Δεν προσέχετε. Συγγνώμη, όταν λέει θαύματα, τι εννοεί. Το επεξηγήσατε. Θαύματα. Διαβάστε το πάλι, κύριε. Σταυμάτων είναι χάρη. Διαβάστε το πάλι. Αυτό το πιστεύει και ορθόδοξο. Γιατί λοιπόν λέγει δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Θαύμα, ωραία. Λέει θαύματα λοιπόν. Τώρα συντάσσεστε μαζί μα για θαύματα. Ιδιαίτερα. Γιατί από πολλούς το ακούω αυτό και αναζητούν την εξήγηση του διαρκώς και πάντα. Γιατί όσοι βαπτίζουν τότε μιλούσαν και όλοι οι ξένες γλώσσες και τώρα δεν μιλούν. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι. Μα τις ξένες γλώσσες μιλάει. Το διευκρινίζει, αγαπητέ μου. Το αναλύει ολόκληρα. Το διευκρινίζει. Μα προηγουμένως ο κύριος Σωτηρόπουλος σας ανέφερε. Διαστρέβλωση. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Κατά τη δική σας άποψη. Εγώ θα στήσω ένα σοβαρό. Θέλω να απαντήσω όμω. Δεν με αφήσατε να απαντήσω. Όχι, δεν με αφήσατε να απαντήσω σε λίγο. Γιατί όλο αυτό το θέμα. Μέσα στην Εκκλησία δεν γίνονται θαύματα σήμερα. Υπάρχει απλά. Είναι το λέει το Ευαγγέλιο. Το λέει. Τόσο απλά. Για τη γλωσσολαγιά. Σταμάτησε. Γλωσσολαγιά θα σα πω κάτι. Γλωσσολαγιά ή χάρισμα. Εγώ κύριε. Απαντήστε μου. Και χάρισμα και θαύμα. Συγγνώμη, είναι χάρισμα. Χάρισμα και θαύμα. Όχι, είναι χάρισμα κύριε Σωτηρόπουλο. Το χάρισμα είναι θαύμα. Είναι θαυματουργικό χάρισμα. Υπάρχει χάρισμα θαυμάτων. Μισό λεπτό. Υπάρχει χάρισμα θαυμάτων κύριε Σωτηρόπουλο. Παίζετε με τι λέξει. Όχι, δεν παίζω καθόλου. Εσεί παίζετε με τι λέξει. Τα χαρίσματα. Βεβαίω. Είναι... Και λέτε άλλα ντάλο. Η γλωσσολαλιά είναι ένα χάρισμα το οποίο. Χάρισμα, όχι θαύμα. Πρόξε. Χάρισμα. Ξέρετε πώς το χαρακτηρίζει η γραφή. Χάρισμα. Σημείων. Το σημείο θα πει θαύμα. Ήθελα, με ηρεμία, επειδή μιλάμε και για το πνεύμα του Άγιου. Με ηρεμία, όχι μια στιγμή πριν με ρωτήσετε. Αφήσαμε μερικά κενά. Μην μιλήσανε 40 λεπτά, μισή ώρα. Μείνει στην γλωσσολαλιά. Ωραία, εκεί είμαστε. Θα ήθελα να πω λοιπόν το εξή. Κάνω ένα ερώτημα μετά, προσωπικό. Γιατί εγώ δεν έχω μετάσχει στη συζήτηση. Ένα σας έκανα, το είπατε στην αρχή, και ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο το έχω κρατήσει. Ωραία, μια στιγμή. Και από εκεί και πέρα απλώς θα εξαρτηθεί όλη ωραία, μια στιγμή η συζήτηση τώρα. Μια στιγμή. Περί των μια εκκλησιών που αναφέρατε. Αφήσαμε ένα κενό σε αυτά όλα. Και επί της χειροθεσίας. Είπαμε, πήραμε τα βιβλία όλα. Κοιτάξτε τι λέει το Ευαγγέλιο, τόσο απλά, εκτός από το ότι που είπαμε ότι είναι για εσάς, για τα τέκνα σας και όσους, αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός, τους εισμακράν. Σε αυτό που είπε ότι θα παύσουν, λέει πότε θα παύσουν αυτά τα χαρίσματα. Στην πρώτη επιστολή του Κορινθίους, ανοίξτε, στο κεφάλαιο ΙΓ, που είναι το κεφάλαιο της αγάπης, και λέει στο 8 στίχο, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητείες είναι, θα καταργηθούν. Είτε γλώσσες θα παύσουν. Είτε γνώσεις θα καταργηθεί. Διότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί. Όταν ήμουν ήπιος, σαν ήπιος λαλούσα, σαν ήπιος φρονούσα, σαν ήπιος συλλογιζόμουνα. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρου ενιγματοδός. Διαπίστεως, δεν έχει έρθει η δεύτερα παρουσία. Ενιγματοδός. Τότε που θα καταργηθούν πρόσωπο προς πρόσωπο. Εδώ λέει σαφώς ότι οι γλώσσες, προφητείες και γνώσεις θα καταργηθούν τότε. Τρία πράγματα. Οι γνώσεις δεν έχει καταργηθεί. Το παραδέχεται και ο κ. Σωτηρόπουλος. Οι γνώσεις. Και τα τρία όμως τα βάζει μαζί. Και λέει τότε. Και ο Χριστός ο ίδιος είπε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο εδάφιο, στο στίχο 15, λέει το εξής και είπε προς αυτούς: υπάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίχτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε στους πιστεύσαντας. Στους πιστεύσαντας, σημεία. Δεν λέει αυτή την εποχή, την άλλη εποχή, μόνο μέχρι το 100, τα 200 που προσπάθησε να τα βάλει σε ένα καλούπι ο κύριος ή να βρει κάποιο λάθος μέσα στην εφημερίδα. Διαστροφές. Διαστροφές. Εντάξει, αυτό έτσι, θα σας φέρω τον ίδιο τον συντάκτη, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία πλήρη και θα του απαντήσει. Εμείς κυρίως θα θέλαμε. Δεν κρίνουμε τώρα. Μιλάμε για ένα έντυπο το οποίο, εάν δεν είχε πει κάτι από τον έλεγχο. Το κύριο Κουτρουμπέλη, το έντυπο αυτό. Μα εκφράζει τι δογματικές θέσεις σας όμως. Εκφράζει τι δογματικές θέσεις. Θα αποδείξω εδώ ένα σωρό τα ανάποδα της θρησκείας του κυρίου Χαραλαμπάκη πρώην αρχιμανδρίτη, ο οποίος λέει ένα. Πρώην, τι είπατε? Ναι, πέσε, πρώην, ναι, ναι. Πρώην. Άρα δεν είναι αρχιμανδρίτη, ναι. Πρώην. Γιατί πρώην, ξέρετε, και εγώ ήμουν πρώην μάγος, κύριε. Ναι. Δεν είμαι τώρα μάγος. Μέσα από πρώην μάγος. Πρώην μάγος. Το χέρι, τα λέει. Μα πρώην, λοιπόν, όχι μάγος. Δεν με αφήσατε λοιπόν. Είπε ο Χριστός λοιπόν, κύριε Κουτρομπέλη. Λέει ο Χριστός, γι' αυτό το θέμα. Και ο κύριος Ρούσος ήταν πρώην Ορθόδοξος. Πρώην. Έτσι δεν είναι, άρα δεν είσαι Ορθόδοξος. Όχι, όχι. Τώρα είμαι Ορθόδοξος. Πώς είσαι Ορθόδοξος? Τώρα είμαι Ορθόδοξος. Τότε δεν ήμουν, ήμουν αιρετικός τότε. Πώς είσαι? Τώρα είμαι πραγματικός Ορθόδοξος.
Θα το δούμε αυτό. Μετά θα σας ρωτήσω εγώ. Πρώτα ήμουν αιρετικός. Θα σας ρωτήσω μετά για τις εκκλησίες, κύριε Ρούσο, να δούμε ποια εκκλησία εκφράζεται. Τώρα και την αποστολική διαδοχή. Τώρα... Ποια χειραθεσία μπήκε σε εσάς. Γιατί που είπατε. Ευχαριστώ. Θα γυρίσω το βίντεο. Είπατε προηγουμένως ότι δεν είχαμε τότε εκκλησία. Πριν 300 χρόνια το δεχτήκατε αυτό το πράγμα. Και να δούμε τότε αν είχατε αναγεννηθεί. Ποιος σας έβαζε το χεράκι σας απάνω. Θα το συζητήσουμε αυτό. Γιατί ο Κιστοτρόπουλος έκανε συγγνώμη λάθος. Είναι αξιόλογος. Παρασύρθηκε λίγο στο Άγιο Πνεύμα. Εγώ το ξέρω την κολλήση έρχεται λιγάκι εκεί πέρα. Διότι το μεγάλο μυστικό στη συζήτησή μας. Δεν κατάλαβα ποιο είναι. Λέω σας παρέσυρε λίγο στο Άγιο Πνεύμα ο κύριος Ρούσος. Το μεγάλο μυστικό είναι ότι. Μακάρι να τον παρέσυρε. Τον παρασύρατε λιγάκι. Όχι ότι αξιόλογος και σας πληροφορώ, σας απάντησε σε όλα και δεν το απαντήσατε. Εκείνο όμως πήρα να πω το εξής. Εσείς βέβαια έχετε δίκιο γιατί όπως σας είπα είστε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορείτε να πείτε ότι έχουμε δίκιο και έχετε δίκιο. Το νόημα είναι όλο από την αρχή. Εάν πραγματικά έχετε σχέση με την πρώτη εκκλησία μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το σοβαρό. Διότι από εκεί και πέρα ρωτάμε και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το σοβαρότερο. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ ο Χριστός. Αυτοί που θα πιστέψουν κατά Μάρκο ΙΣ στίχο 27. Αυτοί που θα πιστέψουν θα έχουν τα εξής σημάδια. Θα τους παρακολουθούν. Δεν λέει ποια εποχή, όπως προσπαθήσαμε, όπως είπα, ξανάρθει πάλι, να το καλουπώσουμε. Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνιο. Θα λαλούν νέες γλώσσες, όφις θα πιάνουν, αν θανάσιμον τι πιούν, δεν θα τους βλάψει, θα βάζουν τα χέρια στους αρρώστους και θα ιατρεύονται. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς ανελήφθης των ουρανών και κάθιζε εκ δεξιών του Θεού, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αν ήταν εδώ έπρεπε να πει όχι. Μέχρι εκεί. Να απαντήσω. Ναι, να σου φέρω μερικούς δαιμονισμένους να βγάλεις τα δαιμόνια. Τώρα αυτό, αυτό είναι ειρωνία. Όχι, δεν είναι ειρωνία. Όχι, είναι πραγματικό ερώτημα. Εγώ δεν βγάζω δαιμόνια. Εγώ δεν βγάζω δαιμόνια. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί το πειράζει. Δηλαδή, ναι. Μισό, έχετε πνευμάγιο, έτσι. Αναγεννηθήκατε, είπατε. Σας λέει ένα πολύ ωραίο, σωστό ερώτημα. Γιατί σας πειράζει. Όσους λέει. Θα σας απαντήσω. Κύριε Κουντρουμπέλη, συγγνώμη. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα. Λέει σε όσους πιστεύουν θα συμβούν αυτά τα σημεία. Θα λαλούν γλώσσες, γλώσσες λαλείται. Και λέτε ότι είναι του Πνεύματος Αγίου. Αλλά οι γλώσσες όμως ήταν και από το πονηρό. Πολύ σωστά, πνεύμα. Πολύ σωστά. Αυτό το λέει η Καινή Διαθήκη, ότι η γλώσσα ήταν και από το. Η Καινή Διαθήκη το λέει. Υπήρχε χάρισμα διακρίσεως που έλεγε αυτός που είχε το χάρισμα. Αυτός λέει εκ Θεού, αυτός εκ του διαβόλου. Ναι, αλλά λέει η Καινή Διαθήκη. Προσέξτε, αφήστε να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Γλώσσες λαλείται. Και λέτε ότι είναι από το Άγιο Πνεύμα. Λέει όμως θα κάνουν κι άλλα αυτοί που πιστεύουν. Θα βγάζουν δαιμόνια. Ακούτε. Λοιπόν. Ναι. Θα σου φέρω μερικούς, έχω μερικά πλάσματα που βασανίζουν, είναι δαιμονισμένα. Τη Μαρία τη δαιμονισμένη. Θα φέρω. Βεβαίως. Τη Μαρία τη δαιμονισμένη. Μερικά. Μερικά. Θα σου πάω εγώ, στη Μαρία τη δαιμονισμένη. Θα φέρω εδώ πέρα που. Συγγνώμη. Όχι εδώ. Να βγάλετε δαιμόνια εννοώ. Να βάλετε. Όχι για να σας αποδείξω. Να αποδείξετε. Θα φέρω συγκεκριμένα. Να φέρω δαιμονισμένους. Εγώ ξέρω ορθοδόξους ιερείς που διάβασαν εξωτερικά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση. Αλλά να τους φέρετε. Και ελευθερώθηκαν μερικά. Ελευθερώθηκαν μερικά πρόσωπα από τα δαιμόνια. Θέλετε να το περιγράψω δηλαδή. Ούτε ένας πεντηκοστιανός δεν θα βγάλει δαιμόνιο. Γιατί είναι η ίδια. Θα μου επιτρέψετε την άλλη φορά να σας φέρω ένα βίντεο. Να βγάλουμε το πονηρό. Όχι, σας φέρω εγώ δαιμονισμένη που είναι γνωστή προ 30 ετίας. Η Μαρία δαιμονισμένη με το όνομα σε όλη την Ελλάδα. Για να μην πείτε ότι φέραμε μία κάποια η οποία είναι απατεώνησα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Μάλιστα στον Αντένα, συγγνώμη, στον Αντένα είχε και μια εκπομπή τώρα που με είχαν καλέσει και είχε και την συγκεκριμένη κοπέλα η οποία βασανίζεται χρόνια ολόκληρα. Την ξέρει οι πάντες. Και μάλιστα και στις εκκλησίες τρέχει στον Άγιο Διονύσιο, στον Άγιο Εράσιμο κτλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας φέρω εσάς, κύριε Γιάννη. Θα σας φέρω εσάς που έχετε πνεύμα Άγιο, κύριε Γιάννη. Εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί εσύ δεν γίνεται τίποτα, δεν έχουν πνευμάγιο, δεν γίνεται τίποτα. Με συγχωρείτε, εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το λέτε αυτό. Έτσι όπως το θέτετε. Όχι, εσείς είπατε θα βγάλει. Είχε σε τόσες εκκλησίες. Είστε προπέτης, κύριε Γιάννη. Είστε προπέτης. Είπατε φέρτε να την βγάλω. Εάν δεν ξέρετε τι λέτε, συγχωρέστε με, συγκεντρωθείτε να ξέρετε τι λέτε. Είπατε φέρτε μου να την βγάλω. Παρακαλώ, αν έχουμε την καλοσύνη και γράφει κασέτα, θα τη γυρίσω πίσω. Θα τη γυρίσω πίσω. Ορθόδοξη και δεν έγινε τίποτα. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε. Τι είπατε εσείς. Κάνετε λάθος. Σας είπα έγινε ότι. Γιατί, θα σας πω γιατί, κύριε μου. Όχι, γιατί, κύριε μου. Γιατί πρέπει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει τη δύναμη, κύριε. Κάνετε λάθος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μια νεκρή εκκλησία, γι' αυτό. Το λέτε εσείς. Το λέτε εσείς. Το λέτε εσείς. Δεν έχει την δύναμη του πνεύματος. Το λέτε εσείς. Γιατί δεν το δέχεστε το πνεύμα του Αγίου. Το λέτε εσείς. Γιατί δεν το δέχεστε. Το λέτε εσείς. Εσείς λοιπόν, κύριε μου, μισό λεπτό. Μπορείτε να μου πείτε από το συνοθήλευμα όλων των εκκλησιών.
εκκλησίων, παρακαλώ. Ε, που αναφέρατε ότι δέχεστε ότι όλες είναι εκκλησίες. Ψεύδεστε κατά το Ευαγγέλιο όταν μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ομολόγησε ο κύριος Ρους προηγουμένως ενώπιον της τηλεοράσεως ότι είναι όλες εκκλησίες. Ποια είναι η Εκκλησία? Ορίστε, μία είναι η θύρα, κύριε. Μία είναι η πύλη. Όποιος εισέρχεται από τη μάντρα είναι κλέπτης. Ποια είναι, πέστε μου, κατ' ονόμασέ την. Ποια είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία για μένα. Αλλά μία Εκκλησία. Μα δεν καταλάβατε, κύριε όμως. Γελάτε, μην γελάτε. Μην γελάτε. Εσείς είπατε. Δεν καταλάβατε. Και να μην είναι η Εκκλησία μου η ορθή, κύριε μου. Δεν είμαι ηλίθιος να πω ότι είναι πολλές οι εκκλησίες. Εσείς είπατε, είπατε ότι είναι πολλές οι εκκλησίες. Το είπε ο κύριος Ρούσος. Και ρωτάω τον κύριο Ρούσο. Κύριε Ρούσο, πριν 300 χρόνια και πριν ακριβώς από εσάς παραγεννηθήκατε εκτός εκκλησίας, ποιος έδωσε την αποστολική διαδοχή στους αρχηγούς, στους ιεροκήρυκες, στους ποιμένες της εκκλησίας σας? Παρακαλώ, ζητώ διευκρίνηση. Εγώ μπορώ να σας γυρίσω πίσω και να σας πω ότι ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ που πήρε τη χειροθεσία. Πίσω από τον Σεραφείμ, ποιος πήρε τη χειροθεσία? Πίσω από τον Σεραφείμ που είναι πίσω. Ορίστε, θέλετε να αναφέρω τον κατάλογο της εκκλησίας ολόκληρο? Σας πληροφορώ. Έλαβε πνεύμα. Ακούστε λοιπόν. Ακούστε, κύριε μου, γιατί το έχει εξουσία. Ακούστε, γιατί έχω εδώ όλη την ιστορία της εκκλησίας. Έχει. Εδώ. Έχει. Εδώ. Να το πάμε εκεί λοιπόν, δαιμονισμένο και μετά να το θέλετε. Εδώ να σας δείξω. Εσείς δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Ποιος ήταν? Δεν με αφήνετε. Δεν απαντάτε. Όχι, συγγνώμη. Δεν με αφήνετε να απαντήσω. Δεν απαντάτε. Για πέστε μου. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να κόπτεστε. Όχι, δεν κόπτομαι. Γιατί έτσι με εντυπώσεις. Εκτός και το κάνετε για να δώσετε εντυπώσεις στον κόσμο. Εγώ εντυπώσεις. Λοιπόν, εγώ μια στιγμή. Χειροθεσία πήρατε, κύριε Ρούσο. Θα σας απαντήσω. Δεν με αφήνετε. Ναι. Λοιπόν, είπατε ηρεμήστε πρώτα-πρώτα. Εγώ είμαι ήρεμο. Όταν βρίζει, όταν βρίζει και πάλι, εγώ δεν ήβρισα την εκκλησία σα. Ηρεμήστε. Εγώ δεν ήβρισα την εκκλησία σα. Είτε είναι δαιμονισμένη. Βεβαίως. Όχι, είπε το εξής. Κάποια από τις εκκλησίες έχει δαιμόνιο, είπε. Δεν είπε. Εσείς όμως πήρατε θέση. Τελικά, κύριε Κουδουβέλη, για να μπορέσουμε. Για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορέσουν και να καταλάβουν. Απλώς οι εκροατές θα βλέπουν ποιος φωνάζει πιο πολύ και θα λέει αυτός είναι ορθόδοξος. Λοιπόν, δεν βγαίνει. Εάν θέλετε, να καθίσουμε επάνω σε αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε? Σε αυτά που ερωτήσαμε. Εγώ γνώρισα χαρισματούχο των ημερών μας, με διορατικό χάρισμα, με προορατικό προφητικό χάρισμα και με ιαματικό χάρισμα. Άρα υπάρχουν. Μα προηγουμένως είπε ότι σταματήσαμε. Μισολαγές είπαμε. Μισό λεπτό. Αυτό που διάβασε εδώ, ακούστε. Να δείτε ότι παρερμηνεύουν οι κύριοι αυτοί. Δεν παρερμηνεύουμε. Τελικά, κοιτάξτε, γίνεται λιγάκι μια ανακατοσούρα τώρα. Κύριε Διαιτητά. Εδώ λέει, είτε προφητείε θα καταργηθούν. Ναι. Τι θα καταργηθεί στο τέλος. Στο τέλος. Να δούμε αν είναι και οι γλωσσολαλιές στο τέλος. Στο τέλος θα καταργηθούν οι προφητείες, σίγουρα. Λοιπόν, είτε προφητείες θα καταργηθούνται. Είτε γλώσσες παύσονται. Είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους γινώσκομεν. Για τη γνώση τώρα, εκεί πάει. Και εκ μέρους προφητεύουμε και για την προφητεία. Τα αφήνει τις γλωσσολαλιές. Συνεχίζει όμως. Γνώση και την προφητεία. Και λέει εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύουμε. Όταν έρθει το τέλειο η Δευτέρα Παρουσία, τότε το εκ μέρους θα καταργηθεί η προφητεία και οι γνώσεις. Όχι η γλωσσολαλιά. Η γλωσσολαλιά καταργήθηκε γρηγορότερα. Μου επιτρέπετε, κύριε Ρούσο, μισό λεπτό. Γιατί να ακούσετε. Να σταθείτε. Μιλάει ο ένας, κόβει ο ένας και ράβει ο άλλος. Και δεν μας αφήνετε να. Σημειώστε. Όλα σημειώσω. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο. Απαντάτε συνέχεια. Δεν απαντάτε. Έχω πει ώρα τώρα και περιμένω να μας δώσετε το λόγο. Πώς θα γίνει. Στο Α Κορινθίου επανέρχεται. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει σε κάθε σημείο να το ολοκληρώνουμε και να μην επανερχόμαστε στα ίδια. Σας ρώτησα και τις εκκλησίες, δεν απαντήσατε. Μα αφού πήγε. Φώναξε, έβρισε και δεν μου απαντήσατε. Έβρισατε, είπατε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι εκκλησία και δεν. Με προκάλεσε ο κύριος Σουντάκη. Μισό λεπτό. Με προκάλεσε ο κύριος Σουντάκη. Θέλω να είστε δίκαιος, κύριε. Με συγχωρείτε, δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε. Ψαλμός, αλληλούια. Η γραφή τη διδάσκει. Υπάρχει μια εκκλησία ή πολλές. Κοιτάξτε, σε ρωτώ, τώρα πάμε πάλι σε άλλη. Και σας ρωτώ, ποια είναι η εκκλησία? Δεν μου απαντήσατε. Πρόσεξε, ποια είναι η εκκλησία? Πάντως δεν είναι πολλές, δεν είναι πολλές που ομολογήσατε εσείς. Εγώ λέω ότι είναι αυτή που είμαι εγώ. Μα εσείς είπατε πολλές. Όχι, είπατε πολλές, κύριε μου. Αφού το είπε και ο Χριστός. Είπατε πολλές. Είπατε πολλές, είπατε πολλές, κύριε μου. Πρέπει να ξέρετε τι λέμε, κύριε. Ο Χριστός είπε, θα οικοδομήσω την εκκλησία. Ναι, μία. Συγνώμη, ο Χριστός είπε θα γίνει μία πύλη. Ποια είναι η εκκλησία αυτή? Θα έρθω αμέσως. Ο Χριστός, ο Παύλος είπε εν σώμα και εν πνεύμα και μία πίστη και εν βάπτισμα όχι δύο κλπ. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η μία εκκλησία? Ποια είναι? Είναι αυτή η οποία επί 20 αιώνες σταθερά
διδάσκει τα ίδια πράγματα στα ζητήματα της πίστης, τα ίδια δόγματα και δεν έχει αλλάξει κανένα. Αν μου βρείτε ότι η Ορθοδοξία άλλαξε ένα μόνο δόγμα πίστεως, δηλαδή ότι εμείς οι Ορθόδοξοι σήμερα πιστεύουμε διαφορετικά έστω σε ένα δόγμα από ό,τι πίστευαν οι προηγούμενοι αιώνες, τότε να πεις ότι η Ορθοδοξία δεν είναι η μία. Να σας πω εγώ όλα. Κύριε Ρούσο, ακούστε γιατί σας ρωτάει κάτι. Απαντήστε. Κοιτάξτε, τώρα κόβετε και ράβετε και δεν μας αφήνετε. Πάρτε και διαβάστε να μου απαντήσετε. Πάρτε και διαβάστε. Επαθαίνεστε όλα τα θέματα. Πάρτε και διαβάστε. Εμείς ακούμε. Όχι, πάρτε και διαβάστε. Θα σας απαντήσω ποια είμαστε. Εμείς υπάρχουμε 20 αιώνες. Όταν θα περιμένουμε να τελειώσετε. Συνέχεια μιλάτε, κόβετε, ράβετε. Λάθος κάνετε. Μη λέτε εσύ μη συνέχεια μιλάμε. Μιλάμε λογικά. Μα δεν λέω αν μιλάτε λογικά. Το θέμα κατά την άποψή σας. Εμείς οι Ορθόδοξοι. Με ρωτήσατε για τη διαδοχή, σας απάντησα. Με ρωτήσατε. Για τη διαδοχή, δεν σας απάντησα. Τώρα προηγουμένως με ρωτήσατε. Δεν απάντησα. Με ρωτήσατε για την τελειότητα. Δεν σας απάντησα. Όλα αυτά και δεν. Μιλάτε. Πέστε. Προσέξτε. Τελειώστε να απαντήσω. Εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι στον 20ο αιώνα πιστεύουμε αυτά που πίστευαν 19 προηγούμενοι αιώνες. Δεν αλλάξαμε τίποτε από την πίστη. Έτσι νομίζετε. Αφήστε με να σας πω τι αλλάξατε. Από την πίστη. Δόγμα, κύριε Δόγμα. Λέω λοιπόν. Εάν αποδείξει εγώ σήμερα θα πάψω να είμαι Ορθόδοξος. Να σας πω. Δόγμα. Πρόσεξε. Όχι ένα. Πολλά. Ένα μόνο. Πολλά θα σας πω. Ένα μαυρίσκι. Ακούμε. Θα σας πω πολλά. Όχι ένα. Ακούμε, κύριε Δόγμα. Πάρα πολλά. Ένα. Αφήστε με να σας το πω. Να είναι πίστη όμως. Δόγμα. Πέστε μας ένα. Με όπως αλλάξαμε τα κοστούμια. Να το πω. Να τα ακούσουν όλοι τι λέτε. Η πρώτη χριστιανική εκκλησία, σας το είπα πολλές φορές και σας το επαναλαμβάνω. Δόγμα! Αφήστε το, κύριε Σαντινόπουλο, αφήστε το. Λοιπόν, η πρώτη χριστιανική εκκλησία πήγαινε κατευθείαν στο Θεό διαμέσου του κυρίου μας Ιησού Χριστού του Αρχιερέως. Διότι το καταπέτασμα του ναού εσκίστηκε στα δύο. Το είπες. Η πρώτη. Και βέβαια, δεν το καταλάβατε και γι' αυτό σας το ξαναλέω. Το κατάλαβα και το μετά το μεγάλο Κωνσταντίνο. Όταν έβγαλε το διάταγμα και είπε ότι όλοι θα είναι με το ζόρι χριστιανοί, έκανε επίσημη θρησκεία του κράτους στη χριστιανική, οι απλοί ποιμένες των εκκλησιών που έμοιαζαν με την Εκκλησία Πεντηκοστής απέκτησαν εξουσία και εκείνο το καταπέτασμα που έσκησε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία, το ξανασηκώσανε το τέμπλο, μπήκανε μέσα οι ιερείς με άλλα ρούχα, είπαν εσείς δεν μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο Θεό, θα έρθείτε σε εμάς να σας κάνουμε τα 7 μυστήρια και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε στο Θεό. Σας διάβασα από του Τρεμπέλα τη μετάφραση που λέει ότι, πεντακάθαρα, ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη την ιεροσύνη. Υπάρχει σύνοδος που λέγει οι εικόνες να κατέβουν. Μια στιγμή. Ένα. Διαστρέφεται. Να πάτε. Πάτε. Ο χρόνος περνάει. Ένα. Να απαντήσω σε αυτό εγώ. Αυτό γιατί τα αλλάξατε. Να απαντήσω να δεις ότι δεν το αλλάξαμε, ότι έτσι ήταν εξ αρχής. Όταν λέει ο Χριστός έχει απαράβατον, λέει το κείμενο, την ιεροσύνη. Ξέρεις τι σημαίνει ακριβώς. Θα το μεταφράσει ο Μπέο Τρεμπέλας, ο ίδιος. Άστο. Γιατί δεν κάνει τρεμπέλα. Γιατί κακό είναι. Όχι, δεν είπα ότι είναι κακό. Λοιπόν, ακούστε να μην χάρω με χρόνο. Το απαράβατο, ξέρεις τι σημαίνει. Το λέει εδώ. Ναι. Δεν μεταβιβάζει σε άλλον. Α, μπράβο. Συμφωνούμε. Αυτό ξέρεις με άλλα λόγια τι σημαίνει. Ελληνικό είναι, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται άλλη ερμηνεία. Δεν έχει. Όχι, χρειάζεται. Χρειάζεται άλλη. Τόσο εύκολο που το παίρνει. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πώς δεν ξέρω. Ότι ο Χριστός δεν έχει διάδοχο στην ιεροσύνη. Όταν λέει ότι η ιεροσύνη του δεν μεταβιβάζεται σε άλλον. Ναι. Τι σημαίνει, δεν είναι ελληνικό. Δεν έχει διάδοχο στην ιεροσύνη. Και ξέρει γιατί δεν έχει διάδοχο. Γιατί ζωνή. Ένας δεσπότης, πάρε το Σεραφείμ, εάν θα μπορούσε να ζει χιλιάδες χρόνια θα είχε διάδοχο. Δεν θα είχε. Επειδή πεθαίνουν, λέει, παπάδες και δεσποτάδες, γι' αυτό γίνονται άλλοι διάδοχοι. Στην Παλαιά Διαθήκη. Και στην Καινή, όχι, στην Παλαιά. Ο Χριστός όμως, επειδή ζει στον αιώνα, πέθανε μεν και ο Χριστός, αλλά αναστήθηκε. Και ενσώματι, συνεχίζει τη ζωή του ενσώματι και εκτελεί τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Ο Χριστός. Εν την χάνουν υπερ ημών στους ουρανούς και λοιπά. Επειδή ο Χριστός λοιπόν ζει συνεχώς, γι' αυτό δεν έχει διάδοχο στην ιεροσύνη. Αυτό. Έχει όμως, πρόσεξε, δεν έχει διάδοχο, έχει όμως αντιπροσώπος, ας το εξηγήσω και θα ακούσεις και δεν θα μιλήσεις καθόλου. Εγώ θα μιλήσω μετά όταν τελειώσετε. Ένας είναι ο πατέρας και αλλού λέει αδελφοί και πατέρες και οι μικροί πατέρες. Λοιπόν, ο Χριστός αντιπροσωπεύεται στο βασιλικό του αξίωμα από αυτούς που διοικούν την Εκκλησία. Βασιλεύου ίσου διοικώ. Αντιπροσωπεύεται στο διδασκαλικό του αξίωμα από αυτούς που διδάσκουν. Δεν πάμε κατευθείαν στον Χριστό να του πούμε Χριστέ,
Πώς εξηγείται αυτό? Για πες μας, κάνε ένα κήρυγμα έτσι από τον ουρανό να ακούμε. Πάμε, έρχεται, στείλει διδασκάλος εδώ και μας τα εξηγεί. Αυτός έθεσε διδασκάλος, λέει. Όπως έχει αντιπροσώπους που τον αντιπροσωπεύουν στο διδασκαλικό αξίωμα και στο βασιλικό αξίωμα που κυβερνούν την Εκκλησία, έτσι έχει και στο ιερατικό. Και για να δεις ότι έχει πράγματι διαδόχος στο ιερατικό αξίωμα που κάνουν τη θυσία, φαίνεται εδώ από το Εβραίος ΙΓ10. Εβραίος ΙΓ10. ΙΓ10. Να δεις ότι έχει αντιπροσώπους. Έχουμε θυσιαστήρων εξού φαγήν εξουσίαν και άποσιν οι τη σκηνή λατρεύοντες. Τι λέει ο Παύλος εδώ? Εμείς οι χριστιανοί, λέει, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο εμείς τρώμε και οι Εβραίοι, ας είναι και παπάδες και ας αρχιερείς που λατρεύουν στη σκηνή, λειτουργούν στη σκηνή, άμα δεν γίνουν πιστοί οι χριστιανοί δεν μπορούν να κοινωνήσουν από το δικό μας θυσιαστήριο. Εκεί που υπάρχει θυσιαστήριο γίνεται θυσία. Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια? Λοιπόν, τελειώσατε? Δεν τελειώσα. Ναι. Εκεί που υπάρχει θυσιαστήριο, αρχείτε, υπάρχει θυσία. Ναι. Και εκεί που υπάρχει θυσία είναι αναγκαίος ποιος, κύριε Κουτρουμπέλη, για να κάνει θυσία? Ο ιερεύς. Οι έννοιες ιερεύς και θυσία είναι σύστοιχες. Δεν εννοείται δάσκαλος. Μου επιτρέπετε, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολυμίου, ο αδερφόθος Ιάκωβος. Λοιπόν, προσέξτε. Ήταν ιερεύς. Προσέξτε. Μπορείτε να μου το δείξετε? Τι ήταν? Τελειώνουμε. Τι ήταν, θα σας το δείξω. Θα σας το δείξω τι ήταν. Σε παρακαλώ. Ιερεύς, ξέρεις τι σημαίνει? Να, το λέει εδώ. Το λέει εδώ. Τι σημαίνει ο ορισμός? Λοιπόν, τελειώσατε. Δεν τελειώσατε. Όταν τελειώσετε να απαντήσω. Τελειώστε. Τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει? Εγώ ξέρω, το λέει εδώ τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Λέει ότι ο ιερεύς. Τι σημαίνει ο ορισμός? Ετοιμολογικά, κύριε Ρούσο. Ο ορισμός διδάσκαλο σημαίνει ένας που διδάσκει τους μαθητάς γράμματα. Ιερεύς είναι. Είναι, λέει, είναι στα προς τον Θεό δια να προσφέρει δώρα και θυσία υπέρ αμαρτιών. Θυσία. Μπράβο. Πολύ καλά το είπες. Λοιπόν, θα εξετάσουμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη αν έχουμε θυσία. Αφού έχουμε θυσιαστήριο. Αφού έχουμε θυσιαστήριο, έχουμε θυσία. Και, και ποια είναι η θυσία? Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Όταν το αίμα χωρίζεται από το σώμα, σημαίνει θυσία, σφαγή. Και μαχισμός. Λοιπόν, η θυσία, η σφαγή χωρίζει το αίμα από το σώμα. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Αυτό θα κάνετε, τους είπε. Ωραία, τελειώσατε να απαντήσω? Εγώ δεν τελείωσα. Έχετε ακόμα πολλά? Βεβαίως, όχι πολλά. Όχι πολλά. Σημειώνετε, κρατάτε ώρα, έτσι. Κοιτάξτε. Θέλω την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα θέλω να με αφήσετε μετά. Διότι είδατε σε όλα τα θέματα, δεν μας αφήνετε να απαντάτε. Σας το λέω. Διότι μιλάει τώρα επί τόση ώρα. Έχουμε θυσία. Πάνω στο θυσιαστήριο τελείται η θυσία, σώμα, αίμα. Άρα έχουμε ιερέα. Δεν είναι ανάγκη να πει τη λέξη ιερέα. Αγία Τριάδα δεν υπάρχει πουθενά στη γραφή και όμως πιστεύει τα Αγία Τριάδα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει λέξη. Γελάτε κι εσείς κανένας. Γελάω γιατί. Έτσι. Βεβαίως. Τόσο μας αγνοείτε, καλά σας είπα γραμμάτους. Τι Παναγία. Άλλο θέμα αυτό. Τι είναι? Άλλο θέμα. Είναι Θεός Παναγία. Τι λέτε τώρα, αφήνετε τώρα. Είστε καλά, κύριε. Θεοτόκος, κύριε Τρία. Τώρα αλλάζουμε θέματα. Θεοτόκος, κύριε, κύριε μου. Αλλάζουμε θέματα τώρα. Τώρα δεν θα σου πω αγράμματο. Κύριε Καραμπέλ, τώρα τα κάνουμε έτσι. Μα τώρα μιλάμε για την αυτή. Μα είναι λέξη αυτή που λέει. Μα μην έρεθει, μην πετάτε. Θεοτόκος, λε. Να συνεννοηθούμε. Για να σου πω, για να σου πω. Για να σου πω. Σα παρακαλώ, μην αλλάζουμε. Το γενοποιούμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Θα σου πω, κύριε Κουτρουμπέλ. Μα βάζετε παραγγελία Θεό τώρα. Αφήστε να ολοκληρώσει, να πάει ο κύριο Ρούσο και μετά απαντήστε. Δεν έχω πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω μιλήσει όμως, ούτε έχω πει κάτι. Και θέλω να το βάλω σαν ερώτημα. Έχουμε θυσιαστήριο. Τι πιστεύουμε για τραδικό Θεό, κύριε μου, τι λέτε τώρα, έτσι. Συν την Παναγία. Είστε καλά, κύριε μου, τώρα. Είστε καλά. Σοβαρολογείτε τώρα. Λέτε ανεύθυνα πράγματα. Μα επαγγελάει και κόσμο. Από αυτό και μόνο τώρα καταλαβαίνει πόσο σοβαρά μιλάτε. Ο κόσμο. Γελάνε αυτοί που σα ακούνε. Δεν λατρεύετε την Παναγία. Όχι, κύριε μου, δεν λατρεύετε την Παναγία, κύριε μου. Μόνο θέλετε. Τιμάτε όμω και άγιοι. Τι λέτε, κύριε μου. Γελάει ο κόσμος, αυτά που λέτε. Τώρα, κύριε Κουτρουμπέλη, γελάει με αυτά που λέτε. Βάλατε
και την προσκυνάγαν όλος ο κόσμος. Και του Αγίου Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου. Τι ήταν αυτό. Μισό λεπτό. Τι ήταν αυτό. Μα τώρα κύριε Κοτρουμπέλη, βλέπετε ότι δεν κρατάτε μια τάξη. Μα με συγχωρείτε. Δεν κρατάτε μια τάξη. Μα προκαλεί ο κύριος Ιωάννης. Εσείς το ξεκινήσατε. Εγώ. Βέβαια εσείς το βάλατε. Τον είπα εγώ. Εσείς ξεμπερδευτεί. Είπε για την ιεροσύνη. Κρατήστε μια τάξη. Κρατήστε μια τάξη. Πέστε στον κύριο Σωτηρόπουλο. Να τελειώσει ο κύριος. Μιλάγατε κύριε Ρούσο, μιλάγατε με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Και ξαφνικά πετάγεται. Με τον κύριο Σωτηρόπουλο μιλάγε. Και πετάγεται ξαφνικά και μα λέει μισό λεπτό. Δεν μπορώ να δεχτώ ανακρίτες ότι πιστεύουν οι Ορθόδοξοι τέσσερις θεούς. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Εάν απειροφόρησε την δικαιώμα του. Πότε να τελειώσουμε την ιεροσύνη, κύριε Κουντρουμπέλα. Εάν σα πω κύριε ότι πιστεύετε στον Άγιο Νούφριο, πιστεύετε στον Άγιο Νούφριο. Πώ θα σα πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αγνοείτε τι διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Βρήκατε κανένα δίκιο. Τώρα κύριε Κουντρουμπέλη, συγγνώμη, γίνεται έτσι. Σα ανακαλώ στην τάξη. Συνεχίστε κύριε Σωτηρόπουλε, συνεχίστε παρακαλώ για να μπορέσει και ο κύριος να μιλήσει. Για να μπορέσουμε να βρούμε τάξη. Και παρακαλώ, εάν θέλετε να πείτε κάτι, θα το πείτε μετά με τη σειρά σα και θα λάβετε την απάντηση. Ο Παύλος λέει: έχουμε θυσιαστήριο εμείς οι χριστιανοί, από το οποίο τρώγουμε και δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν οι άπιστοι. Όπου είναι θυσιαστήριο γίνεται θυσία. Και όπου γίνεται θυσία υπάρχει ιερεύς. Όπου γίνεται διδασκαλία υπάρχει διδάσκαλο. Όπου υπάρχει σχολείο υπάρχει διδάσκαλο. Τελείωσε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι ιερείς. Ο Χριστός στην προς Εβραίους επιστολή ονομάζεται αρχιερεύς. Με την έννοια ότι προσέφερε θυσία. Με την έννοια της ειδικής ιεροσύνης θυσίας. Της αιματηρής θυσίας, έτσι. Ο Χριστός ονομάζεται αρχιερεύς και γιατί ονομάζεται αρχιερεύς, ελληνική λέξη είναι. Σημαίνει αρχηγός των ιερέων. Επίσης ονομάζεται και μέγας αρχιερεύς. Έχουμε ένα αρχιερέα μέγα διαλυνηθώτα τους ουρανούς κλπ. Γιατί ονομάζεται μέγας αρχιερεύς, διότι υπάρχουν και οι μικροί αρχιερείς, οι δεσποτάδες που λέμε. Στο 33 κεφάλαιο της Ιερεμία προφητεύεται ότι στην εποχή του Μεσσία θα υπάρχουν ιερείς και λεβίτες, όπως δηλαδή υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, αντίστοιχη ιεροσύνη. Λοιπόν, και αν μπορεί λέει να καταργήσει κανείς τη μέρα και τη νύχτα, άλλο τόσο μπορεί να καταργήσει την ιεροσύνη. Θέλετε να το διαβάσω. Το διαβάσετε και στον τρόπο. Εγώ το θέλω εγώ. Δεν φεύγει από τον Δαβίδ, άνθρωπος καθήμενος επί τον θρόνο του οίκου Ισραήλ, ούτε από τον ιερέων των Λεβιτών που είχαν ειδική ιεροσύνη. Θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου για να προσφέρει ολοκαυτώματα προσφοράς εξαρτήτων θυσίας πάσας τα ημέρας. Μιλάει με τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, να προσφέρει θυσίες. Λοιπόν, έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν λέγον, ούτε λέγει Κύριος, εάν είναι δυνατόν, προσέξτε τι λέει, να καταλύσετε την Διαθήκη μου της ημέρας και της νυχτός, να καταργήσετε τη μέρα και τη νύχτα, να μην υπάρχει ημερονύκτιο, ώστε να μην είναι πλέον ημέρα και νύχτα, τότε θέλει δυνηθεί να καταληθεί και η Διαθήκη μου προς τον Δαβίδ, τον δούλο μου, ώστε να μην έχει αιών για να βασιλεύει και προς τους Λεβίτες, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Τελείωσε. Λοιπόν, παρακάτω τώρα. Στο 66 του Ισαΐα, το τελευταίο κεφάλαιο, στο στίχο 21, προφητεύεται και η λέξη ιερείς, αν θέλετε τη λέξη. Και οι λέξεις. Και να μην προφητευόταν δεν μας πειράζει, αλλά προφητεύεται. Τι λέει εκεί. Προφητεύεται η επιστροφή των εθνών και από τους Έλληνες λέω θα επιστρέψουν και θα ενωθούν στην πίστη με τους πιστούς Ισραηλίτες, στην πίστη του αληθινού Θεού. Και τι λέει. Από πάνω, ναι. Διαβάσα το στίχο 20. Από το στίχο 20, κύριε Ζόλα. Λοιπόν. Το στίχο 18, συγγνώμη. Και θέλω, λέει. Όχι, θέλω συνάξει πάντα τα έθνη και τις γλώσσες εδώ για να καταλάβω τι. Συνάξω πάντα τα έθνη και τις γλώσσες, προφητεύεται η παγκοσμιότητα του χριστιανισμού. Θέλω συνάξει πάντα τα έθνη και τις γλώσσες. Ξύ σίγμα, είπατε. Ναι, 66 και ναι, το τελευταίο κεφάλαιο. Το σίγμα, σίγμα στίχο. 18 ναι, στίχο. 18. Ναι, 18. Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών και έρχομαι για να συνάξω πάντα τα έθνη και τις γλώσσες. Και θέλω συέλθει και ειδή την δόξα μου. Και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών. Θέλω εξαποστήλει στα έθνη, στα σεις, φουλ, λουτ, ήτρινε, σύρουση, τόξουλ, θουβάλ, Ιαβάν που είναι η Ιωνία, οι Έλληνες. Λοιπόν, και στα νήσου, στα Σβακράν και λοιπά, όπως είναι η Κύπρος, η Κρήτη και λοιπά, ήτρινες δεν ήκωσαν την φήμη μου, ουδέ είδω την δόξα μου και θέλω συγκηρύξει την δόξα μου μεταξύ των εθνών. Η παγκοσμιότητα του χριστιανισμού προφητεύεται εδώ.
Είναι τρομερή προφητεία. Και θέλω συμφέρει πάντα στους αδελφούς σας. Μιλάει στους Ισραηλίτες, από τα έθνη όλα θα έρθουν αδελφοί σας, θα γίνουν αδελφοί σας, πιστοί κι αυτοί. Εκ πάντων των εθνών, προσφοράν εις τον Κύριον επί ύπων αμαξών φορείων πανηγυρικά εικόνες. Ημιώνουν ταχυδρόμων ζώων προς το Άγιο Όλμο στην Ιερουσαλήμ, λέγει Κύριος, η Ιερουσαλήμ συμβουλίζει την Εκκλησία, καθώς τα τέκνα του Ισραήλ, όπως τα τέκνα του Ισραήλ φέρνουν την εξαλφή του προσφοράν, έτσι και οι εθνικοί θα γίνουν και αυτοί πιστοί άνθρωποι. Και προσέτει, και ακόμη εδώ με ενδιαφέρει, θέλω λάβει εξ αυτών, όχι όλους, μερικούς, όλους όσους θα πιστέψουν, όχι όλους, αλλά από αυτούς που θα πιστέψουν, θα λάβω εξ αυτών, μερικούς δηλαδή, ιερείς και Λεβίτας, λέγει Κύριος. Ιερείς με την έννοια της Λεβιτικής ιεροσύνης ή της ειδικής ιεροσύνης, ότι οι ιερείς της Καινής Διαθήκης θα έχουν ανάλογη ιεροσύνη με τη Λεβιτική και πολύ ανώτερη, διότι εκείνοι μεν θυσίαζαν ζώα, ενώ αυτοί θυσιάζουν των ιών και αμνών του Θεού. Τούτο εστί το ζώο μου, τούτο εστί. Να και οι ιερείς λοιπόν. Τελειώσατε. Τελείωσα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Να απαντήσει πάνω σε αυτά όμως. Σε πού θα σε άλλα. Για να δω τι θα πάρει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Στο τελευταίο να απαντήσει. Θα περιμένει το κοντρόλ, θα απαντήσει και θα κλείσουμε. Γιατί ήδη έχει πέρασει. Αλλά μόνο. Μα σα θα απαντήσετε πρώτα, δεν κλείνουμε. Για... Ήδη έχει γίνει πέρασμα. Να απαντήσει αυτό είναι σαφέστατο. Από αυτό θα πάρω. Αφήστε και λεβίτε. Κύριε Σωτηρόπουλε. Μερικού έιδη. Τώρα κάνετε απαντάτε. Δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αφήστε τον. Κρυθεί από την απάντηση. Διαφορά. Πάνω σε αυτά. Κύριε Νίκο, αφήστε. Κύριε Νίκο, παρακαλώ. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Αφού σα βλέπω ακόμα εδώ, πάτε να απαντήσετε. Κύριε Νίκο, σα παρακαλώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, μην αφήσετε ότι νομίζετε ότι του στερήσουμε τον χρόνο. Γιατί ο χρόνο ήδη. Να απαντήσει μόνο σε αυτό, σαφώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Είπατε ότι ο Χριστό ονομάζεται αρχιερεύ. Στην Καινή Διαθήκη, εκεί στην Προσεφραίου Επιστολή, στους στίχους, ναι, αναονομάζεται όμως και ιερεύς. Διότι. Ναι. Ανομάζεται. Με τη γενική. Άρα δεν ήταν μόνο αρχιερεύς, όπως είπατε, ναι, και ότι είναι αρχηγός ιερέων. Αλλά είναι αρχηγός του ιερέων. Ονομάζεται. Συγγνώμη. Τώρα είναι σειρά μου. Σημειώστε εκεί πέρα. Όχι, δεν έχει χρόνο να απαντήσει. Δεν έχει άλλο χρόνο να απαντήσει. Λοιπόν, λέγεται και ιερεύς. Ναι. Και λέει πάρα πολύ καθαρά στα κομμάτια που διάβασα, διότι είπατε ότι όπου δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Χριστό να του μιλήσουμε, αλλά θα πρέπει να πάμε σε κάποιο δάσκαλο ή σε κάποιον ιερέα. Και έχει ότι οι σημερινοί, ας πούμε, οι ιερείς είναι διάδοχοι. Το στόχο στην ευθύνη. Αντιπρόσωποι ως προς το ιερατικό αξίωμα, έτσι, του Χριστού. Εδώ λέει καθαρά, όσοι παρακολουθούν και έχουν Καινή Διαθήκη, προς Εβραίου Ζήτα 23, και λέει ότι εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς, επειδή εμποδίζονται από το θάνατο να εγώ δεν σας πω. Τα ίδια παντελιά, τα ίδια παντελάκια. Το εξηγήσαμε αυτό. Δηλαδή τώρα είναι συμπεριφορά αυτή Ορθοδόξου. Πάω να μιλήσω και να μου λέει τα ίδια παντελάκια. Δεν με αφήνει να απαντήσω, καταλάβατε. Δεν με αφήνει, διότι ξέρω και δεν με αφήνει, ξέρω γιατί. Λοιπόν, λέει εδώ. Δεν έχουμε χρόνο, αυτό είναι το λέω. Μα αφού δεν με αφήνει να μιλήσω, καθυστερεί κιόλα. Δεν απαντά αυτό, κύριε. Ναι, θα μου το πείτε μετά. Που είναι σαφέ. Και εκείνη με αφήστε να μην απαντήσει, κύριε Νίκο. Ήδη ο κόσμο το καταλάβει. Αφήστε να παρακαλώ. Ασφαλώ θα το καταλάβει. Αφήστε, μακάρι να απαντήσει, αφήστε τον. Σα παρακαλώ πολύ. Μπράβο. Δεν απαντάει. Δεν πειράζει, αυτό θέλουμε κι εμεί, να μην απαντήσει. Διάβασε. Και εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερεί επειδή εμποδίζονται από το θάνατο να παραμένουν. Εκείνο όμω, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετον, λέει ο Βάμβα Ορθόδοξο. Ως αρχιμαντρίτης, αμετάθετη την ιεροσύνη. Αν εγώ βγω στην Πάτρα και πω ότι είμαι ο δήμαρχος πατρών, θα με πάρουν για τρελό, θα με κλείσουν στο ψυχιατρίο. Εδώ λέει ο Χριστός έχει την ιεροσύνη αμετάθετο. Δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Δεν έχει μια στιγμή. Εδώ λέει καθαρά που ο καθένας έχει Καινή Διαθήκη στο σπίτι του, μπορεί να την ανοίξει να τη διαβάσει. Εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς επειδή εμποδίζονται από το θάνατο να παραμένουν. Εκείνος όμως ο Χριστός, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Και γι' αυτό. Δεν και γι' αυτό, μη με διακόπτετε, και γι' αυτό μπορεί και να σώζει. Τι είπατε, και γι' αυτό, δεν με βλέπετε και τρεις μαζί. Παρακαλώ, δεν με αφήνετε. Παρακαλώ. Και γι' αυτό μπορεί και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους στον Θεόν δι' αυτού ζων πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Μπορεί δηλαδή ελεύθερα να πάμε στον Χριστό. Δεν χρειάζεται να πάμε μέσω κάποιου ωραίου. Λέει έτσι και είναι η Διαθήκη. Δεν είναι μόνο της Πεντηκοστής αυτό το πράγμα. Μετά, εσύ εδώ, μια στιγμή,
σηκώνανε το ιερό, σηκώσανε το καταπέτασμα που σήκωσε ο Χριστός και είπαν ότι απαγορεύεται να μπούμε μέσα στο ιερό. Εδώ όμως λέει στο προς Εβραίους, στο Ι' κεφάλαιο, στο στίχο 19, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία τώρα, να μπούμε στα Άγια με το αίμα του Ιησού. Άρα έχουμε τώρα παρησία να μπούμε, γιατί τα Άγια εκείνα ήταν συμβολικά και συμβόλιζαν τον ουρανό. Και μέσω του αρχιερέα μας πλέον, του Ιησού Χριστού, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Θεό και να μιλήσουμε και να πάρουμε την απάντησή μας. Όσον αφορά για τον Ιερεμία και τον Ισαΐα που είπατε, ο Απόστολος Πέτρος σχετικά με την ιεροσύνη λέει το αρχιερέα. Σας το είπα. Τι χρειάζεται η λέξη ιερέα, τι χρειάζεται η λέξη ιερέα, δεν απαντάει. Αφήστε τον κύριε Νίκο. Το κρίνει ο κόσμος αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Το κρίνει. Τη λέξη ιερέα δεν μας εξήγησε γιατί τη χρειάζονταν. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Η λέξη ιερέα ναι. Είναι μόνο για τον Χριστό. Μόνο για τον Χριστό. Σοβαρολογείτε. Τι λέτε, κύριε μου. Τι λέτε. Συγγνώμη. Θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Σωτήρο. Όχι, να δεν απαντήσει ο κύριος. Μια ερώτηση. Κρίνει ο κόσμος. Γιατί παρεμβήκατε. Θα μιλήσει τώρα, κύριε Σωτήρο. Και δεν έχουμε χρόνο. Τρώμε τον κύριο Ρούσο τον χρόνο τώρα. Θα κλείσει η εκπομπή. Ο Θεός ή ο αρχιερέας. Πέστε μου αυτό. Παράλογη λογική. Όπως έλεγα πριν. Πώς λέγεται ο αρχιερέας στην Ορθόδοξη και Παναγιώτατος. Δεν μου λέτε. Πώς λέγεται Παναγιώτατος. Τι θα πει αρχιπίμην. Μια στιγμή τώρα όμως δεν με αφήσατε. Μια στιγμή. Μα εσείς ξεκινήσατε. Μου λέτε και μου φύγει τώρα. Όχι. Εγώ σας είπα. Ξεκινήσατε και τον ερεθίσατε. Εγώ τον ερεθίσα. Μόνο σου πει για να μην συγχωρεί. Μια στιγμή. Εγώ σε ερεθίσα. Εγώ στον κύριο Ρούσο είπα δεν απάντησε για την ερεθίσα. Για τη λέξη ιερέας, τι δεν απάντησε. Δεν σας βρήκα τη λέξη εδώ ότι είναι ιερέας. Δεν απάντησε και μέγας αρχιερέας. Και ιερέας. Παρακαλώ αφήστε τον κύριο Ρούσο να απαντήσει. Ιερέας που θέλετε την απάντηση, εάν ανοίξετε προς Εβραίους κεφάλαιο, στο μεν δέλτα κεφάλαιο στο 15 στίχο λέει αρχιερέα, ενώ στους στίχους στο ζήτα κεφάλαιο στο 11, λέει, αν λοιπόν η τελειότης υπήρχε με τη λεβιτική εκείνη η ιεροσύνη, την οποία είπε ότι υπάρχει και σήμερα ο κύριος Σωτηρόπουλος. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, θα με διορθώσω. Είσαι αγράμματος, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Εσείς είστε, εσείς γραμματισμένος. Να ταπεινωθεί ο εγωισμός σου. Εσύ γραμματισμένος και εγώ αγράμματος. Εντάξει. Εάν λοιπόν η τελειότης υπήρχε δια λεβιτικής ιεροσύνης. Θα την ξαναπέξω την κασέτα πάλι, επανάληψη κάθε μέρα, τη βλέπω κόσμο. Εάν λοιπόν η τελειότης υπήρχε δια λεβιτικής με βρισχές, δεν βγαίνει αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Υπάρχουν, έτσι λέει, είναι. Με βρισχές δεν βγαίνει αλήθεια. Λέει ο Απόστολος. Εάν λοιπόν η τελειότης υπήρχε, λέει, διαλυβητική ιεροσύνη. Τα οποία οι αμαθείς, οι αγράμματοι διαστρεβλώνουν. Κοιτάξτε για, τι λέει. Για απώλεια. Εάν λοιπόν υπήρχε η τελειότης διαλυβητικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, οι άλλοι ιερείς, τι ανάγκη υπήρχε πλέον να ηγερθεί άλλος ιερεύς, ο Χριστός, κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι να λέγεται κατά την τάξη Αρών, διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης, μετατέθηκε η ιεροσύνη, εξ ανάγκης και νόμου. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να ανοίξουν το ζήτακι. 5 λεπτά έχουμε. Μισό λεπτά, παρακαλώ το κοντρό. 2 λεπτά στον κύριο... Δεν μίλησε, δεν απάντησε σε αυτό. Ναι, δεν πειράζει. Παρακαλώ. 2 λεπτά. Κλειδαβάλλει σε δηλαδή, εμένα τώρα με αφήσατε τελευταία 2 λεπτά. Μίλησε εδώ πέρα μισή ώρα και μετά 2 λεπτά. Διαβάζετε, πέστε αυτό και αυτό και αυτό, κύριε. Πώς. Καθίστε να κλείσει. Μα με ρωτήσατε για το ιερεύς και σας λέω. Το λέει στο ζήτα κεφάλαιο καθαρά και ιερεύς. Το τι είναι ιερεύς. Το τι είναι ιερεύς. Το λέει εδώ. Ιερεύς είναι. Θέλετε να. Τι είναι ιερεύς. Αυτό που προσφέρει θυσία. Θυσία. Τώρα σα ρωτάω. Γιατί να κλείσει. Προσέξτε τώρα τι θυσία. Ο Απόστολος Πέτρος. Μα να σας πω, το λέει πνευματικές θυσίες στο Θεό. Το λέει ο Απόστολος. Μια στιγμή. Κύριε Κατραμπέλη, σας παρακαλώ. Κύριε Κατραμπέλη, τώρα δεν μπορείτε να μας καπακώσετε, έτσι. Λοιπόν, αφού δεν με αφήνετε να μιλήσω. Πώς θα εκφραστώ, δηλαδή. Λοιπόν, εδώ στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Κύριε Κατραμπέλη, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Λέει το εξής. Στο Χριστό προσερχόμενοι σα ελίθο ζωντανό, από μένα του ανθρώπου αποδοκιμασμένο, στον Θεό εκλεκτόν έντιμο. Και εσείς, όλοι οι χριστιανοί, σαν λίθοι ζωντανοί, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιο, όλοι οι χριστιανοί. Είναι γενική ιεροσύνη. Μπράβο. Μιλάμε για προσέξτε, ιεροσύνη. Για να προσφέρετε πνευματικές
θυσίες, πνευματικές θυσίες. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός, η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι γίνεται θυσία. Το σώμα του, το αίμα, η ματηρή θυσία. Ο Χριστός λέει μία φορά σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Και η θυσία του εκείνη που σταυρώθηκε στο σταυρό. Εγώ μία φορά κοπίασα και έβγαλα ένα βιβλίο και μετά το έβγαλα χιλιάδες αντί την παρασκευάζει ο κόσμος. Αλλά κλείστηκε ξανά με το τέμπλο, μπήκαν από μέσα με άλλα ρούχα, είπαν δεν μπορείτε να πάτε στο Θεό, θα έρθείτε σε εμάς να σας εξομολογήσουμε. Κύριε Ρούσο, θα σας πω κάτι, εγώ με όλη την συμπάθεια, θα την κλείσω τη συζήτηση γιατί το προφοράζω, θα σας πω ένα πράγμα. Εάν θέλετε να ξανάρθουμε, εγώ θα πω κάτι. Κύριε Κοτροβέλη, θα σας πω ένα πράγμα. Θα τη δείτε την κασέτα και θα καταλάβετε ότι δεν απαντήσατε. Θα τη δείτε την κασέτα, αν είστε ευχαριστημένος, καλώς. Εγώ σας λέω ένα πράγμα. Εγώ δεν ξέρω αν το λέτε για εντυπώσεις τώρα. Όχι, το λέω. Θα άμα το λέτε έτσι, όπως το λέτε, είναι σαν να βγάλατε το συμπέρασμα. Δεν είπατε ότι το συμπέρασμα θα το βγάλει ο κόσμος. Θα σας πω γιατί το είπα. Ενώ μιλήσατε για την πραγματική θυσία, συγχωρέστε με, δεν θα πω άλλο, με ένα ναι με ένα όχι. Για τις θυσίες, πραγματικά αυτό τρώτε που είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, δεν απάντησε, δεν είπατε. Δηλαδή, σταυρώνεται κάθε Κυριακή. Ερμηνεύσει αυτό, τι εννοεί εκεί πέρα. Τρώτε. Τώρα έβγαλα ένα βιβλίο, μετά επαναλαμβάνεται το ίδιο βιβλίο σε χιλιάδες. Εννοεί το εξής. Θα σας πω τι εννοεί. Μια φορά σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά εκείνη η άπαξ γερμένη θυσία επαναλαμβάνεται μυστηριωδώς και ανεμάκτους για να κοινωνούν οι πιστοί. Διότι λέει, αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πίνετε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή αιώνιον. Για να μην συζητήσουμε. Η γαρσάρξ μου αληθώς ευρυστή δρόση. Ο Χριστός είπε πραγματικά τρώγεται και το αίμα μου πραγματικά. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν μπορούμε σε δύο λεπτά να κλείσω. Προσπάθησαμε να προσεγγίσουμε. Εντάξει. Ίσως υπήρξε και λίγα πνεύματα οξυμένα. Υπήρχε και μια αγάπη. Με αγάπη. Το ίδιο και από εμάς. Το ίδιο και από εμάς, έτσι. Τώρα βέβαια. Και εμάς με αγάπη. Με τον κύριο Γιάννη αν υψηλού φωνή. Ήταν λίγο ανακριβής. Γιατί, όχι, θα σου πω γιατί. Θα σου πω όμως. Όχι, θα σου πω κάτι. Μπορεί να ήταν εριστική η φωνή μου. Όχι. Αλλά γι' αυτό για την Παναγία που είπατε, συγχωρέστε με, δεν θα μας βάλουν να ανακαλέσετε. Ανακαλέσατε. Από την προσωπική εμπειρία εγώ έτσι το έχω. Όχι, όχι, είναι λάθος. Κύριε Γιάννη, μου ακούει. Μα, κύριε Γιάννη, ακούστε με. Ακούστε με. Λέει πλατιτέρα. Ακούστε, κύριε Γιάννη. Μα την τιμάμαι και δεν την λατρεύω. Ορίστε, εδώ. Ορίστε, την τιμάμαι και δεν την λατρεύω. Συγγνώμη, θα σηκωθώ. Κύριε Γιάννη, ορίστε. Την τιμάμαι και δεν την λατρεύω. Θέλετε να λέει αποδείξει τα βιβλία μας. Συγγνώμη. Λέει στη λειτουργία την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθα μου. Τι λέτε τώρα. Στη λειτουργία το λέει. Το λέει. Την πάσαν ελπίδα μου, τι σημαίνει. Ξέρετε, με σύντρια είναι η Παναγία μα. Πρωτό πει αυτό. Είναι ο Θεός ο Χριστός. Προσέξτε. Με πιστεύει στον Θεό, κύριε μου. Κύριε, κύριε Γιάννη. Είναι μεσίτης ο Χριστός. Σας διαβάζω ένα κομμάτι από το σωρό. Δεν έχω άλλο χώρο. Δεν έχω άλλο χώρο. Συγγνώμη. Είναι μεσίτης ο Χριστός. Προτού πει την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Προτού πει στην Παναγία την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Λέει προηγουμένως, η ελπίζ μου ο πατήρ. Καταφυγή μου ο Υιός. Σκέπη μου το πρωτοπάγιο. Με απόλυτη έννοια είναι ελπίς ο Θεός. Και με σχετική είναι η Παναγία. Γιατί, λοιπόν, γιατί είπα... κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ να κλείσουμε. Κύριε Γιάννη, ο Μητροπολίτης Παναγιώτατος. Κύριε Ρούσο, θα ήθελα, κύριε Ρούσο, κύριε Σωτηρόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, καταρχάς. Εάν πράγματι ο καθένας νομίζει ότι είχε επιχειρήματα σωστά, υπάρχει ο χρόνος, ο κόσμος τα κρίνει. Η κασέτα θα ξαναπαιχτεί και ίσως παιχτεί πολλές φορές. Θα παρακαλέσω και ο κ. Βαρδαλαχάκη. Πιστεύουμε ψυχραιμία. Ναι. Πλέον και αυτοί που είναι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί και φιλόλογοι και θεολόγοι, εντός και εκτός εισαγωγικών, θα διερευνήσουν αυτά τα οποία υπόθεσαν και θα τα αξιολογήσουν. Πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι ο καθένας πλέον βγάζει συμπεράσματα. Πάντως, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αν ξανασυναντηθούμε, να την άλλη φορά ετοιμαστείτε για την αποστολική διαδοχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αποστολική διαδοχή την άλλη φορά. Και εμείς θα ευχαριστήσουμε.